Θέλω να μου πεις πέντε πράγματα αρνητικά του να είσαι επιχειρηματία. Είναι αυτό που είπα. Πρέπει να είσαι απλά μαζοχιστής. Για ποιο λόγο ένα αθλητή γίνεται αθλητή, Τελικά εμεί λαμβάνουμε τι αποφάσει μα ή επιχειρηματολογούμε για το γιατί λάβαμε αυτές τι αποφάσει. Συγκρούσει προσωπικέ με συνεταίρους, με πελάτε, με συνεργάτε. Θέλει γερό στο μάχη. Όταν κάνει και δημιουργία περιεχομένου με αγνώστου. Μου πήρε πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία να το διαχειριστώ. Ψυχοθεραπεία, ε ο κόσμος έχει μια στρεβλή εικόνα του τι σημαίνει δωρεάν περιεχόμενο. Το περιεχόμενο ποτέ δεν είναι δωρεάν, από κάποιον πληρώνεται τελικά. Πώ γίνεται όταν παίρνουμε ένα μισθό Α και κατά κάποιον τρόπο λέμε ότι δεν βγαίνουμε, και όταν αυτό ο μισθό γίνει Α επί 2, πάλι στον ίδιο παρονομαστή. Στο πόσο ποσοστό αποπληρώνουμε ένα χρέο. Γιατί ο υψηλό τόκο είναι το πραγματικό κόστο σου. Το κόστο σου δεν είναι η δόση σου. Είσαι υπέρ των δανείων. Είμαι κατά των δανείων για καταναλωτισμό, υπέρ των δανείων για παραγωγικέ διαδικασίε όλο ο κόσμο έχει νιώσει, έχει βιώσει την επίπτωση του ανατοκισμού σε βάρος του. Παίρνει ένα δάνειο, πληρώνει, πληρώνει, πληρώνει και ολοχρωστά. Πώ γίνεται, λε, αφού έχω πληρώσει τόσα. Γιατί, γιατί είσαι από τη λάθο μεριά του τόκου. Πληρώνει τον τόκο και γιατί δεν επενδύει ο κόσμο σε ένα SP, α πούμε. Κυρίω γιατί δεν θέλει να πλουτίσει αργά. Όλοι θέλουμε να πλουτίσουμε αύριο. Τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν καμία απολύτω θεμελιώδη αξία. Το λέω πάρα πολλέ φορέ, θα με κράξει πάρα πολλοί κόσμο. Είναι πολύ ξεκαθαρή θέση μου. Δεν προσφέρουν απολύτω τίποτα σε επίπεδο αξία. Το ότι η αξία τη μετοχή πάει πάνω ή κάτω με βάση το τι θέλουν αυτή την περίοδο οι χρήστε και αν είναι πιο πολύ στι τεχνολογικέ εταιρείε ή πιο πολύ στι παραδοσιακέ, είναι αδιάφορο. Και πρέπει να είναι αδιάφορο για έναν σοβαρό επενδυτή. Πώ θεωρεί ο περισσότερο κόσμο εκεί έξω ότι μπορεί από μόνο του να διαλέξει μια μετοχή όταν υπάρχουν ολόκληρε ομάδε αναλυτών επαγγελματιών που κάνουν αυτό κάθε μέρα και πάλι δεν τα καταφέρουν. Δεν έχασα τίποτα. Γιατί δεν επενδύωσε μετοχέ, επενδύωσε εταιρείε. Κότε δεν έβαλε λεφτά από τι φωτογραφικέ που πουλούσε, αλλά από τα ότι η Kodak είναι η πρώτη εταιρεία που πατένταρε την ψηφιακή φωτογραφία. Η Apple δεν ήταν η πρώτη εταιρεία που κατέστρεψε μόνη τη το iPod. Ήταν δεν το έκανε εκείνη, θα το έκανε οι ανταγωνιστέ. Πότε το κάνει αυτό. Συνεχώ. Δεν είσαι πρωτοπόρο. Κανένα μα. Από τη στιγμή που το είδε εσύ, κάπου υπάρχει κάποιο που προσπαθεί να το κάνει καλύτερα. Αν σαν επιχειρηματία δεν ενσωματώσει, εσωτερικεύσει μέσα σου το να είσαι άβολα, θα κλείσει η Ελλάδα έμεινε στο Βούρκο 15 χρόνια. Τώρα βγαίνει. Οπότε έφυγα από μια κατάσταση μιζέρια όπου δεν κυκλοφορούσε χρήμα στην Ελλάδα. Και ήρθα εδώ όπου το χρήμα ήταν διαθέσιμο. Αν είχε καλέ ιδέε, αν ήσουν επιχειρηματικό μυαλό, υπήρχε δραστηριότητα. Καλώ σε βρήκα, Γιάννο. Τι σε φερνει στην. Την δροσερή δεν θα την έλεγα. <laughs> <laughs> σε καμία περίπτωση. Αλλά πανέμορφη. Εμεί δεν το αντιλαμβανόμαστε επειδή τι πλήστε ώρε τη ημέρα τι περνάμε μέσα στο κλιματιστικό. Αλλά ξέρω όταν βγει έξω. Του πάει, φίλε. Του πάει. Ναι, και για να έρθω τώρα από Λεμεσό εδώ πέρα, ήταν απίστευτο. Είχε συνέχεια 37-38 βαθμού. Και όταν έφτασα εδώ, είδε μέχρι να γυρίσω, ίδρωσα. Δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, είναι και η υγρασία. Ναι, όλο το νησί. Στη, στη, στη Λεμεσό, φαντάζομαι. Ακόμα ναι, ναι, ναι. περισσότερο. Ναι, ναι. Τι σε φέρνει η Κύπρο. Ε, γενικότερα, περνάω ένα 30% του χρόνου μου ούτω ή άλλω στη, στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Σοβαρά. Ε, έχω δραστηριότητε και, και, στη Λεμεσό, δηλαδή. Από πότε ξεκίνησε αυτό. Ε... Δεκαετέσσερι, δεκαεφτά. Αντίκατα, εκεί πέρα. Πάζει λίγο... είναι πλέον 7 χρόνια ξέρω εγώ που είμαι ναι. πολύ ε, στην Κύπρο. 7 χρόνια στη, στη σημερινή εποχή που η ζωή αλλάζει και τρέχει ναι, πάρα, πάρα. είναι πάρα πολύ. Μία επιχειρηματική ζωή ναι. είναι. Μία επιχειρηματική ναι. ζωή. Ναι, ναι. Πε μα λίγα για, για αυτού που δεν σε ξέρουν ποιο είσαι και τι κάνει. Όταν, όταν, όταν μου δώσει μια κάρτα Ποιο δεν ξέρω αν Τι έχει κάνει στι μέρε μα. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, 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 από Ευγέννη θα την πάρω. Τι, τι θα γραφεί πάνω. Ναι, οκ. Okay. Ε, αυτή τη στιγμή θα έλεγα το περισσότερο χρόνο μου το τρώει το YouTube. Δηλαδή, κατά βάση έχω ένα κανάλι στο YouTube ε, στην Ελλάδα που μιλάω για οικονομικά και επενδύσει. Κάνει περιεχόμενο ναι. στο YouTube, και προφανώ υπάρχει ένα προϊόν εκεί που θες να προωθήσει. Ναι. Σωστά. Ναι. Τι είσαι περισσότερο, Δημιουργό του περιεχομένου ή πολιτή του περιεχομένου, Πολιτή. Πολιτή. Ναι. Ε, δηλαδή, και, και νομίζω είναι προφανέ, όταν δει κάποιο το περιεχόμενο μου. Γιατί ουσιαστικά εστιάζω στα, στο πώ μπορεί ο κόσμο να βάλει σε τάξη τα οικονομικά του. Okay. Και αυτό χρειάζεται κάποια εργαλεία. Χρειάζεται πρώτα ένα mindset, δηλαδή πώ θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα λεφτά, αλλά χρειάζεται και συγκεκριμένα εργαλεία. Και ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα που μπορεί να πάρει κάποιο είναι να δουλέψει με λάθο εργαλεία νωρί, και να είναι πιο δύσκολο να το μετακινήσει. Οπότε οποιοδήποτε βίντεο μου και να δει, έχει χορηγό μέσα. Δηλαδή, πραγματικά έχω βγάλει 1400 βίντεο τα τελευταία 4 χρόνια και όλα είναι χορηγούμενα. Γιατί κατά με δεν έχει νόημα να δώσω μια λύση μέχρι ένα σημείο και να μην την ολοκληρώσω. Αυτό ξεκίνησε όμω από κάποιο σημείο και μετά, φαντάζομαι. Όχι, αρχίσαι... okay, το πρώτο μου βίντεο, το πρώτο πρώτο βίντεο είχε, ήταν για την κάρτα Curve, μια κάρτα στην οποία μπορούσε να βάλει όλε άλλε πιστοτικέ και χρεωστικέ κάρτε σου. Αντί να κυκλοφορεί με 7-8 διαφορετικέ κάρτε στο πορτοφόλι, ε, τι περνά όλε σε μία και κυκλοφορεί με μία κάρτα. Ήταν χορηγημένο. Ε, στην αρχή, αρχή, επειδή δεν μπορούσα να πάρω χορηγία προφανώ, δούλεψα με το affiliate link του, γιατί ξέρει, έκανε λογαριασμό και έπαιρνε ένα link που αν κάνανε εγγραφή και υπόλοιπο από εκεί, έπαιρνε προμήθεια. Ε, μετά ανέβηκε αρκετά και έκανα και κανονικό χορηγούμενο. Άρα στην κάρτα θα γράφει δημιουργό οικονομικού περιεχομένου. Ναι, θα έλεγα ότι αυτό είναι. Ε, θέλω να πιστεύω ότι είμαι περισσότερο επιχειρηματία συνολικά, γιατί έχω και πολλέ άλλε δραστηριότητε. Αλλά στην πράξη, η καθημερινότητά μου. Είναι 80% να παράγω περιεχόμενο. Ε, το βιογραφικό σου σε 3-4 γραμμέ. Ωραία, είναι αρκετά δύσκολο. Η ηλικία, μετρά, χρόνια... ηλικία μετράει, Πόσο χρόνο έχει. Είμαι 35 τώρα, δηλαδή σε μερικού μήνε γίνομαι 35. Ε, από πολύ νωρί ξεκίνησα τα πρώτα μου startups. Έχω ανοίξει και κλείσει αρκετέ εταιρείε και ευτυχώ και κάποιε έχουν πετύχει. Ε, οπότε σε όλη μου την πορεία θα έλεγα ότι είμαι αρκετά στον χώρο των startups. Ε, με πετυχημένα και με μη πετυχημένα project έτσι πάνω αυτά. Ε, οπότε ξεκίνησα σαν φοιτητή ε, με την Γιώργη, την πρώτη μηχανή αναζήτηση αγγελού εργασία, μαζί με τον Άγγελο τον Καθαρόπουλο και την Έλλη Τρακίδου. Αν είναι καλά τα παιδιά, έχουμε μιλήσει με χρόνια. Δικό startup. Ναι, το είχαν ξεκινήσει για να ακρίβεια ο Άγγελο με την Έλλη. Και εγώ έκανα joint πιο μετά για να βοηθήσω να βγάλουν λεφτά να βγάλει λεφτά το project. Από τέτοια νεαρή ηλικία, τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα ενώ στα 19 μας, οι έννοιε μας και οι φιλοδεξίες μας δεν, δεν πλάθονται ακόμη, δεν, δεν είναι αρκετά όριμοι. εσένα τι σε έκανε να... Είναι ένα κομμάτι δημιουργία. Θεωρώ τον εαυτό μου... Το φέρνεις μπορεί... πιστεύεις μαζί σου ή, ή είναι εξαιτία ενό συμβάνει κάποια okay, συμβάνει. Όχι, νομίζω πάντα ήταν. Νομίζω πάντα ήταν. Δηλαδή, δε, ε, ε, ξέρεις, ακόμα από την εφηβεία που προσπαθείς να βρεις τη θέση σου σε αυτόν τον κόσμο και να καταλάβεις τι είσαι, ε, καταλάβαινα πόσα πράγματα δεν είμαι. Οπότε δεν μπορούσα να ταυτιστώ με πάρα πολλού συμμαθητέ μου που είχαν ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του, θέλω να πιάσουν μια τυχή δουλειά ή να γίνουν ποδοσφαιριστέ ή οτιδήποτε, γιατί πολύ απλά εμένα δεν με κάλυπτε δημιουργικά όλο αυτό. Αλλά είναι περίεργο, γιατί δεν είμαι καλλιτεχνικά δημιουργικό. Είμαι παραγωγικά δημιουργικό. Γιατί η δημιουργικότητα πρέπει να συνάδει με την τέχνη, Όμω. Θεωρώ ότι η δημιουργικότητα είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα πολύ συζητάμε. Και το λέω αρκετά συχνά, ένα μεγάλο κομμάτι τη δημιουργικότητα είναι η έρευνα. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Και μάλιστα, ε, εκεί λίγο στα 17-18, λίγο πριν τη Πανελήνη, που πρέπει να αποφασίσει, ξέρει και ποια κατεύθυνση θα πάρει, ε, ήμουνα πάρα πολύ διχασμένο ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα, αυτό που τελικά επέλεξα, και, και στη βαθιά επιστημονική έρευνα, ε, γιατί θέλω να ακολουθήσω και τη μοριακή βιολογία και τη γενετική μηχανική. Μου αρέσει πάρα πολύ δηλαδή, αυτό το κομμάτι. Αυτό που συνειδητοποίησα απλά σε κάποια φάση ήταν ότι αν θέλεις να ξεχωρίσεις πραγματικά στην έρευνα, πρέπει να αφιερώσει όλη τη ζωή για πάντα, γιατί ξέρεις, οι εξελίξει πάντα θα σε προσπερνούν. Και παρότι μου άρεσε η ιδέα να είμαι αυτό ο άνθρωπο που είναι εξαφανισμένο από όλα τα άλλα, γιατί κάνει μόνο αυτή την έρευνα και στο τέλο έχει συνεισφέρει στην ανθρωπότητα, ξέρεις, αυτό το ένα μικρό, μικρό λιθαράκι. Ε, υπήρχαν άλλα τόσα πράγματα που ήθελα να δημιουργήσω που τελικά επέλεξα περισσότερο την κατεύθυνση τη επιχειρηματικότητα. Ε, outcast σε σύγκριση με του συνομιλικού σου. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. με ποιου έκανε παρέα, με ποιου μίλαγε, τι έβλεπε τότε. Δεν, είχα, δεν, ήμουν ποτέ αυτό το παιδί που έχει τεράστιε παρέ. Ε, είχα πάντα ένα-δύο φίλου που θα παίρνουν πιο εύκολα τηλέφωνο στα σπίτια μα, δεν υπήρχαν κινητά τότε. Ε, αλλά δεν υπήρχε η έννοια για μένα του Α, θα βγω σε αυτή την πλατεία που είναι πάντα η φίλη μου. Δεν το έκανα. Ε, περισσότερο ήμουνα, αξίζει με το ποδήλατο, από παρέα σε παρέα, αλλά ποτέ δεν ήμουν κορ μέλο τη παρέα. Αυτοί οι δύο τρει φίλοι τι τι απήγιναν? Ο ένα ε, έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, μαγαζί, έγινε, έγινε επιχειρηματία, άνοιξε μαγαζί. Ε, ο άλλο ο άλλος είναι αυτή τη στιγμή πάλι σε μια Ιδιωτικό πάλι σε μια εταιρεία. Να το συνεχίσω λίγο ανορθόδοξα, χτίζω λίγο θέλουμε, την κουβέντα μα. Εν τω μεταξύ, θέλω λίγο και τη δική σου άποψη πριν προχωρήσουμε σε αυτό, γιατί μου είπε, ξέρει ότι στα 19 είναι πολύ νωρί για να έχουμε ξεκινήσει η επιχειρηματικότητα. Ε, όχι, συνήθως, δεν λέω ότι πρέπει. Όχι, πρέπει. Ο, ο, είναι παράδοχη. το μοτίβο παίρνουν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, εσύ δηλαδή, πότε, πότε ένιωσε ότι. Γιατί ξέρει, και η δική δουλειά δεν είναι μια. Standard. Δεν είναι μια καριέρα που σκέφτεται ένα παιδί στα 15, ξέρω ναι. εγώ. Πότε είδε αυτή την κατεύθυνση να δημιουργείται μέσα σου και να πει κάτι, μου αρέσει και να επικοινωνώ πράγματα στον κόσμο. Ε, επιχειρηματικά στα 33 μου. Ψυλοάρχισα λίγο. Okay. Αλλά δεν είχα πρόβλημα ποτέ να, να εργάζομαι σε εταιρείε επειδή θεωρώ ότι και είναι αυτό που θα σου έλεγα τώρα για να, για να το συνεχίσουμε και μου δίνει ωραία πασα. Σε έναν κόσμο που συζητάμε πολύ να δημιουργήσουμε κάτι δικό μα και να ακολουθήσουμε την επιχειρηματικότητα, είναι καλό να υπενθυμίζουμε ότι είναι και μια επιλογή να είσαι εργαζόμενο σε μια εταιρεία η οποία σε εμπνέει, σε αμείβει και έχει προοπτικέ ανέληξη. Λοιπόν, αυτό ήμουν εγώ για πάρα πολλά χρόνια. Δεν βλέπω ποιον είναι αυτό μου επιχειρηματικά. Δεν το δεν περνούσε καν από το μυαλό μου. Πιθανόν ήταν και ένα είδο άμυνα στην ανασφάλεια που νιώθουμε όταν ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι δικό μα. Αλλά εξελιχτικά χτίζεται αυτή η ιδέα και έρχεται ένα σημείο, το σημείο μηδέν, ή όπω διάβασα και ένα βιβλίο, το το Jump, το Πίδα, που ο, ο, το σύμπαν συνωμοτεί, τα αστέρια αυτή γραμμίζουμε και λε: Παίρνω την απόφαση και πάω σε όλο. Με πολύ άγχο φυσικά. Λοιπόν, και μια και έχουμε αυτή τη συζήτηση, θέλω να μου πει πέντε πράγματα αρνητικά του να είσαι επιχειρηματία. Ε... Κατά βάση είναι τόσα πολλά που. Τα γράψω πρέπει, πρέπει να είσαι λίγο μαζοχιστή για να το κάνει τελικά. Πρώτα απ' όλα το στρε. Ε, λοιπόν, το νούμερο που λέμε όλοι. Στρε το οποίο πιθανόν να σου μειώνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ε, ναι. Δεν είναι τυχαίο α. ότι το μέσο προσδόκιμο του επιχειρημάτη είναι χαμηλότερο από το μέσο προσδόκιμο του, του υπαλλήλου. Ναι. Ε, το Ήδε. δεύτερο είναι οι θυσίε σε διαπροσωπικέ σχέσει. Άρα θυσίε. Ναι, σε προσωπικό επίπεδο. Μάλιστα. Είναι πολύ κοντά με του αθλητέ. Δηλαδή σκέψτε ότι περνάνε οι αθλητέ. Ε, το τρίτο είναι ε, πολύ κακή ποιότητα ζωή συνολικά γιατί. Ε, ε, δεν δεν κοιμάσαι συνήθω σωστά. Ε, δεν έχει χρόνο για άσκηση. Σωστά Δεν έχει ε, χρόνο. Δεν μπορεί να πα δύο εβδομάδε διακοπέ. Ένα, ένα υπάλληλο, και χαίρομαι πάρα πολύ το είπε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το, υπά... το να γίνει κανεί υπάλληλο το έχουμε υποβαθμίσει. Εντάξει, προσπαθούν ε, να ε, αλλάξουν είναι τρόπος τη λέξη ως... τώρα. Εργαζόμενο. Εργαζόμενο. Ναι. ναι, ναι. ναι, 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 ναι υπάλληλο, ναι, το ναι, Όπω άλλο... επίση το. Μην το λέμε δουλειά γιατί σημαίνει ναι, ναι. δουλειά, να το λέμε εργασία. Όλα αυτά τα δεν με εκνευρίζουν. Χρυσών, χρυσώνουμε το χάσμα. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι το να δουλεύει, το να παράγει είναι κάτι θετικό. Άλλοι άνθρωποι είναι πιο δημιουργικοί, πιο παραγωγικοί στο να το κάνουν απευθεία κάνουν στα δικά του όνειρα, α πούμε, επιχειρηματικότητα. Ενώ κάποιοι άλλοι είναι, βρίσκουν μεγαλύτερη σταθερότητα στη ζωή του και ολοκλήρωση με το να έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο πλαίσιο, μια, μια οντότητα, έναν οργανισμό μέσα στον οποίο έχουν περισσότερα resources. Για να έχουν μεγαλύτερο αποτύπωμα. Ναι. Γιατί για παράδειγμα, εγώ τώρα ε, ε, έχω το αποτύπωμα που έχω σαν επιχειρηματία κτλ. Αν ήμουν στέλεχο στην Goldman Sachs, δεν μόνο να είχα πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα. Κατάλαβε. ή δηλαδή, νούμερο ακολουθήσει... 6 στο Meta, ας πούμε. Ναι, αυτό θέλω. Αν είχα ακολουθήσει μια άλλη πορεία, μπορεί να είχα πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα. Και να ήμουν εργαζόμενο, υπάλληλο. Δεν είναι καθόλου λιγότερο. Για να επιστρέψουμε λίγο τώρα στα Είπαμε, τρία. Το στρε. Θυσίε ε, και κακή ποιότητα ζωή, δηλαδή σε επίπεδο συνήθω δεν τρέφεσαι σωστά, δεν κοιμάσαι σωστά, δεν αθλείσαι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά Μάλιστα. αρνητικά. Το επόμενο, δεν, δεν υπάρχει η, η, η έννοια της, της, των διακοπών. Αυτό από εκεί ε, ξεκίνησα κιόλα. Ότι ένα υπάλληλο μπορεί να πάρει δύο εβδομάδε διακοπέ, τρει εβδομάδε διακοπέ και να λείψει. Ένα επιχειρηματία δεν μπορεί. Μπορεί να λείψει με την έννοια του να μην είναι εκεί, το μυαλό του είναι εκεί. Θα γράψω έλλειψη ποιοτικού χρόνου. Ε, ναι, σε συνδυασμό όμω και με το μεγάλο διαστήματα, γιατί ένα επιχειρηματία πιο εύκολα μπορεί να πει μια Τετάρτη δεν δουλεύω. Ναι. Δηλαδή, αν πραγματικά είσαι στο αστόριο, ε, λε ε, στη γραμματεία είμαι off, μη με ενοχλεί κανεί και τελειώνει. Έχει αυτή την πολυτέλεια. Αλλά το ότι έχει την πολυτέλεια να το κάνει, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το κάνει ποτέ. Ενώ ένα εργαζόμενο θα πάρει τι άδειέ του και καλά θα κάνει να τι πάρει, δεν το λέω, ε, και θα πάει να ξεκουραστεί. Και μπράβο του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι στα αρνητικά του το, επιχειρηματία. Να μιλήσουμε με την οικονομική ανασφάλεια του επιχειρηματία. Που το ότι μπορεί να περάσουν 10, 15, 20 χρόνια μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο όπου να μπορούν τα σκαμπανεβάσματα που έρχονται να μην σε επηρεάζουν. Τι εννοώ. Ε, αν αυτή τη στιγμή πέσει 50% η κερδοφορία όλων των εταιρεών μαζί, δεν θα επηρεάσει σε τίποτα τον τρόπο ζωή μου. Ο τρόπο ζωή μου είναι τόσο πιο χαμηλά σε σχέση με τα εισοδήματα, που δεν θα αλλάξει τίποτα. Ένα εργαζόμενο, αν χάσει 50% του εισοδήματό του, είναι σοβαρό πρόβλημα. Για να γίνει όμω αυτό, πέρασαν 13 χρόνια επιχειρηματικότητα. 14 χρόνια επιχειρηματικότητα. Ε, μέχρι να, να φτάσω σε αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ για να περιμένει κανεί. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι συνομήλικοι μου είχαν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια. Γιατί εργάζονταν κάπου. Είχαν σταθερό μισθό. Θα έβαζε λίγο σαν μειονέκτημα τι ε, συγκρούσει. Ε, δεν ήταν το επόμενο που θέλω να πω. Ο ρόλο σου είναι ο πιο άχαρο από όλου. Λέμε ότι ο επιχειρηματία σε έχει καλό ρόλο. Στην πραγματικότητα έχει το χειρότερο ρόλο. Γιατί σκέψου, ποια ζητήματα φτάνουν σε σένα. Τα Όσα προβλήματα. δεν μπορούν να λυθούν από άλλου. Δεν είναι απλά τα προβλήματα. Είναι τα προβλήματα που δεν λύθηκαν από μια στρατιά εργαζομένων ικανών κιόλα. Γιατί κα... θέλω να πιστεύω ότι έχει ικανού. Ή ένα κακό πορτοφόλιο πελατών. Ε, και πάλι, οι, 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 οι πελάτε για να φτάσουν σε σένα σημαίνει ότι δεν του εξυπηρέτησαν. Ε, το τμήμα πωλήσεων, το τμήμα product, whoever, ε, ξέρει όποιο ήταν υπεύθυνο. Άρα σε εσένα δεν φτάνουν απλά προβλήματα, φτάνουν τα χειρότερα προβλήματα. Μάλιστα. Εντάξει, μπορούμε να λέμε αρκετά. Άρα αφού τα βάλαμε κάτω, γιατί κάποιο να θέλει να γίνει επιχειρηματία. Είναι αυτό που είπα. Πρέπει να είσαι απλά μαζογιστή. Για ποιο λόγο ένα αθλητή γίνεται αθλητή. Λεφτά πολλά δεν παίρνει. Μην κοιτά στην Αμερική. Ένα Έλληνα που γίνεται. Λεφτά πολλά δεν παίρνει. Περισσσία δεν βγάζει. Ε, όλη τη ζωή τη θυσιάζει. Ε, τραυματίζει το σώμα του. Κατά πάσα πιθανότητα με στην πορεία θα έχει τραυματιστεί. Το κάνει γιατί πολύ απλά είναι μέσα σου. Είναι, είναι, είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να φανταστεί. Πιστεύει στο δαιμόνιο. Στο επιχειρηματικό δαιμόνιο. Γενικά ή... στο δαιμόνιο των ανθρώπων. Ναι, για, ναι, ναι, γιατί ναι, να είμαι ε... αυτό που είμαι. Ε, έχει μέσα, μέσα σου κάτι που σε τρώει. Ε, δεν το έχουν όλοι και στο ίδιο. Γιατί δεν είναι άσπρο μαύρο αυτά. Είναι μια βεντάλια. Είναι μια του γκρι. Ναι. Ε, άλλοι το έχουν πιο σκούρο, άλλοι πιο, πιο, πιο ανοιχτό. Αλλά. Εμένα, σε πα, τρώει. εμένα πάντα με συναρπαζούν οι συζητήσει για το κατά πόσον είμαστε όντα το οποία έχουμε ελευθερή βούληση, άρα... Α, πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, ναι. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι παράγωγο εμπειριών, βιωμάτων, DNA, ε, δεν ξέρω κι εγώ τι ηλεκτροχημικών ε, εκρήξεων στο σώμα μας και στο τέλος της ημέρας αντί να κάτσω να βρω μια, λι... μια απάντηση... Α, Καταλήγω στο ότι όλα είναι εξελιχτικά. Εντάξει, απάντηση δεν έχουν δώσει οι ναι. επιστήμονε που έχουν αφιερώσει τη ζωή τη αυτό. Πρόσεχε, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο που πρέπει να σκεφτούμε. Τελικά, ε, εμεί λαμβάνουμε τι αποφάσει μα ή ε, επιχειρηματολογούμε για το γιατί λάβαμε αυτέ τι αποφάσει. Ε, έχει δηλαδή, έχω, έχουν την Παίρνει εσύ όντω την απόφαση στο, στον εγκέφαλό σου ή ο εγκεφάλαιό σου παίρνει την απόφαση και μετά εσύ έρχεται το συνειδητό και λέει Έλαβα αυτή την απόφαση. Καταλήγω στο. εντάξει, επειδή αυτό συνδέεται και λίγο με το, με το δικό μου τον κλάδο, το marketing, το οποίο είναι κοινωνιολογία ουσιαστικά. Καταλήγω σε, σε αρκετέ θεωρίε οι οποίε μελετούν τι συμπεριφορέ των ανθρώπων, ότι είναι βίωμα εμπειρίε τα οποία έρχονται από την οικογένεια, την κοινωνία, ναι, ναι. τι πληροφορίε. Άρα, καταλήγω στο ότι δεν έχουμε ελεύθερη βούληση στο τέλο τη ημέρα. Θα, το πάω ένα παραπέρα, γιατί καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λε. Αλλά θα το πάω ένα παραπέρα. Ακόμα κι αν είμαστε το αποτέλεσμα των εξωτερικών ερεθισμάτων, όπω αυτά ερμηνεύονται μέσα από την ε, βιοχημία μα, γιατί στην τελική και εγώ και ο αδερφό μου μεγαλώσαμε με το ίδιο περιβάλλον και εξελιχθήκαμε σαν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Ε, αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε πολύ κοντινοί επειδή τα εξωτερικά ε, ρεθίσματα ήταν παραπλήσια. Ναι, ήταν ναι, τα πιο βασικά τέλος πάντων. Ναι, άρα ω ένα βαθμό φυσικά το κοινωνικό πλαίσιο μεγαλών μας διαμορφώνει. Ταυτόχρονα η βιολογία μας, μας δίνει κάποια συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους και πλαίσια στα οποία θα κινηθούμε. Το θέμα όμως πάει ένα βήμα παραπέρα και λέω, Ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη μα ότι ε, γονιδιακά μεγαλώσαμε και έχουμε αυτό τον εγκέφαλο. Και ταυτόχρονα τα εξωτερικά, εξωτερικά ερεθίσματα δημιούργησαν αυτέ τι εγκεφαλικές συνάψεις. Τελικά, τελικά, όταν αυτό ο εγκέφαλο λαμβάνει μια απόφαση, τη λαμβάνει ενστικτοδό και λόγω τη βιοχημία του, ή τη λαμβάνει ε, ένα, σε ένα άλλο επίπεδο του εγώ μα, δηλαδή που, που αντιλαμβανόμαστε και μετά επιβάλλεται αυτό πάνω στον εγκέφαλο. Δεν έχω απάντηση, δεν, δεν, δεν έχει δοθεί απάντηση πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ ερμηνείε. Η μία λέει ότι όχι, είναι απλά χημεία. Τελικά, τελικά, τελικά είναι απλά χημεία και ερμηνεύει μετά αυτό το αποτέλεσμα σαν δική σου επιλογή. Άρα καθόλου free will. Η άλλη ερμηνεία, η πιο ελεύθερη να το πούμε έτσι, είναι ότι όχι, υπάρχει άλλο ένα σημείο που δεν έχουμε ερμηνεύσει ακόμα που είναι η ίδια η ψυχή. Αυτή παίρνει την απόφαση με βάση φυσικά επηρεαζόμενη και από τη βιοχημία μα και. Αυτή επηρεάζει την βιοχημία και μακροπρόθεσμα χτίζει ε, τη δομή του κεφάλαιου. Πού είναι η συζήτηση. Ε? Δεν περιμένω ναι, ποτέ όταν ναι. πάει η συζήτηση με τα κείμενα. Έχω διαβάσει και ε, ε, κάπου αλλού ότι είναι και κατά κάποιον τρόπο στην, ε, στη φύση των ανθρώπων να, να μπορούν να νιώθουν εκεί σε ένα περιβάλλον το οποίο ε, του προσφέρει ε, τα βασικά ε, τη ανάγκη των ιεραρχών. Δηλαδή ασφάλεια, το να νίκουν κάπου, το να νιώθουν ε, ε, χαρούμενοι και κατά κάποιον τρόπο ακολουθούν μικρά μικρά μονοπατάκια ψάχνοντας αυτό το ολοκληρωτικό συναισθημα. Και οι άνθρωποι δοκιμάζουν. Και εκεί που νιώθουν ότι βγαίνουν εκτός ορίων του, δεν το επιλέγουν. Και, προς, και αυτό που επιλέγουν να κάνουν είναι να παρα, παραμένουν εκεί που νιώθουν ασφαλή ή, όταν νιώθουν ότι δεν είναι ασφαλή, τότε αλλάζουν. Και εδώ έρχομαι και λέω ότι πιθανόν. Σε, στα δύσκολα αποφασίζει κάποιο να γίνει επιχειρηματία και όχι στα εύκολα. Ε, είναι περίεργο. Είναι, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γίνει ένα επιχειρηματία. Για παράδειγμα, σου λέω: εμένα είναι κάτι που βγήκε απλά οργανικά. Δεν, για παράδειγμα, ακόμα και σαν φοιτητή, έκανα ιδιαίτερα σε παιδιά. Το οποίο δεν είναι επιχειρηματικότητα, αλλά δεν είναι και υπαλληλίκη. Κατάλαβε, δηλαδή είναι, ναι. έχει, έχει ένα εύρο. Ε, πάντα ήμουν περισσότερο αυταπασχολούμενο επιχειρηματία παρά υπάλληλο ε, Υπάρχουν πολλοί λόγοι όμω κανένα. Το ένα είναι ήδη απλά σε τρώει. Εμένα αυτό ήταν. Πάντα ήθελα να δημιουργώ πράγματα, να κάνω πράγματα. Το δαιμόνιο που λέγαμε. Ναι. Ε, σε άλλε περιπτώσει είναι ότι ε, είσαι χρόνια στέλεχο σε ένα σε corporate περιβάλλον, βλέπει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα του κλάδου που βρίσκεσαι που δεν λύνει κανένα. Και όταν είσαι αρκετά όρημο και έτοιμο να το κάνει, κάνει το βήμα και λε: Θα λύσω αυτό το πρόβλημα έξω από το corporate περιβάλλον <στον> και θα το λύσω για όλου. Ναι. Άρα, άλλο ένα τρόπο να το κάνει επιχειρηματία. Και τρίτο είναι αυτό που είπε. Δεν μπορώ να βρω δουλειά πουθενά αλλού. Φτάνει στο δύσκολο, απολύεσαι από τη δουλειά σου και κάνει κάτι για να επιβιώσει. Αυτοί είναι οι τρει λόγοι συνήθω για του οποίου κάποιο γίνεται επιχειρηματία. Άρα, γιατί όμω να γίνει κάποιο επιχειρηματία δεν το απαντήσαμε. Τι είναι αυτό που θα πάρει πίσω. Αφού βλέπουμε εδώ τι θα πει. Το αίσθημα τη επίτευξη. Ναι, αλλά θα πεθάνει πιο νωρί. Ναι, ναι, αλλά θα έχει πετύχει κάτι. Θα, θα χωρίσει. Έχει. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Το, 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 το κάνω λίγο περίπου λίγο. Πολύ κακή ποιότητα τη ζωή, καθόλου ποιοτικό χρόνο. Οικονομική ανασφάλεια, ξέρεις, ε, Για πολλά χρόνια, μέχρι που δεν είναι. Εντάξει, από το 8 είμαστε σε μια δύναμη ανασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Συγκρούσει προσωπικέ, με συνεταίρου, με πελάτε, με συνεργάτε. Θέλει γερό το μάχη. Όταν κάνει και δημιουργία περιεχομένου με, με αγνώστου. Μου πήρε πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία να το διαχειριστώ. Ψυχοθεραπεία, ε. Ναι, κάνω, κάνω ε, ψυχοθεραπεία και ε, παίρνα και για πάρα πολλά χρόνια και σοβαρή αγωγή για την κατάθλιψη. Ε, από το 2012-2013 ε, περίπου. Μα Έχει για το διαδικτυακό μου πουλί. Όχι, όχι. Ε, είχα ούτω ή άλλω κατάθλιψη. Δηλαδή, έπαινα χρόνια θεραπεία και ε, αγωγή, όπω το λένε, για, τη, για την κατάθλιψη. Αλλά επιδεινώθηκε όταν ξεκίνησε το πολύ αρνητικό feedback. Όταν, όταν ξεκινά το content, στην αρχή είναι το δικό σου κοινωνικό πλαίσιο. Groupies. Δηλαδή. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σε γνωρίζουν και έξω από το content ναι. σου. Ξαφνικά, όμω, κάποια στιγμή η αναλογία αλλάζει και περισσότερο σε βλέπουν άνθρωποι που δεν σε ξέρουν πέρα από το περιεχόμενο παράγει. Και επειδή κιόλα μιλάω για οικονομικά επενδύσεις, ζητήματα οποία είναι πάρα πολύ ταμπού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, ε, γίνεται πολύ μεγάλη επίθεση. Ε, είτε γιατί αγγίζει ζητήματα που είναι άβολα για τον κόσμο, είτε γιατί ευθέω του λε τα λάθη που κάνουν. Ναι. Ε, άρα. Η απάντηση είναι πάντα, ξέρει. Ε, λίγοι είναι αυτοί που όντω θα το ακούσουν στα feedback και θα προσπαθήσουν απευθεία να βελτιωθούν. Οι περισσότεροι θα κατηγορήσουν τον ε, αγγελιοφόρο, the messenger. Ναι. Ε, οπότε, το να διαχειριστώ όταν κάποια στιγμή πήγε το κανάλι μου, δεν ήταν καν πάρα πολλά. Ήταν έφτασα 10.000 10, subscribers, κάτι τέτοιο. Ε, ήταν ήταν απίστευτο να ξυμνά κάθε φορά και να βλέπει 30 μηνύματα που σε βρίζουν. Τώρα δεν μου είναι τίποτα, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι προσωπικό, ξέρει, δεν γίνεται σε σένα. Γίνεται την περσόνα που υπάρχει σ, εκεί. Συ, Συνήθισε. Ναι, ναι, αλλά αντιλήφθηκα και ότι δεν Δεν πάει σε μένα στο Χρήστο Τσούνη. Mm. Δηλαδή, όταν, όταν κάποιο σε βρίζει online, δεν έρχεται και βρίζει όντω σε σένα. Βρίζει την περσόνα που έχει δημιουργήσει εκεί. Τι, τι τον σε βρίζω, σου. δηλαδή. Δίλε τι, τι και σε βρίζει. Ότι δεν ασχολείσαι με. Ότι ε, ε, yeah. όλα αυτά τα λέω απλά για να παίρνω προμήθειε από του χορηγού μου, ότι. Ε, τρώω τα λεφτά του κόσμου. Που, by the way, δεν, έχω καν, δεν πουλάω κάτι στον κόσμο για να πει ότι αγοράζει από μένα κάτι. Ε, τι να πω, ότι είμαι άλλο ένα οφλατά ή ότι έχω κομματική ατζέντα, παρότι είμαι πάρα πολύ αποστασιοποιημένο από όλα τα κόμματα. θα πω πάρα πολλά. Συν ότι κάνει ο άλλο μία επένδυση, άσχετη από αυτή. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτή την εταιρεία. Μπαίνει αυτό, αγοράζει την μετοχή, πέφτει η μετοχή και μετά βρίζει εμένα που έχασα τα λεφτά του. Θα πω, και επίση, όταν έχει 100.000 subscribers που έχω τώρα ή τόσο 2 εκατομμύρια άτομα που έχουν δει το περιεχόμενο το τελευταίο εξάμεινο, ξεχωριστά, unique viewers, 2 εκατομμύρια. Εντάξει, υπάρχουν και προβληματικοί. Επιτρέπετε να ρωτήσω πόσο είναι το. το. το cost per mile σου στην Ελλάδα. Το, το RPM, το return, όχι το, 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 RPM. Το ναι, RPM. Το RP. ε, αν δεν κάνω λάθος, είναι, 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 ναι, όχι, ναι, όχι, έχω φούλα ανοιχτά τα οικονομικά. Ναι. Ωραία. Από περίεργα. Βγάζω περίπου 2.000 το μήνα από το YouTube. Ε, αυτό δεν ε, με ενδιαφέρει ε, τόσο. Όχι, πω, ναι. και κάνω, όχι για, γιατί δεν ξέρω ακριβώ το RPM τώρα. Ναι. Και κάνω ε, γύρω στα 2 εκατομμύρια views. Άρα βάλε μια αναλογία για να, για να, για να το βρει. Μήκα... νομίζω βγαίνει από το. Στο α... ένα. Στο, στο ένα ευρώ. Δεν, νομίζω. 2 εκατομμύρια views για 2.000 και δεν είναι. Νομίζω όχι, δεν είναι αυτή η φόρμα. Αποκλείται να παίρνει τόσο. όρου. δύο εκατομμύρια. Θε να φτιάξει το κινητό να το δούμε τώρα. Εκα... Να ναι, ναι να δύο το... εκατομμύρια views για δύο χιλιάδε είναι λίγα. Κάτι έχει κάνει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Α, ναι, ναι, το μήνα είπε. Ναι, ναι, το μήνα. Το μήνα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό να το δούμε να, να σου δώσω τα νούμερα ακριβώ εδώ πέρα είμαι πάρα πολύ ανοιχτό με τα οικονομικά μου και, ε, και ο λόγο είναι ότι από τη στιγμή που μιλάω για οικονομικά, θεωρώ ότι το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι ανοιχτό ε, ε, με το τι κάνω εγώ στα οικονομικά μου. Revenue. Να το revenue. Νομίζω από υπολογιστή, Τι σου το βγάζει. Ε, ναι, προσπαθώ να δω. Δεν βλέπω. Ε, ωραία, παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά πολύ γρήγορα, πολύ ε, αφού είμαστε εδώ πέρα, ε, είναι τα, τα νούμερα έτσι γιατί είναι. 1900 τις τελευταίες 28 μέρες 1900 ευρώ για 2 εκατομμύρια views Ορίστε, άρα είναι εκεί που είπα 2.000 και 2000 εκατομμύρια views εκεί είμαι Μια χαρά. Ε, γιατί, τι, γιατί, πώς γίνεται αυτό το νούμερο τώρα για να ακούει και ο κόσμος είναι καλό να το ξέρει ε, by the way τα έσοδα από το youtube είναι τίποτα δεν ζεις, δεν κάνεις χωρίς χορηγού, στην Ελλάδα για να κάνεις content και να ζεις από αυτό υπάρχουν δύο ή πουλά ε, πουλάς κάποιο προϊόν course οτιδήποτε ή ε, έχει χορηγία. Δεν ζει αλλιώ από το, από το content. Ε, τώρα, πώ υπολογίζεται το RPM. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ χαμηλό RPM. Γιατί, γιατί το είχα απορία, ε, Γιατί ο κόσμο, ε, το κοινό που βλέπει, κατά βάση έχει πολύ χαμηλότερο spend σε σχέση με τον μέσο Γερμανό ή το μέσο Αμερικανό. Με άλλα λόγια, το μέσο εισόδημα προ κατανάλωση ε, του Έλληνα είναι το 1 δέκατο του Αμερικανού. Αυτό είναι ο λόγο που πέφτει και το δικό μα RPM. Ταυτόχρονα σαν χώρα δεν είμαστε τόσο ενδιαφέρουσα για τα μεγάλα brands, άρα δεν σκάνε τρελά λεφτά σε διαφημίσεις ώστε να, να, να ανεβάζουν το κόστος αναδιαφήμιση, άρα να εισπράττουμε και εμείς περισσότερο αναδιαφήμιση. Ε, τώρα, ο, δεύτερο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει πάρα πολύ τα έσοδα από το, από το YouTube είναι σε ποιο κλάδο βρίσκεσαι. Και αυτό πάλι έχει να κάνει με το κοινό σου τελικά. Δηλαδή, όταν κάποιο δει ένα βίντεο μου, κατά πάσα πιθανότητα η τουλάχιστον κατά μέσο όρο έχει μεγαλύτερο εισόδημα από το μέσο εισόδημα του Έλληνα. Ε, εκείνη την ώρα που το βλέπει, είναι πιο σοβαρό σε σχέση με όταν κάθεται και βλέπει μπάλα. Δηλαδή, δεν είμαι απλά κάτι που το ανοίγει και παίζει ενώ σιδερώνει. Συνήθω κάθεσαι και με παρακολουθεί. Ε, πολλοί σημειώνουν αυτά που λέω. Άρα, έχω περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού. Και εκεί θέλει να μπει ένα διαφημιστή ακόμα περισσότερο. Συν. Ότι ο διαφημιστή που θέλει να μπει σε ένα κοινό που ενδιαφέρεται για επενδύσει είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερο από τον διαφημιστή που θέλει να πουλήσει ένα ακόμα γιαούρτι. Μα, ναι, ναι. Είναι ένα παιχνίδι αξία χρήστη και τι. Μπιτάρισμα κάνουν ναι. οι, οι, οι εταιρείε που διαφημίζουν για να τον. Μία δημοπρασία είναι πάντα. Οι διαφημίσει στο YouTube είναι πάντα μία δημοπρασία. Ναι. Και όποιο κερδίζει, όποιο πληρώνει τα περισσότερα, βγαίνει στην διαφήμιση. Σε αναγνωρίζουν στον δρόμο, Ναι, Β... πλέον Β... Μετά, από, μετά από αρκετό καιρό, Ναι. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι με αναγνωρίζουν και στην Κύπρο πλέον. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ όταν ε... μίλησα ε... με τρία-τέσσερα άτομα τον τελευταίο καιρό και του είπα, αρχίζει ο Χρήστο, ήταν τόσο ενθουσιασμένη. Ευχαριστώ, αλήθεια. αλήθεια. Και λέγα από μέσα μου, ωραία πρέπει να είναι πολύ σπουδαίο το παιδί, πρέπει να κάνει πολύ ποιοτική δουλειά. Εγώ σε είχα δει στο fit μου, απλά ε, είναι θέμα χρόνου. Αυτό που λέμε. Ναι, είναι προφανώ. Δεν μπορεί να είναι πάντα όλοι με full ενδιαφερον okay. για αυτό το αντικείμενο Δε, εκείνη τη στιγμή. δεν είναι ότι δεν είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το, το αντικείμενο. Όχι, είναι και, και είναι είναι εκείνη τη στιγμή. Αν καίγεσαι για να βγάλει δουλειά, ναι. δεν θα δει εκείνο ένα βίντεο για το πώ να τοποθετεί τα χρήματα. Εγώ τα βίντεο στο YouTube τα βάζω στο επιδείο ή στο επί Και εγώ επίδιο. Επίδιο. Μου έχει γίνει πρόβλημα όμω αυτό. Γιατί? Δεν είναι normal να. Δηλαδή, νιώθω μερικέ φορέ ότι είμαστε τόσο. Πώ το λένε. Ε, αχόρταγοι να, να, να καταναλώσουμε περιεχόμενο που είναι όπω οπο, μα φέρνει το φάγητο και Είμαστε πεινασμένοι. Ναι ναι, 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 ναι. Και, ναι, και ναι, όπω ναι, τον Καμπαμαρούθι, ναι. ήμασταν. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, και ναι. το ίδιο με το περιεχόμενο. Και λέω, ρε, αυτό που κάνω τώρα είναι, είναι normal. Δηλαδή, θα βοηθήσω στην εξέλιξη του ανθρώπινου αυτού είδου. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά. Είναι αυτό που λέμε, τι λέει εδώ, έλλειψη ποιοτικού χρόνου. Ε, δεν, δεν πάω μέχρι... Εγώ είμαι της άποψης όταν... Έλλειψη أκουράζεσαι... χρόνο, χρόνου, όχι ποιοτικού. Ναι, ναι, όταν, όταν κουράζεσαι μπορείς να σταματήσεις. Όταν ο εγκέφαλο σου ακόμα δουλεύει στο επίπεδο που θέλεις άκουσε το επιδείο. Δεν είναι καθόλου κακό να το καταναλώσει. Και στην τελική, ε, ακούω τα πάντα επιδείο και όταν κάτι μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, μπορώ να πάω πίσω. Μπορεί να πίσω. Και να σταθώ. Ή να διαβάσω ένα βιβλίο. Υπάρχουν βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει τρει, τέσσερι και πέντε φορέ. Την πρώτη φορά πολύ γρήγορα. Την δεύτερη μπορεί να πήγα μόνο σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί με τον εαυτό μα. Μιλά για τα τη του επαγγέλματο σου και στην κοινωνική σου ζωή. Ο, ν, όχι. Πώ το αποφεύγει. Το έκανα, το έκανα πριν, πριν ανοίξω το YouTube, μιλούσα όλη την ώρα για τη δουλειά μου παντού και ενοχλούσα του πάντε γύρω μου. Γιατί ό,τι και να με ρωτούσε, εγώ αργά ή γρήγορα θα το πήγαινα στη δουλειά. Και ε, ξέρει, όταν είσαι ειδικά, α πούμε, ήμουν ξέρεις, στα 20, -25, 25, 26, 27, και ακόμα δεν έχει λεφτά, δεν έχει τίποτα, αλλά έχει αυτή την αίσθηση δημιουργικότητα, πετυχαίνουν τα πρώτα σου πράγματα, ή μπορεί να μην πετυχαίνουν και σε τρώνε ή οτιδήποτε, αλλά είναι όλη στη ζωή αυτό. Και νομίζει ότι όλοι ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Γιατί για σένα είναι απλά τα πάντα. Ε, μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι nobody cares ε, ή ότι τέλο πάντων αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι απαραίτητα ο κοντινό σου άνθρωπο. Είναι ένα άνθρωπο που περνάει επίση αντίστοιχα πράγματα ή που θέλει να τα περάσει και σε Οπότε πλέον αφού έχω το content μου για να διοχετεύω όλη αυτή μου την ενέργεια, δεν χρειάζεται να το έχω και στην προσωπική μου ζωή. Αλλά δεν το μεγάλο αλλά. Ε, εντάξει, ο πολύ στενό μου κύκλο, προφανώ δικοί μου άνθρωποι δεν, ε, δεν με πιέζουν προ αυτή την κατεύθυνση οποιοδήποτε είναι ακριβώ έξω από τον immediate κύκλο μου, από μόνο του θα με ρωτήσει για αυτά τα πράγματα. Γιατί περιμένει πότε θα συναντηθούμε και θα πούμε γι' αυτό και θα πάει τη συζήτηση στα δικά του λεφτά, στα δικά του οικονομικά, στο πώ να βάλει τάξη δύο πράγματα. Οπότε είναι κάτι που εγώ αποφεύγω, αλλά κάτι που γίνεται. Εγώ πάντα λέω ότι η πωλήση δεν σταμάτα ποτέ. Ναι. Και πιθανόν η πωλήση να προκύπτει εκτό του πλαισίου πώληση και είναι μεγάλη μαγιά να μπορεί να το ισορροπήσει ώστε ξέρεις, Αυτό που λες τώρα έρχονται και σου μιλάνε. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο μπαίνει σε κατάσταση. Οκ, okay, τώρα μπορεί να προκύψει και κάτι. Το νιώθεις αυτό, Είναι, είναι κατευθείαν και, πολύ, και, πολύ και άσχημο. Και είναι θέλω, θέλω να κάνω, α, 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 βάλω ακόμα μια ερώτηση. Το βρίσκει σωστό ηθικό. Ε, πρώτον, όποτε πα και μιλά σε έναν άνθρωπο που έχει μια αλφα αναγνωρισμότητα εκείνο ο άνθρωπο απευθεία θα γυρίσει και θα σου μιλήσει με, το, με την περσόνα που έχει δημιουργήσει. Αυτό είναι, είναι, αυτή δεν είναι σημαίνει, καλό. Δεν είσαι ειλικρινή. τι εννοώ. Κανένα δεν ξέρει τον Χρήστο Τσούνη, τον, τον άνθρωπο, τον, τον, ξέρεις, τον, τον ιδιότητα το, ξέρεις, το, τον Χριστάρα. Ναι. Αυτόν τον το ξέρουν φίλο, οι φίλοι, οι σχέσει, οι γονεί. Τον αδερφό. Μπράβο. Και ο καθένα πάλι ξέρει τον αδερφό, ξέρει τον αδερφό Χρήστο. Κατάλαβε. Ο πατέρα μου ξέρει τον γιο Χρήστο. Ε, το θέμα είναι ότι όταν κάποιο θα έρθει να μου μιλήσει, περιμένει και εκείνο αυτή την περσόνα που έχει δει. Οπότε ε, δεν είναι ότι το κάνω για να είμαι ψεύτικος ή οτιδήποτε. Το κάνει αυτό για να ανταπεξέλθει στι προσδοκίε του κόσμου. Άρα αυτό είναι το ένα. Δηλαδή θα απαντήσω ω Κρι ο YouTuber όταν μου μιλήσει έξω. Ε, Γι' αυτό το λόγο θα πάντα σέβομαι πάρα πολύ όποιον και να έρθει και θα αφιερώσω χρόνο. Είναι κάτι άλλο ακόμα. Πολλοί κόσμοι τσατίζεται, ξέρω οτιδήποτε. Α, τώρα εδώ είμαστε στο γυμναστήριο, γιατί να άρθρο να μιλήσουν. Του το χρωστά. Σε, σε φέραν εδώ που είσαι. Έχει την πολυτέλεια να πληρώνεσαι καθ, καθ, καθιζόμενο μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ε, επειδή αυτό ο άνθρωπο είναι απέναντι και σε βλέπει. Και θα σε ξαναδεί και θα σε ξαναδεί. Άρα το λιγότερο είναι ότι το χρωστά. Το δεύτερο είναι ότι είναι καλό να προσφέρει. Όταν έρχεται και σου μιλάει, θέλει να πάρει, θέλει, ε, θέλει το ένασμα, θέλει να κάνει ε, ξέρεις, το επόμενο του βήμα, το οτιδήποτε. Και είσαι εκεί για να του ανοίξει κι άλλο τα φτερά, όχι να τα κλείσει. Άρα προφανώ. Εκεί πέρα δεν κάνω ποτέ πώληση, γιατί πολύ απλά είναι αυτό που, που λε: δεν χρειάζεται να κάνει πώληση. Αν ένα προϊόν πραγματικά το πιστεύει, αν μια υπηρεσία πραγματικά την πιστεύει, και αν τη χρησιμοποιήσει κι εσύ ο ίδιο, είναι πώληση όταν πει, Α, ε, όταν εγώ ήμουν σε αυτή τη θέση, έκανα αυτό. Δεν είναι πώληση. Πουλά, ναι, είναι πώληση όχι. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Να, ναι, ε... Δίνεις ε, ναι. Δίνει αξία. Ναι. λύνεις προβλήματα που παράλληλα θεωρώ ότι πουλά. Δηλαδή, μέσα ο άλλο θέλει να σε εισαγωγικά να αγοράσει. Επειδή... Να, να, να πούμε και αυτό. Δεν είναι υποχρεωμένο κανένα να χρησιμοποιήσει το δικό μου link για να κάνει εγγραφή σε οποιοδήποτε χορηγό μου. Δεν είναι υποχρεωμένο. Όταν το κάνει, με βοηθάει. Οκ, okay, μπορεί να πάρει και αυτό μια δωρεάν μετοχή, αλλά θέλω να πω. Όσοι το κάνουν, δεν το κάνουν γιατί είναι ο μοναδικό δρόμο για να ακολουθήσουν το mindset το οποίο, για το οποίο μιλάω. Το κάνουν γιατί λένε, ξέρει κάτι. Αυτό ο Τσούνη Ρεσί μου έχει προσφέρει. Ε, μου έχει δώσει αξία. Έχω πάρει πράγματα. Γιατί να μην επιστρέψω μέρο αυτή τη αξία, τζαμπέ. Γιατί ξέρει, πατώντα ένα link και κάνοντα εγγραφή μέσα σε αυτό, δεν πληρώνει κάτι. Ε, ακολουθάνε μετά κάποιο είδου Συμβουλευτική όταν γραφτού το σύνδεσμο σου. Όχι, όχι. Δεν, δεν κάνω συμβουλευτική, δεν κάνω τίποτα. Εγώ μιλάω για τα δικά μου οικονομικά, για το πώ ερμηνεύω την οικονομική, την επενδυτική, την επιχειρηματική επικαιρότητα. Και απλά όποιο θέλει να ακολουθήσει αυτά που κάνω μπορεί να γραφτεί μέσα από τα links στην περιγραφή. Okay. Έτσι. Δεν πουλάω κάτι με τον κόσμο. Δεν, δεν αγοράζει κάτι ο κόσμο από μένα, ώστε μετά να του παρέχω κάποια υπηρεσία. Όλα είναι δωρεάν. Το newsletter μου. Έχω, έχω newsletter με 12.000 εγγεγραμμένου αυτή τη στιγμή με 80% open rate. Ε, 80. 78% daily, Δευτέρα με Παρασκευή. Για να μπορεί να καταλαβαίνει ο κόσμο ε, γενικά το open rate στα, στα newsletter. Πόσοι ανοίγουν το. Ναι. Ε, Πόσο ε, είναι περίπου. Συνήθω. 20-25. 20-25 είναι ο κλάδο μα. 50 μα είσαι εντυπωσιακό. Και έχει 80. Κάτσε κάτι για να μην νομίζω ότι σου λέω και τέτοια. Δηλαδή είμαι πάντα ανοιχτό. Σου λέω με τα, με τα νούμερα λίγο με το Ιντερνετ εδώ πέρα ε, να μα κάνει χάρη. Λοιπόν. Το σημερινό είναι ήδη στο 45% που έφυγε το πρωί. Να, εδώ, εδώ, εδώ. Ναι, Βλέπεις. ναι, ναι. Ε, 64, 79,1, 74,7. Βλέπει εδώ. Τι βάζει μέσα. Ε, για παράδειγμα, η ε, JP Morgan, η τράπεζα που σπάει τα κοντέρ. Υπήρξαν κάποιε συγκεκριμένε εξελίξει με την JP Morgan. Είναι μία από τι μετοχέ που έχω στο χαρτοφυλάκι μου. Έχει πάει πάρα πολύ καλά μέσα σε ένα χρόνο και ε, ερμηνεύω τι εξελίξει και το πώ αυτέ θα επηρεάσουν τη μετοχή αργότερα. Αυτό ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο newsletter. Άλλο μπορεί να είναι ε, α, η απόπειρα δολοφονή του Τραμπ. Ε, τι σημαίνει αυτό για τις παγκόσμιες αγορές. τι παγκόσμιε αγορέ, Τι μπορούμε να περιμένουμε, Γιατί έχουμε τα λεφτά μα εκεί. Τι συνέβη και πώ μπορεί να επηρεάσει. Ε, Τέσσερι βασικοί τύποι εισοδήματο. Ε, πώ. Ε, ε, ωραία. Είναι το, το, ο μισθό, δηλαδή η μισθωτή η εργασία, οι τόκοι, τα μερίσματα και τα ενίκια. Πόσο είναι ο. Όχι, η υπεραξία είναι το ένα. Ο, ο, το κατακεφαλή εισόδημα. Όχι, το κατακεφαλή εισόδημα. Στην πολύ απλή του απαντήση. Πόσο είναι ο μισθό, ο μέσο μισθό στην Ελλάδα τώρα. Αν δεν κάνω λάθο, είναι γύρω στα 1200-1300. Ο και, μέσος. Και, και, τι, και, τι σημαίνει αυτό. Ή, σημαίνει ότι ε, ένας ένα ο οποίο αμοιβεται με τόσα. Τα βγάζει. Όχι. Όχι. Πώ τα βγάζει ο κόσμος. Ε, πλέον ε, είτε μένω ακόμα με τους δικούς τους, είτε συγκατοικούν γρήγορα τα ζευγάρια για να ανταπεξέλθουν οικονομικά, ε, είτε ελάχιστη ακόμα δυστυχώ, ε, συγκατοικούν, ξέρεις, όπως... Πώ γίνεται στο εξωτερικό που αν πα στο Λονδίνο θα μείνει με συγκάτοικο τα πρώτα χρόνια μέχρι να βρει κάτι καλύτερο σε δουλειά. Πάει, και πάει αρκετό καιρό αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Βλέπει ναι, ναι. φω στην άκρη του τούνελ. Επειδή παρακολουθώ και λίγο το πώς ε, αναπτύσσονται οι χώρε τουλάχιστον πάνω από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και θυμάσαι πριν 20 χρόνια που βρισκόντουσαν και τώρα είναι σε μια πορεία... Όσο θα... και να θέλουμε να λέμε ότι είναι καλύτερα, δεν είναι καλύτερα. Ο ρυθμός ανάπτυξης του είναι σε σαφώς συ... ανώτερος. Σε σύγκριση με την δεκαετία του 90. Ο ρυθμός αυτό ανάπτυξης λέω, δεν, των διεκαετικών χωρών είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι ασύγκριτο, ασύγκριτο μεγαλύτερο από εμάς. Δεν το συζητώ. Υπάρχει λογική ε... πίσω από αυτό. Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά στάδια που περνάει μια, μια χώρα, ένα κράτο για να αναπτυχθεί. Συνήθω και έχει κάνει πολύ ωραίο βίντεο ο Κοσμά ο Μαρινάκη Γκρικonomics για τα στάδια που περνάει ένα κράτο για να αναπτυχθεί. Να το ακολουθήσετε αυτό το κανάλι. Είναι εξαιρετικό. Ε, ο κοσμά είναι. Είναι, ενεφ... είναι φο... Συγκαπούρι. Μενεί. Ναι, Ναι, Συγκαπούρι. καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Συγκαπούρη. Καθηγητή Οικονομικών. Ε, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχει επιλέξει να βγάζει ελληνόφωνο περιεχόμενο. Ε, δηλαδή δεν το συζητώ. Ε, Ακόμα και τον ε, Μαρινάκη τον κράζουν. Έκανε και ένα βίντεο που. Ε, Ένιωσα ότι ήθελα να πει ότι παιδιά αυτά που λέω κάνω πολύ κόπο να τα πω, μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο, δεν είναι αναγκή να. Επειδή βάλει αλλά... χορηγό. Ναι. Επειδή βάλει χορηγό. Ε, ο κόσμο έχει μια στρεβλή εικόνα του τι σημαίνει δωρεάν περιεχόμενο. Ε, το περιεχόμενο ποτέ δεν είναι δωρεάν, από κάποιον πληρώνεται τελικά. Ε, αν ο κοσμά επέλεγε να βάλει 100 ευρώ συνδρομή, το 99% του κοινού του δεν θα μπορούσε να πάρει αυτό το εξαιρετικό περιεχόμενο. Okay. Οπότε έρχεται και στο δίνει δωρεάν και ο άνθρωπο λέει προφανώ για όλα αυτά δεν μπορεί να μπαίνω μέσα. Πρέπει τουλάχιστον να βγάζω τα έξοδα μου. Και γιατί όχι, δεν ξέρω τώρα στο δεν ξέρω τα έξοδα του ανθρώπου, αλλά και γιατί έχει να βγάλει και κάποιο κέρδο. Αλλά τουλάχιστον να μην μπαίνει μέσα. Και οι παραγωγέ του είναι σοβαρέ. Το και με μένα και με του περισσότερου ναι. κλήτε. Κάποιο τελικά το πληρώνει. Ναι. Αν αυτό είναι ο χορηγό, μην γκρινιάζει. Και έλεγε για χώρε των Βαλκανίων που. Ναι. Ε, Υπάρχουν πάρα πολλά στάδια για να αναπτυχθεί το. το... Οι, οι βαλκανικέ χώρε είναι ουσιαστικά στο πρώτο, αν όχι στο δεύτερο στάδιο, όπου ουσιαστικά θε, τακτοποιούν λίγο του θεσμού του. Δεν, δεν έχουν, δηλαδή η Ελλάδα αυτά τα έχει ήδη κάνει. Μπορεί να λέμε διάφορα, η Ελλάδα έχει ασφάλεια και θεσμού και διαδικασίε, σαφώ ανώτερε από τις Βουλγαρίας Η Βουλγαρία μα φτάνει, σαφώ! Και μπράβο! Και μακάρι να συνεχίσει να αναπτύσσεται και με, με ταχύτητα του ρυθμού. Αλλά μετά αρχίζουν και έρχονται άλλα προβλήματα. Δηλαδή. Η βαριά βιομηχανία που λείπει και από τη χώρα μας... ...δεν θα έρθει επειδή βάλει σε τάξη δύο θεσμούς. Ε, το πραγματικό R&D, έρευνα και ανάπτυξη... ...για να παρέχεις σε παγκόσμιο επίπεδο... Ε, ...νέα τεχνολογία ή νέες... Ε, και, ...καινοτομία γενικότερα... Ε, ...δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η Αμερική είναι αυτή που είναι. Όχι γιατί έχει καλύτερους φόρους ή καλύτερο... ...είναι εκεί γιατί παρέχει βαριά βιομηχανία και καινοτομία, όπω σχεδόν καμιά άλλη χώρα στον κόσμο. Η Ιαπωνία είναι επίση πολύ ψηλά σε αυτό, η Κορέα. Ε, η Κίνα υστερεί. Η Κίνα, α πούμε, τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Η Κίνα ε, έχει εξαιρετική απόδοση στη βιομηχανική τη παραγωγή, αλλά στην πραγματική καινοτομία υστερεί. Και δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Είναι πάροχο. Ναι. Η, η Ευρώπη είναι πιο γυρασμένη από όλου. Δεν το συζητώ. Η Ευρώπη είναι για να νομοθετεί μόνο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέση θέλει να λάβει η Ευρώπη στο παγκόσμιο γείγνεσθε. Δεν δε, με, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Ούτε υπηρεσίε προκοπή παρέχουμε, ούτε καινοτομία, ούτε. Τίποτα. Μόνο. Το μόνο στο οποίο καινοτομούμε είναι στην νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, όντω. Φτιάξαμε εμεί το GDPR και έφτιαξε η Αμερική το California Act, ξέρω για να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα. Ε, πρώτη η Ευρώπη θα θέσει το πλαίσιο και για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ακολουθήσει η Αμερική. Άλλο δεν είναι καινοτομία. Δεν είναι η προσφορά στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Οπότε δεν ξέρω που θέλει να το πάει ναι. η Ευρώπη συνολικά. Ποια είναι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να κατέχει κάποιο για να ξεκινήσει τη δική του επιχειρήση το δικό του επιχειρηματικό ταξίδι τι, ποια είναι τα, τα key fundamental principles που λένε και στα αγγλικά που πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό γιατί όπως είπα υπάρχουν πολλοί ε, δρόμοι για να οδηγηθεί στην επιχειρηματικότητα Δεν σημαίνει ότι το έχεις από την αρχή, σημαίνει ότι πρέπει να να τα αποκτήσεις τουλάχιστον μετά αυτά που θα πω τώρα Δηλαδή πρώτον, γέρο στο μάχη δεν γίνεται να μπει στην επιχειρηματικότητα χωρί γερό στο μάχη. Ε, θα προκύπτουν συνεχώ προβλήματα, θα είσαι υπεύθυνο για όλα, θα έρχονται τα πιο στριωγόνα τηλέφωνα, θα πρέπει εσύ να κάνει τα πιο στριωγόνα τηλέφωνα. Όλα τα άσχημα πέφτουν πάνω σου και θα είναι πάντα εκεί και πρέπει να, να το αντέξει. Άρα, ή από πριν έχει αυτό το χαρακτήρα, ή τον αποκτά γρήγορα. Η ανάγκη σε κάνει να το αποκτήσει, γιατί δεν γίνεται αλλιώ για να επιβιώσει. Ε, το νούμερο είναι αυτό. Πρέπει να έχει γερό στο μάχη. Το δεύτερο είναι κατά τη γνώμη μου πρέπει να ξέρει τι αξία δίνει. Δηλαδή, δεν πετυχαίνουν όλοι οι επιχειρηματίε για τον ίδιο λόγο. Κάποιοι είναι πολύ ε, φιλικοί, κερδίζουν τον πελάτη και η αξία που του δίνουν δεν είναι το ίδιο το προϊόν, είναι η εμπειρία. Ότι δηλαδή θα πα, να μιλήσει με τον Παναγιώτη και ο Παναγιώτη θα σε φροντίσει, θα σε ακούσει, θα κάνει. Θα... Κάνει. Τελικά θα πάρει αυτό το που θέλει να πάρει, ο Πανα, να πάρει, να πάρει, να πάρει ο Παναγιώτη, αλλά δεν έχει σημασία γιατί έχει μια εμπειρία θετική. Ο άλλο σου δίνει το πιο φθηνό. Δεν θα βρει πουθενά φθηνότερο. Ο τρίτο θα το κάνει όσο πιο βολικό γίνεται. Θα στο φέρει σπίτι και θα στο φτιάξει ο ίδιο. Αλλά ακριβώ. Πρέπει να μάθει τι είναι αυτό το οποίο εσύ προσφέρει. Αν δεν το αποκρισταλώσει μέσα σου, θα σου κοστίσει πολύ ακριβά. Μπορεί πάλι να πετύχει, αλλά θα σου κοστίσει πολύ ακριβά μέχρι να. Γιατί τελικά, τελικά θα το αποκρισταλώσει κάποια στιγμή. Να σε πάει η αγορά. Όσο νωρίτερα, τόσο, τόσο καλύτερα. Ασχολείσαι και με τη διαχείριση συμβουλευτική για. Το πώ να μπορούμε να ελέγξουμε λίγο τα οικονομικά μα. Δεν είναι ο ρόλο μου, δεν κάνω κάτι τέτοιο. Μιλάω για αυτά στο YouTube. Ό,τι έχω να πω, το λέω μέσα από το, το κανάλι μου στο, στο YouTube και τα υπόλοιπα μέσα. Αλλά... Εννοούσα μέσα από το περιεχόμενο. Ναι, μέσα από το, ναι, σαφώς, το περιεχόμενο. Ναι, σαφώ. Το περιεχόμενό μου είναι προσωπικά οικονομικά, δηλαδή πώ βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά μα, ε, πώ επενδύουμε και ανάλυση τη επενδυτική ε, μα. Και πώ τα βάζουμε Χρήστο, σε τα οικονομικά μα. Πώ γίνεται όταν παίρνουμε ένα μισθό Α και κατά κάποιον τρόπο λέμε ότι δεν βγαίνουμε και όταν αυτός ο μισθό γίνει α επί 2 πάλι στον ίδιο παρονομαστή. Μετά από, μετά από λίγο είμαστε στο μηδέν. Ε, καταρχάς συνειδητοποίησα τώρα ότι δεν έχω φέρει το βιβλίο μου μαζί. Έχω ένα βιβλίο, τα τέσσερα, βιβ, τα τέσσερα βήματα του πλούτου. Έχω γράψει ε, το συγκεκριμένο βιβλίο «Εκδόσεις κλειδάριθμος» όπου ουσιαστικά κάνει ακριβώς αυτό, σε παίρνει από το απόλυτο μηδέν, δηλαδή του στείλει δεν έχω ιδέα για τα οικονομικά μου και σε καταλήγει στο ότι χτίζει το, ε, τι, τι, το, λένε, το, το, οικονομικό σου μέλλον, την αυτοσυνταξιοδότησή σου. Δηλαδή να στεξοδοτηθεί μόνο σου, χωρί να πάρει σύνταξη από το κράτο, χωρί να περιμένει τίποτα από κανένα κράτο. Πώ το κάνει αυτό. Όλο αυτό το, το ταξίδι. Προφανώ δεν μπορεί να το πει, ξέρει, σε δύο προτάσει, γι' αυτό είναι ολόκληρο βιβλίο, αλλά οι γενικέ γραμμέ είναι ότι. Και ακούγεται πάρα πολύ βαρετό με το που ξεκινήσω, οι μισοί θα ξενερώσουν. Πρέπει να καταγράψει πρώτα τα οικονομικά σου. Άλλοι είναι ακόμα του χαρτί μολύβιξη. Θέλουν να τα σημειώνουν ένα-ένα, του βολεύει, είναι πιο βιωματικό για αυτού. Οι πιο σύγχρονε γενιέ. Προτιμούν τι εφαρμογέ που κουμπώνουν πάνω. Αν δεν θε να κάνει πολύ μεγάλο deep dive, ακόμα και η εφαρμογή τη τράπεζά σου είναι αρκετή. Γιατί, αν χρησιμοποιεί την πιστοτική σου στο 90% των συναλλαγών σου, ε, μετά η ίδια η τράπεζα μόλι πα στι κινήσει του, του μήνα σου δείχνει πού έχουν πάει σε groceries, σε whatever. Ε, ο καθένα πρέπει να κάνει το δικό του αυτό που τον βολεύει, κατά τη γνώμη μου, ειδικά, ειδικά στην αρχή. Όσο πιο αναλυτικό γίνει, τόσο καλύτερα. Δεν θα το κάνει για μια ζωή, αλλά ειδικά στην αρχή για να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα. Ναι. Ε, το νούμερο είναι λοιπόν να καταγράψει τα, ε, τα, τα, οικονομικά σου. Τι μπαίνει, τι βγαίνει από το νοικοκυριό. Σημαντικό. Το επόμενο είναι να δει τα χρέη σου. Πάρα πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ακριβώ πόσα χρωστάει και πού. Δεν ξέρει. Λέει, ναι, έχω τη δώσει του αυτοκίνητο. Ωραία, πόσο είναι το υπόλοιπο. Ε, τι αίρεση. Τι αίρεση, δεν ξέρει θα χρωστά. Ωραία, με τι επιτόκιο. Ε, ήταν τόσο, αλλά μετά από δύο θα άλλαζε και δεν θυμάμαι. Αλλά η δόση έχει πάει εκεί. Ρε, καλή δόση. Καλά κάνει και το ξέρει: Πώ είναι η δόση. Δεν ξέρει τα οικονομικά σου. Δεν ξέρει με τι επιτόκιο πληρώνει. Ε, άρα πρέπει να καταγράψει τα χρέη σου, να δει τι χρέη έχει και πού. Και να ξεκινήσει να, επι, να επιτεθεί στα χρέη σου. Για παράδειγμα, αν έχει, αν φορά ακόμα 5.000 ευρώ με 20% επιτόκιο σε μία κάρτα, ε, πρέπει να το αποπληρώσει χθε. 20% επιτόκιο είναι ληστρικό. Αν όμω έχει 5.000 ευρώ με 3% επιτόκιο, γιατί πήρε μια επισκευή στο σπίτι κάτι, πλήρων την ελάχιστη δόση, καλύτερα να κρατήσει αυτά τα λεφτά πάνω σου παρά να αποπληρώνει 3% επιτόκιο. Στο πόσο ποσοστό αποπληρώνω αποπληρωνούμενα ένα χρέο. Κατά τη γνώμη μου, οτιδήποτε είναι κάτω από 4, ε, μπορεί να το αφήνει. Δηλαδή το κάτω από 4% πληρώνει την ελάχιστη δόση και είσαι, είσαι, OK. Γιατί είναι φθηνό χρήμα. Ναι. Πήρε χρήμα φθηνά. Ναι. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα έχει καλύτερη απόδοση στα χρήματά σου αλλού παρά να τα επιστρέψει στο, στο δάνειο. Ναι, καλή νόημα. Ναι. Οτιδήποτε πάνω από 6-7. Ε, όταν είναι στεγαστικό, τι κάνουμε, Χριστό. Ε, τα στεγαστικά συνήθω είναι, είναι στα, στο 4 είναι. Πόσο είναι. Πού, στην Ελλάδα. Πόσο είναι εδώ. <laughs> Φίλε, με τον πληθωρισμό και την πόλεμο και την κρίση, εμένα έχω ένα στεγαστικό δάνειο που μου είναι 6,25 τώρα. 6,25% στεγαστικό! Ε. Όχι, όχι, σε αυτό είμαι πάρα πολύ κάθετο. Δηλαδή, ε. Ωραία, υπάρχουν πάρα πολλέ. Ε, ε σχολές. το ε, τι το κάνουμε, μου, πώ Θα σου πω. Καταρχά, υπάρχουν πάρα πολλέ σχολέ αναφορικά με το πώ διαχειριζόμαστε τα, ε, τα χρέη μα. Okay. Η μία που αυτή βρίσκει περισσότερη εφαρμογή στον περισσότερο κόσμο. Είναι το να μπει και να αποπληρώσει το μικρότερο χρέο πρώτα, ασχέτω επιτοκίου. Δηλαδή, αν έχει μία οφειλή 3.000 με 20% επιτόκιο, μάλλον 3.000 με 5% επιτόκιο, μία 7.000 με 20% επιτόκιο και μία 150.000 με 6% επιτόκιο, το στεγαστικό α πούμε, ε, η σειρά με την οποία θα τα αποπληρώσει είναι το ύψο του δανείου. Δηλαδή, πρώτα θα αποπληρώσει τα 3.000 θα δίνει δηλαδή, την ελάχιστη δόση στα άλλα δύο και όλα τα υπόλοιπα που σου περισσεύουν θα αποπληρώνει τα 3 χιλιάρικα. Μόλι τελειώσουν τα 3 χιλιάρικα, θα πάρει όσα πλήρωνε για τα 3 χιλιάρικα και θα τα ρίξει στο δεύτερο που ήταν, πώ είπαμε, 7, δεν θυμάμαι. θα βιώσει εκείνο. Α, ε, ε, στο ε, παράδειγμα. Ναι, ε, στο παράδειγμα 7. Και αφού τελειώσει και με το 7, θα μείνει μόνο το στεγαστικό. Όπου το στεγαστικό, για να είμαστε ειλικρινεί, πλήρωνε το ελάχιστο που μπορεί, είναι πάντα. Όχι πάντα. Είπαμε το 6, είναι πολύ. Συνήθω τα στεγαστικά που είναι κάτω από 4,5. Ε, δεν έχεις λόγο να Στην Κύπρο τα... έχουμε, ε, 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 έχουμε ε, πρόβλημα ε. με τα ψηλά επιτοκία. Σαφώ. Δε, δε, δεν ισχύει μόνο για και, μένα. Και θα το πιάσουμε, θα το πιάσουμε αυτό. Ο δεύτερο τρόπο ε, που είναι ο οικονομικά ορθότερο είναι να, επι, να επιτεθεί στα δάνεια που έχουν το υψηλότερο επιτόκιο. Άρα. Αν ε, έχει ένα με 3.000, ε, με 5% όπω είπαμε, ένα με 7.000, με 20%, θα ξεκινήσει με τα 7.000 για να αποπληρώσει τον υψηλό τόκο. Γιατί ο υψηλό τόκο είναι το πραγματικό κόστο σου. Το κόστο σου δεν είναι η δόση σου. Είναι ο τόκο. Τα τόκο χρεολή. Βασικά τα, οι τόκοι που είναι μέσα στο. Ε, αυτά στην που καθοδόση. πάνε στην τρύπα. Ναι. Και ειδικά αν είναι εμπροστοβαρέ, τα περισσότερα δάνεια τι σου κάνουν. Σου λένε Α, και σου δίνω αυτό το δάνειο για τέσσερα χρόνια. Θα είναι τόσο η δόση, αλλά τα πρώτα δύο χρόνια αποπληρώνει περισσότερο τόκου και όχι κεφάλαιο. Οπότε τι έχει κάνει η τράπεζα, έχει εξασφαλίσει ότι πήρε του τόκου. Οπότε μετά, ακόμα και αν τι πει, εσύ να τα πληρώσω νωρίτερα, Εντάξει, ναι, του όγκου έχει πράξει. Το κεφάλαιο που μου χρωστά είναι τόσο. Είναι απίστευτο. Ναι. Οπότε, ε, μία άλλη παράμετρο που μπορεί να κοιτάζει όταν παίρνει ένα δάνειο είναι να πει: Όπα, ποια είναι η σειρά αποπληρωμή του κεφαλαίου και τόκου. Και να μην δεχτεί να πληρώνει για τα πρώτα πέντε χρόνια μόνο τόκου. Είσαι υπέρ των δανείων. Ε, 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 είμαι κατά των δανείων για καταναλωτισμό, υπέρ των δανείων για παραγωγικέ διαδικασίε. Δηλαδή, σαφώ, αν μπορεί να πάρει λεφτά με 5% επιτόκιο και να σου παράξουν 7% επιτόκιο. Εννοείται κάτω. Δηλαδή είναι τζάμπα λεφτά. Είναι 2% τζάμπα λεφτά. Αν, μπορείς, αν από την άλλη, πάρει με 15% επιτόκιο από μια κάρτα για να αγοράσει μια τσάντα, είναι ζώο. Δεν θέλει, ε, και για απάντηση. Ε, ναι. θέλει και απάντηση αυτό. Ναι. Ωραία. Τώρα, για τα δάνεια που είπε. Αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει τα στεγαστικά λόγω τη αύξηση των επιτοκίων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τη ΦΕΤ. Η ΦΕΤ το ξεκίνησε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολούθησαν και τώρα μειώνονται. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια είναι ένα δάνειο. Αν υποθέσουμε ότι ένα δάνειο είναι 15 ετία, σε περίπου 2 με 3 χρόνια από σήμερα θα είναι κανεί σε θέση να επαναδιαπραγματευτεί επιτόκια. Γιατί θα έχουν επιστρέψει λογικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο 2%, ίσω σε 1-1,5%. Οπότε θα μπορεί να πα να μιλήσει με άλλο να, να μιλήσει με άλλο βασικό επιτόκιο στη δική σου τράπεζα. Επίση δεν ξέρω και άλλα πράγματα για την Κυπριακή αγορά. Για παράδειγμα, επιτρέπεται να κάνεις loan shopping, δηλαδή να πάρεις το δάνειο που έχεις στην χή τράπεζα, να επιτρέπεται και να πας σε μία άλλη και να πεις έχω αυτό, ναι. επιτρέπεται. Τότε δεν καταλαβαίνω γιατί μην το κάνει κανείς. Δηλαδή, ε, αν μου πει κάποιο, γιατί δεν προλαβαίνω, δηλαδή δεν αξίζουν τέσσερα ραντεβού, 4 ραντεβού 4.000 και πέντε το χρόνο που θα είναι η διαφορά βγάζει όποιο μου το λέει τόσα πολλά που δεν ενδιαφέρουν 5.000 το μήνα για 4 ραντεβού. Πού άλλο θα έπαιρνε 1.000 το ραντεβού, ε, αγαπητοί Ο κόσμο χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση. Ναι, Ακριβώ αυτό. Και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να σε κάποια φάση να διδάσκεται απ και από την, απ την παιδεία. Πα, Πάντω, για να μην φύγουμε από το ναι. ένα πράγμα που πρέπει να σου πω: τα τάξη τα οικονομικά σου. Το ένα είναι, είναι να κάνει budgeting. Το άλλο είναι να, ε, να δει τα χρέη σου και να επιτεθεί με, με το σωστό τρόπο στι οφειλέ σου. Και το τρίτο είναι να ξεκινήσει να επενδύει. Γιατί τι, δες τώρα πώς συνδέεται όλο αυτό. Όλος ο κόσμος έχει νιώσει, έχει βιώσει την επίπτωση του ανατοκισμού σε βάρος του. Δηλαδή παίρνει ένα δάνειο, πληρώνεις, πληρώνεις, πληρώνεις και ολοχρωστάς. Πώς γίνεται λες αφού έχω πληρώσει τόσα. Γιατί, γιατί είσαι από τη λάθος μεριά του τόκου. Πληρώνεις τον τόκο. Και κανένας δεν κάνει τη μετάβαση να κάνει επένδυση και να πάει από την καλή μεριά του τόκου. Να τον εισπράττει. Να εισπράττει, να εισπράττει και να έχει να εισπράττει κι άλλα. Άρα ναι, όσο πιο γρήγορα γίνεται, παίρνουμε το μετρητό μα και το μετατρέπουμε σε assets. Δηλαδή, από κάτι που χάνει αξία με τον χρόνο λόγω πληθωρισμού, το μετατρέπουμε σε κάτι που κερδίζει ταχύτερα από τον ίδιο τον πληθωρισμό. Για παράδειγμα, οι μετοχέ. Ε, το Αμερικανικό χρηματιστήριο σε βάθο χρόνου έχει μέση απόδοση 10%. Άλλε χρονιέ έχει μείον 20% και άλλε είναι 40%. Αλλά κατά μέσο όρο έχει περίπου 10% απόδοση. Αυτό το ξέρει εσύ και πιθανόν και εγώ και πιθανόν και χίλια άτομα που μα βλέπουν. Δηλαδή, βάζει 50 ευρώ το μήνα στο SP, Ναι, Ναι, ωραία. Είναι με διαφορά η καλύτερη στρατηγική, το καλύτερο ναι. που μπορεί να κάνει κανεί εκεί. Μια ερώτηση. Πώ αποφασίζει το χρηματιστήριο ποια εταιρεία αν μπαίνει ή βγαίνει. Πώς... Ε, ε, είναι 500. Ωραία. Είναι, ωραία. Ο, ο δείκτη SP 500 είναι ένα δείκτη που συνθέτει η εταιρεία Standard Poor's. Ναι. Η SP. Standard Poor's. Ε, είναι πολλά τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται. Ε, τα πιο. Στο 500 ποια είναι. Ε, η κάθε μία είναι με, με την ποσό τη. Στο, στο στις, 500 δηλαδή. ποια είναι, α πούμε. Αν... Δεν ξέρω ποια είναι η ποσότητα. Πώς... Πώς... Για να μπει μια εταιρεία στον S500 πρέπει να πληρεί αρκετέ ξανά. Δεν μπορώ να τι αναφέρω όλε. Καταρχά δεν τι ξέρω όλε τι ναι, ναι, Αλλά, αλλά ε, οι βασικέ είναι. Πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε για εταιρείε που έχουν αποτιμήσει στα δισεκατομμύρια. Άρα δεν είναι ένα μικρό που μεθαύριο ο ιδιοκτήτη μπορεί να πει: Εντάξει, βαρέθηκα ή οτιδήποτε. Είναι σοβαρέ μεγάλε εθελωμένε εταιρείε. Το δεύτερο, να ε, χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο κλάδο τη ε, Αμερικανική οικονομία. Άρα θα είναι φαρμακοβιομηχανία, θα είναι ενέργεια, είτε ανανεώσιμε, είτε πετρέλαιο. Θα είναι τεχνολογία. Κάτι θα είναι, θα χαρακτηρίζει κάποια τέτοια. Και θα έχει, ε, για παράδειγμα, ιστορικό διακυβέρνηση τουλάχιστον 10 ετών. Ε, ή αν είναι μικρότερο θα πρέπει να είναι μέσα στο board of directors δηλαδή στο, στο διοικητικό συμβούλιο άτομα με τουλάχιστον χ χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχε θέσει. θέλω να πω δεν είναι απλά μια καλή εταιρεία είναι μια καλή εταιρεία δομημένη έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει στους μετόχους την καλύτερη δυνατή αξία την μεγαλύτερη δυνατή αξία και γιατί δεν επενδύει ο σε ένα SMP, α πούμε. Κυρίω γιατί δεν θέλει να πλουτίσει αργά. Όλοι θέλουμε να πλητήσουμε αύριο. Ενώ κανένα μα δεν μπορεί να πλητήσει αύριο, αλλά όλοι μπορούμε να πλουτίσουμε αργά. Οποιοδήποτε πάρει απόφαση και βάζει το 10% του μισθού του στον SN500 για τα επόμενα 20 χρόνια, στα 20 χρόνια θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί χωρί να ξανακάνει τίποτα άλλο. Αλλά δεν θα το κάνει σχεδόν κανένα. Γιατί λέει σε 20 χρόνια. Σε 20 χρόνια. Τι να σα κάνω, παιδιά. Έτσι είναι. Όποιο σα υποσχεθεί σε 3 χρόνια, σα λέει ψέματα. Δεν θα σα τα λεφτά σα. Δεν ξέρω πώ θα το παλιό. Σίγουρα έχουν περάσει 20 χρόνια από την τελευταία φορά που κάποιο έδωσε παρόμοια συμβουλή. Και υπάρχουν, δεν, έχει υπάρξει, ναι. δεν έχει υπάρξει. δεκαετία στον SP 500. Δεκαετία. Ε, μάλλον δεν έχει υπάρξει 20 ετία στον SP 500 που να μην είναι κερδοφόρα. Ούτε μία 20 ετία στα, 100 χρόνια του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου. Και δεν έχει υπάρξει ούτε μία δεκαετία που να είναι αρνητική σε όποιον έβαζε κάθε μήνα. Υπάρχει διαφορά γιατί αν τα βάλω όλα σήμερα Μπορεί να πέσει το χρηματιστήριο μέχρι να ξανανεύει με, στα, με στο μείον. Ναι. Ωραία. Αν όμω βάλω σήμερα 50 ευρώ, τον άλλο μήνα άλλα 50, τον άλλο, και, ακόμα και αν πέφτει, και λίγο να αρχίσει να ανεβαίνει, τα, πρώτα, δηλαδή, τα τελευταία χρήματα που έβαλα στον πάτο έχουν ήδη γίνει πράσινα. Ναι, έχουν ήδη ναι, ξεκινήσει ναι. να αποδίδουν. Κάνει μάνα, ναι. μπάνκο, πώ σε λέει. Μπράβο. Αυτό λέγεται DCA, Dollar Cost Average. Όταν κάνουμε DCA, όταν κάθε μήνα βάζουμε ένα ποσό του μισθού μας στον S&P 500 δεν έχει υπάρξει δεκαετία στην ιστορία του που να μην έχει κερδίσει. Ποτέ. Μπορεί, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Υπάρχει κάτι αντιστοίχο σε εκτιματικά. Στα κινητά. Είναι ένα ίντεξ ας πούμε ένα κινήτο. Υπάρχουν. Mm. Δεν υπάρχει κανένα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα και την ποιότητα του S&P 500. Mm. Δηλαδή, εδώ αρχί... όταν αρχίσει και πιάνει ιδιαίτερε κατηγορίε, για παράδειγμα, αυτό είναι το νούμερο ένα, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλοι σκέφτονται κινητά, Μόλι πει, όλοι σκέφτονται ακίνητα τα ακίνητα παιδιά, πρώτον δεν είναι τόσο παθητική επένδυση όσο θέλουμε να πιστεύουμε, και δεύτερον είναι πολύ χαμηλότερη η απόδοσή του σε σχέση με τον 1.500 500 σε βάθο χρόνου. Πώ είναι η Κάποιο μπορεί να πει, είναι γύρω στο 7%, 6,8 με 7,3 ανάλογα από το, το δει. Ε, Μιλώντα για την Ελλάδα, δεν ξέρω για την Κύπρο. Αυτό όμω που θέλω να πω είναι ότι πολλοί θα πούν, τι λε, ρε εσύ λε, έχουν τριπλασιαστεί οι τιμέ σε τρία χρόνια. Όντω. Μπορεί να το έχει προβλέψει πριν 7 χρόνια. Όχι. Όχι. Αυτό θέλω να πω. Αν είσαι του χώρου, Δηλαδή, αυτό που η δουλειά του είναι να κάνει real estate development, προφανώ δεν θα τα ρίξει ο ένα ή 500 για τα λεφτά. Θα κάνει real estate development, αλλά είναι επιχειρηματία. Κατάλαβες, ε, αυτό που ξέρει από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και ξέρει ακριβώ ποια αεολικά πάρκα θα πάρουν αδειοδότηση και με τι τιμή ρεύματο θα πουλήσει, προφανώ θα κάνει αεολικά πάρκα. Αλλά αυτό είναι επιχειρηματία. Εμεί όλοι όμω, που είμαστε άσχετοι και δεν πρέπει να το παίζουμε ότι ξέρουμε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάζουμε τα λεφτά μα στον s 500 να αφήνουμε αυτού που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά του και εμεί να παίρνουμε τον μέσο όρο τη αγορά σε βάθο χρόνου. Ερωτήσει. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Ε. Περισσότερα λεφτά θα βγάλουμε αν γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μα, αυξήσουμε το μισθό μα και από αυτό τον επιπλέον μισθό αποταμιεύουμε λίγο περισσότερο το μήνα, παρά αν προσπαθήσουμε να προβλέψουμε με καλύτερη ακρίβεια αν θα πάρουμε σπίτι στη Λεμεσό, γιατί θα ανέβει η αξία του, ή αν θα ε, βάλουμε στον SN500. Στατιστικά, περισσότερα λεφτά θα βγάλει αν γίνει καλύτερο στη δουλειά σου και πάρει μισθό και το επενδύσει στον S500 από οτιδήποτε άλλο. Και βασικά, ξεχνά αυτήν την μηνιαία επένδυση που κάνει και θεωρεί ότι okay, αυτό είναι μια αποταμίευση για το μέλλον. Ναι. Δεν το εγγύζει. Πώ αποφεύγει την παγίδα να το παίξει χρηματιστή, ε, Βγάζει από το μυαλό σου το λίγο. Δεν, δεν... Επειδή δε... αυτό, αυτό που θέλω. Αυτό που σε ρωτήσα, θέλω να, δι... να με οδηγήσει και, σου, στήνε... και εγώ μια ερώτηση και μετά. Στήνε... μετά και στην επόμενη ερώτηση. Και έχουμε κάποια δεδομένα τώρα. Έχουμε την πληροφόρηση-παραπληροφόρηση. Πληροφόρηση. Έχουμε αυτή την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί κυρίω στου νέου για το γρήγορο. Και... Τα κρύπτο έχουν καταστρέψει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Όχι με λεφτά που έχουν χάσει μόνο. Μα δε, όχι με όχι, την όχι, όχι που τα απέτησα... κρύπτο. Η προσέγγιση των ανθρώπων για τα κρύπτο. Εγώ, ναι, ναι, αυτό, αυτό. εγώ τα κρύπτο τα βρίσκω πολύ συναρπαστικά. Δηλαδή. Και όταν λέω συναρπαστικά, δεν εννοώ να βγάλω και να βάλω λεφτά. ενώ η τεχνολογία και η φιλοσοφία. Αυτό, mm -hmm. αυτό, με, αυτό το βρίσκω συναρπαστικό. Λοιπόν, και εξού και βάζω λίγα, όχι για να κερδίσω, αλλά για να μάθω. Γιατί mm -hmm. όταν βάλει λίγα, σου, σου, ε, είσαι κολλημένος με αυτό το ποσό και αναγκαστικά ανοίγει τι κερές σου και μαθαίνει. Χωρί να σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ειδήμονα. Λοιπόν, και εκείνο. Και συμπληρώνω στην ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Δηλαδή, έχουμε την πληροφορήση, πάρα παραπληροφορήση, έχουμε αυ, αυτό το μοτίβο του ωραία ζωή, καλά αυτά, εδώ και εκεί, αυτοκίνητα, γρήγορα λεφτά ε, και έχουμε και μια πραγματικότητα. Αυτό πώς επηρεάζει το πώς οι, ανθ, οι άνθρωποι προσεγγίζουν όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Ε, τώρα θα, θα σα στενοχωρήσω γιατί Μέρο του προβλήματο είναι και η προσέγγιση που είπες Δηλαδή, το βάζω λίγα λεφτά εκεί πέρα γιατί εντάξει, δεν, με, δεν είναι αρκετά για να με τσούξουν να τα χάσω, αλλά αρκετά για να με ενδιαφέρει και να το παρακολουθώ, είναι μέρος της λάθος νοοτροπίας κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ε, τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν καμία απολύτω θεμελιώδη αξία. Το λέω πάρα πολλέ φορέ, θα με κράξει πάρα πολλοί κόσμο. Είναι, είναι πολύ ξεκαθαρή θέση μου. Δεν προσφέρουν απολύτω τίποτα σε επίπεδο αξία. Δεν λέω ότι το μέλλον δεν είναι στο blockchain και στο να γίνουν ε, και το fiat money που λέμε δηλαδή και, το, και, τα, και τα ευρώ και το δολάριο και τα λοιπά και το ευρώ και το δολάριο να, να, να μεταφερθούν στο blockchain και γίνονται και τέτοιες ενέργειες από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Τράπεζα για παράδειγμα και από τη Fed. Αυτό που λέω όμως είναι ότι η αξία του bitcoin σαν δίκτυο είναι τόσο μικρότερη σε σχέση με την αποτίμηση που έχει πάρει από την αγορά αυτή τη στιγμή με βάση την, την τιμή του, ε, του bitcoin σαν μονάδα που έχει χαθεί οποιαδήποτε σύνδεση. Τι θέλω να πω, αν ένα στυλό κάνει ένα λεπτό για να το παράξεις και το πουλάς ένα δισεκατομμύριο δεν έχεις καμία σύνδεση της πραγματικής αξίας του στυλό με, με την τιμή του. Αυτό έχει συμβεί στο bitcoin αυτή τη στιγμή και στα, σε όλα τα κρυπτονομίσματα. Άρα, Δημιουργείται μια στρέβλωση στον κόσμο ο οποίο αρχίζει και βλέπει τα λεφτά του με βάση το αν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν, ασχέτως αν τα ε, ξαναγοράζει ή ξαναπουλάει. Το χρηματιστήριο δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα σημείο στο οποίο βλέπουμε τα λεφτά μα είτε να ανεβαίνουν είτε να πέφτουν. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι είναι αν από πίσω υπάρχουν πραγματικέ εταιρείε που παράγουν πραγματικά κέρδη. Δηλαδή, όταν αγοράσει ε, την βίζα ε, με την, δηλαδή, αγορά μετοχές τη Visa. Δεν αγοράζει. Και λέω Visa επειδή είναι και αυτή κοντά στις πληρωμέ σε σχέση με Bitcoin, ναι. το Bitcoin που θα λέγεις Δεν αγοράζει το αν η τιμή τη μετοχή τη θα ανέβει ή θα πέσει. Αγοράζει ένα κομμάτι μια εταιρεία οποία έχει ένα δίκτυο, ε, η οποία χρεώνει για κάθε συναλλαγή, έχει κόστος παραγωγής έχει τίμα έρευνα και ανάπτυξη για τα επόμενα δίκτυα που θα Έχει αυτούν. ένα brand name. Έχει μια εμπιστοσύνη που θα την χρησιμοποιήσεις και στην Ταϊλάνδη και στην Αλάσκα και στην Κύπρο. Και θα εκτελεστεί η συναλλαγή σου μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Και όλο αυτό στο τέλος κάθε χρόνο, τραβάει στην εταιρεία, φέρνει στην εταιρεία καινούριο πλούτο. Δηλαδή, τελειώνοντας τη χρονιά, η βίζα έχει συν 20 εκατομμύρια κέρδη. Και εσύ παίρνει ένα κομμάτι από αυτά τα κέρδη. Το ότι η αξία τη μετοχή πάει πάνω ή κάτω με βάση το τι θέλουν αυτή την περίοδο οι χρήστε, και αν είναι πιο πολύ στι τεχνολογικέ εταιρείε ή πιο πολύ στι παραδοσιακέ, είναι αδιάφορο. Και πρέπει να είναι αδιάφορο για έναν σοβαρό επενδυτή. Αυτό το κοιτάζει μόνο όταν έρχεται η ώρα να μπει ή να βγει, για να αγοράσει λίγο καλύτερη στιγμή. Όχι όλη την ώρα. Το πρόβλημα με τα κρυπτονομίσματα είναι ότι δεν έχουν να δείξουν τίποτα άλλο. Τα κρυπτονομίσματα έχουν να δείξουν μόνο αν η τιμή του ανέβηκε ή έπεσε. Και όλο ο κόσμο θα σκέφτεται επενδύσει, λέει, Α, ε, πού θα πάει η μετοχή. Γιατί, Γιατί αυτό θυμούνται και από το χρηματιστήριο του 2000. Αν η μετοχή θα ανέβει, θα τι, τι, σημασία έχει. Αγόρασε μία. Ωραία, να στο γυρίσω λίγο διαφορετικά. Αν ήθελε να γίνει αγρότη και ήσουν στην αγορά να ψάξει για αγροτεμάχιο, ένα χωράφι. Mm -hmm. Θα κοίταζε τι τιμέ των χωραφιών. Εννοείται. Για να δει με τι θα... Και τι θα κοίταζε ταυτόχρονα, την ικανότητα που έχει το κάθε χωράφι να παράγει. Αυτό είναι σε καλύτερο σημείο, έχει μεγαλύτερη απόδοση ένα στρέμα. Το άλλο είναι σε πιο ορεινό, είναι πιο δύσκολο. Το άλλο φέρνει πιο εύκολα. Προσβάσιμο, μη προσβάσιμο. Όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά. Και, θα... και κάποια στιγμή τα λέει τέλεια. Η καλύτερη αναλογία πόσο πληρώνω με πόσο θα πάρω είναι αυτό το χωράφι. Και το παίρνει. Θα κοίταζε αμέσω μετά πόσο θέλει να το αγοράσει κάποιο άλλο. Όχι. Σε νοιάζει αν το χωράφι σου και του χρόνου θα μπορεί να παράξει καλή σοδιά. Και σε δύο χρόνια και σε πέντε χρόνια. Ουσιαστικά λες ότι αυτό είναι η δουλειά των ειδικών και όχι... Λέω ότι δεν πρέπει καν να κοιτάζουμε αν η αξία του χωραφιού ανεβοκατεβαίνει. Λέω ότι πρέπει να κοιτάξουμε αν το χωράφι μπορεί να παράγει. Το ίδιο και με τι εταιρείε λοιπόν. Όταν επενδύσει μια μετοχή, μην κάνει και ασχολεί όλη την ώρα με το τι κάνει η τιμή τη, δε τι κάνει η εταιρεία τη. Αν θε να, να δει. Στην πράξη, δεν είσαι ικανό να κρίνει ούτε αυτό. Ποια, και... εταιρεία σε συναρπάζει, Η Visa. Η, η αγαπημένη μου εταιρεία είναι. είναι έχει μικρή θέση στο χαρτοφυλάκι μου αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι στο 2,9%. Τι να αυτό Γιατί τι είναι, είναι πολύ ακριβή αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι πάλι σε καλή τιμή. Ίσως μέχρι να βγει το βίντεο να είναι η επόμενη επένδυση που έχω κάνει. Την παρακολουθώ πάρα πολύ στενά αυτή την περίοδο. Μελετά ε, και λίγο. Την κουλτούρα τη εταιρεία. Τα πάντα, τα πάντα. Εγώ πριν επενδύσω σε μια εταιρεία, την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Ε, ξέρω τα στελέχη που είναι, τι έχουν κάνει στο παρελθόν, πώ έχουν προκύψει και είναι εκεί, τα συμβόλαια που έχει, τα μελλοντικά προϊόντα που μπορεί να έρθουν, ποια καταργούνται, τι ε, νομικέ legal issues μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν, όταν επενδύσω σε μια εταιρεία, εγώ θέλω και με βλέπω σαν να γίνομαι συνέτερο. Ακόμα και αν δεν μπορώ να επενδύσω με κανέναν τρόπο, το βλέπω έτσι. Όπω θα έπαιρνα ένα κομμάτι από ένα χωράφι, όπω είπα πριν, θα έβλεπα αυτό το χωράφι και θα λέω: Ναι, αυτό έχει νόημα, έτσι βλέπω και μια μετοχή. Πώ κάνει τη μέλη σου διαδικασία. Ε, Καταρχά, δεν, δεν την κάνω μόνο, με έχω ολόκληρη ομάδα. Και είναι ένα από τα πράγματα που λέω στον περισσότερο κόσμο. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω ένα δημόσιο χαρτοφυλάκιο γύρω στα 250 χιλιάρικα. Ε, συνολικά επενδύω πολύ περισσότερα. Το δημόσιο χαρτοφυλάκιο είναι ένα κομμάτι από αυτά που κάνω. Πάλι, και έχω μια ομάδα που με βοηθάει στην ανάλυση, στην έρευνα κτλ. Ε, και συναποφασίζουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Και πάλι δεν έχει νόημα όλο αυτό που κάνω γιατί το κόστος της ομάδας που να βρίσκεται εκεί σε συνδυασμό με, τον, με, με τις φορολογικές επιπτώσεις που έχει το να αγοράζει και να πουλάς μετοχές δεν κερδίζει το άλλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου μου που είναι απλά ε, κάθε μήνα το ίδιο ποσό στον S&P 500 Γιατί όμως το κάνω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, γιατί για μένα έχει νόημα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο παράγω και περιεχόμενο. Παράγω content. Αναλύω με μετοχή και Άρα το έχει νόημα για σένα. Για μένα έχει νόημα, γιατί θα δώσω μετά μια ανάλυση τη Visa στον κόσμο που θα γίνει η δική του βάση για να κάνει τη δική του Για να κάνει ανάλυση. κάτι άλλο. Να διαλέξει κάτι άλλο, α πούμε. Για να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Άρα, πώ θεωρεί ο περισσότερο κόσμο εκεί έξω ότι μπορεί από μόνο του να διαλέξει μια μετοχή όταν υπάρχουν ολόκληρε ομάδε αναλυτών επαγγελματιών που κάνουν αυτό κάθε μέρα και πάλι δεν τα καταφέρουν. Για την Nvidia τι Ωραία. Έχω καλύτερη άποψη για την Nvidia από ότι για την Tesla. Αν, αν, αυτό απαντάει. Γιατί η αποτίμηση τη Nvidia βασίζεται σε. Ε, Στι πραγματικέ πωλήσει που θεωρεί ο κόσμο ότι θα μπορέσει να φέρει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όλο και περισσότερε εταιρείε χρειάζονται τα προϊόντα τη Nvidia για να στήσουν το AI του. Άρα, όντω η Nvidia θα πουλήσει περισσότερα ε, μέσα στην επόμενη πενταετία-δεκαετία. Αν δεν συμβεί κάτι συνταρακτικό. Ωραία. Η Tesla από την άλλη έχει αυτή την αποτίμηση μόνο και μόνο με την υπόσχεση ότι ίσω κάποια μέρα έχει ρομποτάξι, ε, full autonomous driver, full self driving, όπω λέγεται. Ο Optimus, τον, ε, το, το ρομπότ Optimus που ετοιμάζει. Ε, Πλήρε δίκτυο chargers. Σύνδεση με, ε, με Starlink. Ε, θα πω, είναι τόσα πράγματα που πρέπει να πάνε όντως σωστά σε σύντομο χρονικό διάστημα για να δικαιολογήσουν το 70% της τιμής της Τέσλα που δεν μπορώ να καταλάβω πού στέκει το κόσμος και την αγορά σε αυτή τη τιμή. Okay. Βέβαια ξέρεις τι θα μου πει πολλοί κόσμος. Αν ανέβει, είδες, ανέβηκε, το χάσες. Δεν έχασα τίποτα γιατί εγώ δεν επενδύω σε μετοχές, επενδύω σε η Nvidia, όντω είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, γιατί αύξησε τα πραγματικά τη κέρδη. Από ένα σημείο που δεν το είδα ποτέ να έρχεται. Αλλά δεν στενοχωριά μου δεν το είδα, γιατί δεν είναι στο δικό μου, όπω λέει ο Warren Buffett, Circle of Competence. Κύκλο κατανόηση. Κατα... Δεν θα Α, μπορούσα ποτέ ναι, 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 ναι. να έχω δει την Nvidia να έρχεται. Δεν... Είδα την Intel. Έβγαλα πολλά λεφτά από την Intel. Ήταν πολύ ωραίο trade που έκανα. Ε, από την AMD επίση. Την Intel δεν την είδα και δεν θα μπορούσα. Οπότε δεν κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν το είδε. Γιατί δεν χρειάζεται να τι δω όλε. Χρειάζεται αυτέ που θα δω να είναι σωστέ. Είναι μοτίβο, ουσιαστικά. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεσαι ένα μοτίβο και μένει σε αυτό. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι εταιρείε που έχουν το λεγόμενο ε, mode, το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Εταιρείε οι οποίε είναι σκέψουτε σαν. Ε, δεν έχετε και διόδια εδώ στην Κύπρο. Σαν ε, μεγάλα έργα που μετά χρεώνουν για τη χρήση του. Δηλαδή, γιατί μου αρέσει η Visa τόσο πολύ. Η Βίζα αφιέρωσε δεκαετίες για να χτίσει αυτό το δίκτυο που έχει. Είναι πλέον σε κάθε τερματικό, σε κάθε τέτοιο, σε κάθε κατάστημα, σε όλο τον κόσμο και online. Οπότε πλέον έχει ένα δίκτυο το οποίο είναι πανάκριβο για κάποιον άλλο να το αντιγράψει. Έχει, το έχει χτίσει και πλέον τι κάνει, εξαργυρώνει αυτό το δίκτυο. Είναι σαν πώ χτίστηκε η γεφυραρίου αντίριο στην Ελλάδα. Για να χτιστεί, πήραν, περάσανε 50 χρόνια πώ θα περάσει μέχρι να γίνουν πρώτε έρευνε και τα λοιπά. Και τα λοιπά για την κατασκευή του 2, 10, 15, 15 χρόνια από τι πρώτε έρευνε μέχρι να. Και τώρα είναι εκεί και κοβεί χρήμα. Η Αττική Οδό. Ένα τεράστιο έργο για την Αθήνα. Έκοψε την Αθήνα σε ένα τεράστιο τέτοιο Μιλάμε για λεφτά που δαπανήθηκαν για να γίνει. Και πλέον όποιο θέλει να περάσει δίνει 2,90 πόσο έχει πάει τώρα. Δεκάδε χιλιάδε οχήματα κάθε μέρα. Αυτέ οι εταιρείε μου αρέσουν. Πετρελαϊκέ έχει δαπανίσει ήδη τα λεφτά για να έχει το RD τη, την έρευνα. Τη, δηλαδή, όταν παίρνει μια πετρελαϊκή και έχει ένα οικόπεδο με αξία πετρελαίου ένα billion, ένα δισεκατομμύριο, και η αγορά ε, εκτιμά όλη την πετρελαϊκή για 1,3. Ε, δεν είναι λάθο. Έχει ένα εκατομμύριο αξία ε, ακατέργα του προϊόντο ήδη κάτω εκεί, δικό τη. Αυτέ οι εταιρείε μου αρέσουν. Γιατί να μου αρέσει η Nvidia. Κα, καταλαβαίνω κάποιο άλλο γιατί να του αρέσει. Γιατί του χιλιαπλασίασε την απόδοσή του μέσα σε 15 χρόνια. Μπράβο. Πού το δε. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το είδα. Και, και αποφεύγει να το κάνει, φαντάζομαι. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, γιατί να αγγίζει πράγματα. Είναι αυτό που είπα. Δεν χρειάζεται να δει την κάθε επιτυχημένη εταιρεία. Χρειάζεται οι εταιρείε στι οποίε θα μπει να είναι επιτυχημένε. Πόσο σημαντικό είναι. Η το... ή, ή το ακόμα επόμενο βήμα, συγγνώμη, πριν την ερώτηση, να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά, να αγοράσει όλο τον S500 και να έχει μέσα και τη Nvidia αυτού του κόσμου και τι Tesla αυτού του κόσμου. Ναι, πάλι επιστρέφουμε στο SMPH στο τέλο τη ημέρα. Πόσο σημαντική είναι η, η ομάδα, το άτομο για μια εταιρεία, για να παράδειγμα... πάμε πίσω στην επιχειρηματικότητα τώρα. Ναι, πάμε πίσω στην επιχειρηματικότητα και. Επειδή το ξυλοσυνδέασα λίγο, oh. ε, διαβάζα κάπου στου Financial Times για την τη Nike. Ναι, μεγάλο πρόβλημα τώρα. Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, κατέληξε ότι μια εταιρεία σαν την Nike θα κάνει οι κάζουμε τις τι διορθώσει, θα πάρει καιρό και έρχομαι και το κολλάω με αυτό που λες Ότι μιλάμε για μια εταιρεία πόσο χρόνο, ναι. με πόσο know-how, RD. Γνώση, δίκτυο. δίκτυο και ένα μπραντ το οποίο μπορεί να επανέλθει. Ξέρεις που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Nike. Δεν ήταν το αν έβγαλε τώρα χαμηλότερε προσδοκίε, προβλέψει για κέρδη κλπ. Νομίζω πως ξέρω. Για Νομίζω οι άνθρωποι. Ο άνθρωπο που είναι πάνω. Η, 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 η λαθασμένη αντίληψη τη αγορά, για παράδειγμα. Ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθο που έκανε ο CEO. Γιατί όντω το CEO καταλήγει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθο που έκανε ο CEO αυτή τη στιγμή. Αν, αν θυμάμαι ναι, καλά, ναι. δεν είναι ότι ξέρω. Ναι, ναι, ναι τα... ε, 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 Παροχή περισσότερων προϊόντων από ό,τι έπρεπε. Ωραία. Το ένα είναι αυτό. Πήγε σε μια κατεύθυνση που δεν υπήρχε λόγο να μπει. Πήγε λίγο να παίξει στη μόδα, να παίξει λεφτά και έχασε το βασικό κοινό που είναι οι άνθρωποι που θέλουν να τρέχουν. Η Nike έγινε αυτό που έγινε από του ανθρώπου που θέλουν να τρέχουν. Η Nike που λέει παπούτσια. Ναι. Τέλεια. Όταν πα να μπει και στα hoodies και στα έτσι. θα έχει πρόβλημα. Αν δεν προσέξει ταυτόχρονα το βασικό σου προϊόν που είναι τα παπούτσια. Το δεύτερο είναι ότι προσπάθησε να χτίσει δικό τη δίκτυο. Δηλαδή η Nike προσπάθησε να πουλάει μόνο μέσα από καταστήματα Nike. Ναι, αυτό το θυμάμαι πριν. Βγήκε από, από Scrooge από Amazon. Πριν την δηλαδή, πανδημία, ξέρετε βγήκε... αυτό. Ναι, ναι, ναι αυτό. Ξεκίνησε να βγαίνει από καταστήματα Αλιανική. Τη βγήκε κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Ναι, και τώρα... και τώρα. Έχασε μερίδιο αγορά. Γιατί όλα αυτά τα ράφια από τα οποία βγήκε η Nike μπήκε η Adidas, μπήκε η Reebok μπήκε η. Νέε ναι, εταιρείε, η, μήκε... η New Balance. Οπότε και είναι πιο δύσκολο τώρα να του ξαναβγάλει από τα ράφια του για να μπει εσύ. Άρα. Ε, δεν πρέπει να θεωρούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο αντισυνάκη. Και θα... κάτι άλλο να προσθέσω. Υποτίμησε την εμπειρία του καταναλωτή. 100%. Θεώρησε ότι είναι μόνο διαδίκτυο και κατά δεν κάποιο Δεν μπορεί ό, να αγοράσει παγκόσμια κουβέντα. Πρέπει να το νιώσει. Το... Όχι μόνο. Θε να πα στο αθλητικό τη γειτονιά, το Χριστάρα. Ναι, Που ναι. ξέρει ο Χριστάρα τα γούστα σου. Δηλαδή το υποτιμούμε όσο και αν αγαπάω το διαδίκτυο τι ανέσει που σου προσφέρει την αμεσότητα. Μα... Δεν πάβει από το να ψάχνουμε εμπειρίε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Πολλοί κόσμοι μπορεί να πάει στο τη γειτονιά, να το δει, να το φορέσει κτλ. Και, τα λοιπά και μετά να πάνε να το παραγγείλει online. Δεν είμαι αρνητικό στο να υπάρχει το online. Ε, αν είναι, είναι καλό ο πολιτή, δεν θα το παρέχει. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Α, αυτό που θέλω να πω όμω είναι ότι το να στερεί το προϊόν σου από τα ράφια μειώνει την επαφή που έχει ο χρήστη, ο, ο δυνητικό πελάτη μαζί του. Αυτό που λε και εσύ. Δεν είναι όμω μόνο η εμπειρία του Χριστάρα που θα σε εξυπηρετήσει. Είναι ότι είσαι εκεί και βλέπει το Nike. Το βλέπει. Το το, το, το το πάρει από εκεί ή όχι, μια άλλη κουβέντα. Το μυρίζεσαι. Πράγμα. Η Lego έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα σε αυτή τη διάθεση. Δηλαδή. Όπου η Lego σε πάρα πολλά σημεία πουλάει με χασούρα. Σε πάρα πολλά καταστήματα απλά θέλει να είναι εκεί. Γιατί θεωρεί πιο σημαντικό να βρίσκεται εκεί και α παίρνει μόνο ο retailer το, το profit margin το μεγαλύτερο. Αλλά είναι εκεί. Και όταν κάποιο ξεκινήσει και εθιστεί τα Lego και παίζει Lego, δηλαδή πάρα πολύ με τα Lego, θα συνεχίσει να αγοράζει. Θα αγοράζει εκεί, θα αγοράσει online, θα του λείψει ένα κομμάτι, θα το παραγγείλει online, θα γίνει, θα, θα μπει στο οικοσύστημα τη Lego. Και θα βγάλει λεφτά η Lego μετά από σένα. Η Nike το έχασε εκεί πάρα πολύ. Και τώρα θα τη τυχήσει πολύ ακριβά να το να επιστρέψει. Δε όμω γιατί κάποιε φορέ, ακόμα και τεράστιε εταιρείε, μπορούν να βρεθούν πάρα, πάρα πολύ ε, ε, απροετοίμαστε. Η Kondak, με τι φωτογραφικέ ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία σε κερδοφορία στον κόσμο το 97 αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί, τέλη του 90. Η τέταρτη μεγαλύτερη σε κερδοφορία στον κόσμο. Και το 5-7 πότε ε, έκανε τις Η Kodak γιατί για ποιο λόγο, γιατί πολύ απλά ε, ξεκίνησα μόνο να βγάζουμε φωτογραφίε από τα κινητά μα, ψηφιακέ φωτογραφίε, δεν υπήρχε η ανάγκη για φιλμ. Η κόντα δεν, δεν, έβγαλε λεφτά από τι φωτογραφικέ που πουλούσε, αλλά από τα φιλμ. Τέλεια. Το ήξερε ότι η Κόντακ είναι η πρώτη εταιρεία που πατένταρε την ψηφιακή φωτογραφία. Και δεν τη χρησιμοποίησε ποτέ. Δεν αυτοκαταστράφηκε. Οπότε την κατέστρεψαν άλλοι. Άρα μιλάμε τώρα για αποφάσει διοικητικέ τριών-τεσσάρων αντόμων ατόμων. Ναι. ναι. Η, Apple, η, Apple, δεν ήταν η πρώτη εταιρεία που κατέστρεψε μόνη τη το iPod. Όταν η Apple έβγαλε από το iPod το iPod Touch και μετά από το iPod Touch το iPhone, ουσιαστικά δεν κανιβάλισε τα προηγούμενα. Το iPhone δεν είναι ένα iPod touch που παίρνει το τηλέφωνο. Γιατί το έκανε όμω. Γιατί αν δεν το έκανε εκείνη, θα το έκανε οι ανταγωνιστέ. Σκοτώνει πρώτη τη τα προϊόντα τη. Διάβασα το, την ιστορία αγορά του Instagram από το Zuckerberg. Το, ναι, ναι. το φίλτρο. Ναι, ναι, ναι. Το filter, και μέσα μου κάνει πολύ εντύπωση και μάλιστα το είχα κάνει και story. Και ξεκινήσα μια συζήτηση με κάτι φίλους διαδικτυακά που αντέδρασαν. Και του λέω παιδιά, δεν το είπα. Ο Ζάκεμπορκ το είπα. Και θυμάμαι σε ένα κομμάτι του βιβλίου είχε μπει μέσα στην ομάδα σχεδιασμού του Instagram όταν το αγόρασε. Ε, και κατά κάποιον τρόπο ήταν στο μετέχμιο του να φύγει από την νοοτροπία τη αρχική ομάδα mm -hmm. του Instagram και να ενσωματωθεί στον τρόπο που σκεφτόταν το Facebook. Το Instagram τι ήταν, ήταν η κοινότητα, το, το, η ποιότητα και κ.ο.κ. Mm -hmm. Ενώ το Facebook ήταν θέλουμε χρήστε, θέλουμε διαφημίσει, θέλουμε λεφτά, όπω και να έχει, και, και του είχε μπει σκοτώστε το για να μην μας το σκοτώσουν. Ναι. Και όταν λέω σκορώστε το εννοώ αλλάξτε. Δηλαδή ήθελε πολύ ο αλγόριθμος, την νοοτροπία του αλγόριθμου του facebook να την ενσουμαζεί στο instagram. Όσοι δεν θυμούνται, και συγγνώμη που σου κλέβω το χρόνο. Καθόλου, πιο χρόνο όσοι ζήτηκα. Όσοι δεν θυμούνται, μπορεί και εγώ να μην θυμάμαι, το virality στο instagram εξαρτόταν από, και από μία ομάδα ανθρώπων η οποία αποφάσιζε κατά ναι. πόσον το περιεχόμενο του χρήστου θα πάει viral. Και ο Ζαν Κέμπερ ήταν που λέει σε αυτό. Ναι. Όπω Οι, οι χρήστε πρέπει να αποφασίζουν για το viral Μάλιστα, του. Μάλιστα, και εν τέλει αυτό οδήγησε και στη σύγκρουση μαζί με τον το founder του Instagram. Ναι, ναι ο οποίο αποχώρησε. Ναι, οποίος αποχώρησε. Άρα αυτό που είπε μου, μου έκανε κλικ και το. Μα πρέπει, πρέπει να, να το καταστρέφει. Ερώτηση. Δημιουργικά. Ερώτηση. Ερώτηση. Επειδή με βρίσκει και σε ένα σημείο το οποίο σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό που λε. Πότε το κάνει αυτό, συνεχώ. Συνεχώ, συνεχώ. Δεν, δεν πρέπει ποτέ να σταματάει. Μόλι βρει το επόμενο, δηλαδή μόλι βρει τι μπορεί να σε κλείσει, πρέπει να πα εκεί. Γιατί για να το βρει και στο έχουν βρει ανταγωνιστέ. Δεν είσαι πρωτοπόρο. Κανένα μα. Από τη στιγμή που το είδε εσύ, κάπου υπάρχει κάποιο που προσπαθεί να το κάνει καλύτερα. Συνεχώ. Είναι ζούγκλα εκεί έξω. Δεν είναι όσο άνετα και να είναι. Εγώ θα έλεγα εξέλιξη. Ε, τι είναι η εξέλιξη, Η εξέλιξη είναι η, επιβί... έχουμε... η επιβίωση του. Αυτού που προσαρμόζεται. Του πιο εύκολα προσαρμόσιμο. Ε, πότε έχουμε την ταχύτερη εξέλιξη. Στα χειρότερα περιστατικά. Στι χειρότερε συνθήκε έχουμε. Η εξέλιξη άνθησε αμέσω μετά την καταστροφή, μετά τον ε, ε, κομίτη που έπληξε του ε, δεινόσαυρου. Μέχρι τότε είχε γίνει ένα stagnation. Είχε λίγο... Γιατί δεν είχε κίνητρα. Στι, στι, οι χειρότερε συνθήκε δημιουργούν τη μεγαλύτερη εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε να έρθει η χειρότερη συνθήκη. Πρέπει εμεί να δημιουργήσουμε τη χειρότερη συνθήκη για να εξελιχθούμε γρήγορα, σαν να είναι ήδη εδώ. Γιατί όταν θα είναι, θα είμαστε προετοιμάστε. Έχεις... Ή αν το κάνουμε, θα είμαστε προετοιμασμένοι. Έχει το δίκιο. Πώ προετοιμάζουμε τον εαυτό μα, όταν λέω εαυτό μα, ενώ σαν οντότητα, σαν εταιρεία, σαν brand, να μετεξελιχθεί. Πώ χτίζουμε αυτή την εμπειρία. Το κυρία. νούμερο είναι μόλι νιώσει άνετα, τότε είναι μπορεί να Δεν ξέρω πώ άλλο να το πω. Αν σαν επιχειρηματία δεν ενσωματώσεις, εσωτερικεύσεις μέσα σου το να είσαι άβολα, θα κλείσεις. Ένα μαγαζί που λέει «Α, τώρα είμαι το νούμερο ένα στη Λευκοσία» και πει τόχο. έχω», έκλεισε. Ε, είναι θέμα χρόνου γιατί υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος ξημεροβραδιάζεται για να τον ξεπεράσει. Μόλι γίνει το νούμερο ένα στη Λευκοσία, πρέπει να πει είτε τι μπορεί να με κλείσει από τη Λευκοσία, είτε πώ θα γίνει το νούμερο ένα στη Λεμεσό. Στη Λάρνακα. Ναι. Τυπο... Πρέπει να είσαι το επόμενο το επόμενο βήμα. Δεν υπάρχει η έννοια τη σταθερότητα στην, επιχειρηματικότητα. Η σταθερότητα είναι από μόνη τη βάλτο. Πρέπει συνεχώ να εξελίσσεσαι. Τώρα, ε, πώ. Το νούμερο είναι όντω να δει τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, πάντα πρέπει να παρακολουθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό, αλλά μην επηρεάζει από αυτόν. Δηλαδή, πρέπει. Σε παιδοκόντεν, εμεί, YouTube. Φυσικά και παρακολουθώ τα αντίστοιχα κανάλια και τη Ελλάδα και του εξωτερικού. Προσαρμόζω όλο το content με βάση αυτού. Όχι. Παρακολουθώ για να ξέρω τι γίνεται. Ναι. Ξέσαι, πέφτουν πάρα πολλοί ε, creators, ειδικά στο δικό μα χώρο, πέφτουν στην εξή παγίδα. Μιλάνε για όλο και πιο σύνθετα πράγματα. Δηλαδή, ξεκινά με τα απλά, πώ επενδύουμε, πώ αποταμιεύουμε, και φτάνει μετά να μιλά για ανάλυση τη Coca-Cola, τη Tesla, τη οτιδήποτε. Ξες γιατί. Γιατί στα προηγούμενα βίντεο το κοινό σου σου ζητήσει αυτά και λε, εγώ αντιδρώ, δηλαδή παρέχω στο κοινό μου αυτό που θέλει. Να λέει, ξεχάσει ποιο είναι το πραγματικό κοινό σου. Αν ακολουθούσα λοιπόν την πορεία όλων των ανταγωνιστών, δεν θα είχα φτάσει 100.000 ε, subscribers. Τι λάθο έκαναν οι ανταγωνιστέ, ή η η Όταν αρχίσει και απαντά στα σχόλια του κοινού, ουσιαστικά απαντά στα σχόλια του πιο core κοινού σου, του πιο φανατικού. Το φανατικό κοινό σου όμω είναι το 5% του κοινού σου. Επίση, αν είσαι όλη την ώρα προ τα εκεί, έναν άνθρωπο που βλέπει για πρώτη φορά το βίντεο σου τώρα. Εγώ, έχω, 4, έχω 1400 βίντεο. Αν κάποιο δει ένα βίντεο μου που αναλύω σε βάθο την Nvidia, δεν με ξαναδεί. Δεν, δεν, θα καταλαβαίνει τι γίνεται και θα φύγει. Και θα πας σε ένα άλλο κανάλι που τώρα ξεκινάει. Το κοινό σου, πρέπει να αποφασίσει ποιο είναι το κοινό σου. Εμένα το κοινό μου είναι ο κόσμο που δεν έχει ιδέα για τα οικονομικά του μέχρι το σημείο που επενδύει κάθε μήνα στο Nessing 500. Και εκεί ολοκλήρωσε. Άμα περάσει από αυτό το σημείο, δεν με χρειάζεσαι. Μπορεί να κάνουμε λίγο παρέα. Δηλαδή, βγάζω και ένα βίντεο στι δύο εβδομάδε. Από συνήθεια. Για κάτι που μου αρέσει. Όχι ότι μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι από που όχι. σε βλέπει. Ναι. Μετά από λίγο με βλέπει είτε για να συνεχίσει να πορώνεσαι και να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνο σου αυτό το ταξίδι. Γιατί δεν είσαι με κάποιον άλλο να τα πει. Οπότε βλέπει το content μου ή μου γράφει και ένα σχόλιο και υπάρχει αυτή η αλληλεπιδρασία. Είτε μείω στο τόσο που κάνω και ένα η επιδραση ειτε μια βάρη βίντεο. Ε, γιατί μου αρέσει και εμένα να μπω λίγο σε περισσότερη ανάλυση. Επίση, έχω το newsletter μου. Το newsletter μου είναι λίγο περισσότερο σε βάθο. Αν μπορεί να πάω τα εκεί. Αλλά πού θέλω να καταλήξω, γιατί το λέω όλο αυτό, εγώ ο ίδιο παρακολουθώ τι κάνει ο ανταγωνισμό, γιατί είμαι έτοιμο να αυτοκαταστρέψω κάτι που κάνω λάθο πριν με καταστρέψει ο ανταγωνισμό. Παράδειγμα: Είχα το, το ε, medium. Ε, τα άρθρα μου πριν, ε, πριν το newsletter γράφονταν σε medium. Και μετά την επόμενη μέρα στο newsletter είχα ότι. να. το blog μου ουσιαστικά, που έλεγα ορίστε τι. γιατί μιλήσαμε την προηγούμενη μέρα. Και αυτό πήγαινε άπατο. Και ξαφνικά βλέπω έναν ανταγωνιστή, ο οποίο έφτιαξε ένα ποιοτικότατο newsletter, βέβαια μία φορά τη βδομάδα, αλλά πολύ ποιοτικό και όλη η πληροφορία ήταν μέσα στο newsletter. Όλοι. Και λέω, κάτι. Αυτό είναι. Αυτό θα γίνει το καλύτερο newsletter στην Ελλάδα, αν δεν γυρίσω το δικό μου. Κατευθείαν έκοψα το medium, είχα και εκεί χίλιου εγγεγραμμένου. Δηλαδή είχα, είχα κόσμο που το. Ήταν λάθο. Λάθο κατεύθυνση. Τέλο. Χ. Γιατί δεν το κάνω εγώ, Χ, θα μου το κάνει κάποιο άλλο. Όλη η πληροφορία στο newsletter πάλι. Εστίαση στο newsletter το τι θεματολογία θα έχει κάθε μέρα. Ένα βαρύ θέμα ε, σωστά δομημένο από τη δική μου ερμηνεία και όχι απλά οπουδήποτε μπορεί να βρει ειδησιογραφικά τι συνέβη. Ο κόσμο με παρακολουθεί για να δει τι έχω να πω για αυτά που συνέβη, συνέβησαν. Okay. Βλέπει λοιπόν πώ αυτό κάτι. Για πα στο επόμενο. Το medium. Τελείω. Ναι, το ναι. σταμάτησε στο Μητρό. Τελείω δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν κάτι βίντεο ξαφνικά μια μέρα. Πάντα δεν ξανανεύει. Ναι. Πώ βλέπει γενικά το, την εξέλιξη του περιεχομένου τα επόμενα δύο χρόνια, Δηλαδή. Κοιτάξτε, ε, με, τα δύο χρόνια τι να προλάβει να γίνει, Τέλο. Με, με, μετά την πανδημία. Να σου πω γιατί λέω δύο χρόνια, επειδή έχουν περάσει δύο χρόνια από την πανδημία και βλέπω και τι υπήρχε πριν από την πανδημία. <στον> Ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, για, για παράδειγμα. Προ COVID, η δημιουργή περιεχομένου ήταν legends, δηλαδή ήταν κατά κάποιον τρόπο το δελτίο των 8,5, το κανάλι, mm -hmm. το σταθερό. Μετά το COVID, σε συνδυασμό και με, την, και με τον ερχόμο του TikTok, θεωρώ ότι υπερδεκαπλασιάστηκε το, ο δημιουργό περιεχομένου και το περιεχόμενο ε, στην Ελλάδα. Mm -hmm. Ανα, Αναφέρομαι στην Ελλάδα. Αυτό θεωρείς ότι θα φέρει κορεσμό ή θα φέρει μια νέα αγορά και να φέρει κόσμο μέσα σε αυτό το οικοσύστημα που λέμε περιεχόμενο. Επειδή εγώ το νιώθω, το βλέπω. Από δεν έχω πολύ άποψη. Και όταν δεν έχω άποψη, το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, μπορώ να πω κάποιε σκέψει που από μου πό Από πότε ξεκίνησε να κάνει περιεχόμενο, εσύ. Κυριολεκτικά την πρώτη βδομάδα, Στο πρώτο lockdown. Α, στο πρώτο lockdown. Το πρώτο... Και ο... Ξεκίνησε, ο... ξεκίνησε έτσι. Έγινε το lockdown. Ειδικά στην αρχή, την πρώτη εβδομάδα, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Ούτε εξή, οι επιχειρήσει, όλα. Είμαστε αμουδιασμένα και λέω. Είχα πολλά χρόνια που θέλω να κάνω βίντεο και είχα κάνει πολλέ δοκιμέ, είχα τέτοια. Αλλά δεν είχα κάνει το βήμα γιατί ε, μέτραχαν πολύ δουλειέ. Και λέω: Ξέρετε κάτι, δεν θα βρίσκω, αλλά άντε, πάμε. Και έβγαλα το πρώτο βίντεο και από τότε δεν σταμάτησα. Ε... Δεν καμιά δεν θέλει να βρει. Ναι. Πες τα ρε. <laughs> <laughs> θα μπει, μπει, ή έτσι. Ναι, αυτό λέω: φάκετ το τέλο πάντων. Ε, και... είσαι συνηθισμένο να βάζει εσύ. Για αυτό... Ναι, ναι, βάζω, βάζω και τα λοιπά γιατί Όχι, έχω χορηγίε. Ε, και πρέπει να προσέχω. Οπότε μπορώ να πω κάποιε σκέψει μου, αλλά αυτέ είναι απλά σκέψει μου ήρθαν τώρα. Δηλαδή, δεν, δεν είναι άποψη. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι. Έχει σημασία να διαχωρίζουμε κι αυτό. Νομίζω ότι όπω πάντα η ποιότητα τελικά και μακροπρόθεσμα φαίνεται. Δηλαδή κάποιο ο οποίο πραγματικά προσφέρει αξία, ό,τι αξία και αν αυτή. Άλλε φορέ η αξία είναι εκπαιδευτική. Αστρόνιο. Εξαιρετικά ποιοτικό κανάλι. Μιλάμε κάθε βίντεο του σου δίνει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει βίντεο αστρόνιο και να μην έχει πάρει. Και φαίνεται μια... ότι υπάρχει έρευνα από πίσω. Ε, ε, σοβαρότατη. Είναι entertaining, κατά τη γνώμη μου όχι. Τον βλέπω κάθε φορά, ναι. Αλλά για την ποιότητα αυτού που λέει. Δεν είναι entertaining, κατά την άποψή μου. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ενώ όμω ότι η αξία που δίνει είναι αξία. Ε, το γνώριζε το παιδί. Ε, δεν τον έχω γνωρίσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω. Είναι, τον θαυμάζω σε πάρα πολλά επίπεδα για τον τρόπο που μπορεί και επικοινωνεί τόσο δύσκολη επιστήμη. Τόσο απλά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι, είναι αδιανόητο αυτό που κάνει. Και είναι... Ωραία. Απ' την άλλη υπάρχουν άλλα κανάλια που είναι πάρα πολύ ψυχαγωγικά. 100% ψυχαγωγικά. Είναι πολύ μεγάλη αξία εκεί ψυχαγωγία. Okay. Άρα, όταν πραγματικά δίνει αξία, θα παραμείνει. Το αν αυτό το μέσο θα είναι σήμερα το YouTube, με θα μεθαύριο το newsletter ή το TikTok ή οτιδήποτε είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όποιο παρέχει αξία, μένει. Θεωρεί ότι μπορεί κάποιο να ανταγωνιστεί και να ρίξει κάτω το YouTube έτσι όπω είναι δοδημένο το, το monetization πλάνο του. Και γιατί δεν το κάνουν οι άλλε εταιρείε. Ω προ τι. Α, μιλάμε τώρα σε επειδή. Αν ναι. μπορεί να έρθει ένα βήμα ξανά και να πάει όντω κόντρα στο YouTube. Πήγε ποτέ κόντρα. Είναι αυτό. Εντάξει, okay, ωραία, το δει κανεί. Ε, είναι αυτό που είπα πριν. Είναι σαν τη Visa. Το YouTube έχει χτίσει. Όχι το δίκτυο του να βγει γιατί αυτό είναι εύκολο. Το, το monetization, το να βγάζει λεφτά από αυτό. Το YouTube πριν το αγοράσει η Google δεν έβγαζε λεφτά. Ήταν όλο χασούρα. Ναι. Γιατί το κόστο του να έχει. Τόσο μεγάλα, μεγάλο όγκο δεδομένων και να τον στριμμάρει συνεχώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η μοναδική εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει το σύνολο τη πληροφορία για να δώσει διαφήμιση τέτοια ποιότητα και κόστου και αποδοτικότητα είναι η Google. Για, δηλαδή το YouTube είναι αυτό που είναι όχι για του servers των βίντεο, και, και το αλλά για του servers και, το... και τα data των διαφημίσεων. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα κοντά. Ίσως, ίσως δούμε με συνέργειες ε, από πλατφόρμες όπως, δηλαδή αν Apple, Visa και Amazon αποφάσισαν μαζί να στηρίξουν το Amazon Video, ξέρω, whatever, ίσως είχαν πιθανότητε. Και πάλι χωρί αφιβολίε μου, επειδή δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο πάντα βάζω στην εξίσωση. Το πού στέκεται το brand. Εσύ, αν το, το TikTok ήρθε από το πουθενά και πραγματικά κυρίευσε το short, for, short, for, short format content. Αναγκάσε το YouTube να κάνει τα YouTube shorts ή τα είχε ήδη κάνει το YouTube. Όχι, το TikTok. Το TikTok ναι. ξεκίνησε και τους ανάγκασε όλους. Έβγαλε, έβγαλε η, η, η Facebook τα Reels. Η, το, το TikTok. Το TikTok τι είναι. Αυτός ο αλγόριθμος που ξέρει να σου δείξει το επόμενο βίντεο, όχι που θες, το επόμενο βίντεο που θα σε κρατήσει. Το TikTok αν έχει προσέξει. Δεν σου δείχνει πάντα σχετικά βίντεο. Αλλά σε εκπλήσει με ένα γαματο βίντεο κάθε 6-7 βίντεο. ή ούτε καν κάτι συγκεκριμένο. Είναι σαν το κουλοχέρι το TikTok. <συντήκια> και το ξέρει. <συντήκια> ε, πρόσεξε. Όταν πα στο κουλοχέρι, ξέρει ότι θα χάσει μακροπρόθεσμα. Γιατί ξαναπέζει. Γιατί εκεί που είσαι έτοιμο να απογοητευτεί και να φύγει, σου δίνει μια νίκη. <συντήκια> όταν παίζει κουλοχέρι, δεν χάνει έτσι. Να μα λείπει και η κάμερα. Δεν, δεν χάνει έτσι. Δεν χάνει παίζοντα έτσι. Χάνει. αυτό το spike είναι που σε κάνει να χάσει όλα τα λεφτά. Γιατί πιστεύει ότι την επόμενη φορά θα έχει βγάλει και κάτι. Έχει ανοίξει το διαφημιστικό του TikTok στην Ελλάδα. Όχι. Έχει. Ακόμα όχι. Δεν του νοιάζει. Είναι πολύ μικρό το market. Πόσο μάλλον για ναι, Αλλά τι θέλω να πω. Φαντάσου όταν στο κάνει αυτό με content και επιβράβευση και το κάνει και με του creators. Είναι τεράστια μπινιά αυτό που κάνει. Αν έχει TikTok, δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει συστηματικά βίντεο που κάνουν τα ίδια views. Αν έχει YouTube, μπορεί να πει: Το μέσο βίντεο μου κάνει 10.000 views, 50.000 views, whatever. Ξέρει, εσύ ανά εκπομπή, ξέρετε, αυτή η εκπομπή κάνει τόσα, αυτή η εκπομπή κάνει τόσα. Ξέρει. Δεν έχει μια τέτοια εννοήτα, mm. αλλά ξέρει. Στο TikTok δεν έχει ιδέα. Μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο views και το επόμενο χίλια. Και στο κάνει επίτηδε. Πάνω εκεί που είσαι έτοιμο να παρατήσει το TikTok σαν creator, σου δίνει ένα βίντεο 500.000 για ελληνικά δωμάτια είναι τεράστιο και με εκεί. Υπάρχει όμω μια προσέγγιση στην οποία δεν, δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Δηλαδή υπάρχει και. πώ το λέμε. Μπορεί να αναλύσει το τι αρέσει και το TikTok να. Ναι, να... και μπορεί να, να βγάλει το ίδιο βίντεο στο TikTok με διαφορά 20 ναι. ημερών, το ένα να κάνει 20 εκατομμύρια views και το άλλο 20.000 views. Ή λίγους. το ίδιο βίντεο με διαφορετικό hook. Ναι. Μπορεί να κάνει το ίδιο βίντεο με διαφορετικά. σε διαφορετικό σημείο, απλά του υπότιτλου. Είναι άπειρα. Αυτό όμω που θέλω να πω είναι ότι. Και πάλι αυτό δεν είναι τελική, δεδομένο. Στην τελική, το TikTok λειτουργεί με όρου gambling και εθισμού. Και για του χρήστε και για του creators. Και το γεφυρώνω με αυτό που είπα πριν. Αν λοιπόν έρθει ο αλγόριθμο του TikTok και κουμπώσει πάνω η πληροφορία που έχουν για του καταναλωτέ η Apple, η Visa και η Amazon, θα, θα είναι σοβαρό ανταγωνιστή του YouTube. Δεν θα γίνει ποτέ γιατί αυτέ οι τρει εταιρείε δεν θα μοιραστούν τα δεδομένα του. Η, η Google είναι εκεί που είναι, γιατί έχει το σύνολο τη πληροφορία μόνη τη. Δεν θεωρεί όμω ότι είναι μια εταιρεία η οποία ε, έχει το know-how. Η Google. Ναι, δηλαδή. Ε, ε, αυτό ε, ε, ναι, αυτό λέω. Το έχει μόνη τη. Δεν το χρειάζεται από άλλε. Ναι, σε σημείο που ξέρει, όταν να παίξει το παιχνίδι τη, είναι, είναι μια εταιρεία η μπορεί πολύ πολύ γρήγορα να. να ήδη, ήδη, ήδη έχει. Συγγνώμη, στη διάκοψα και δεν το συνηθίζεσαι. Αλήθεια, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ε, ε, Σήμερα ναι, με το ναι, ChatGPT είναι αφή. η πρώτη φορά που η Google Ζορίστηκε Το ξεπέρασε. Χρησιμοποιήσε τον Gemini. Εννοείται. Εγώ πάρα ε, πολύ. Ωραία. Ε, ε, έχω ακούσει τα καλύτερα. Εγώ προτιμώ. Εγώ, για ελληνόφωνο περιεχόμενο το Gemini είναι πολύ καλύτερο. Άρα, αν θυμάσαι όταν ε, πρωτοβγήκε το 3,5 mm -hmm. και κατά κάποιον τρόπο ε, ε, νιώθε για αυτού που ασχολούνται ότι η Google άρχισε και κάνει, νομίζω, ε, σπασμωδικέ κινήσει mm -hmm. να βγει mm -hmm. να πάρει σπάση. Άμπρακο. Τα κάνει κάνε χάγια. Mm -hmm. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ε, είπα. Oh, τους, τους βάλανε goal. Ναι. Δε τώρα τι θέλω να πω για την Google εδώ πέρα όμως. Ε, Η Google δεν είναι αυτό που είναι επειδή κάνει το καλύτερο indexing του ιντερνετ. Του, του, του Κατά πάσα πιθανότητα ήδη η OpenAI το κάνει καλύτερα. Η YouTube όμως έχει, η Google έχει τον τρόπο να, συνλέ, να συνδέσει αυτή την πληροφορία για να φέρει το καλύτερο monetization. Και εκεί δεν υπάρχει τίποτα κοντινό τη. Οπότε είναι πιο πιθανό η Google μεθαύριο απλά να αγοράσει ένα ολόκληρο AI όπως είναι και να ξεμπερδεύει παρά να χάσει την προτεραιότητα, το προβάδισμά της στο search σκέψου όταν, όταν έρθει το Instagram δεν είπαμε ότι μπορεί να χάσει το, το Facebook mm. και τι είχα το Facebook mm. του πήρε όπως ήταν mm. γιατί, γιατί το Facebook είναι dead αυτή τη στιγμή το Facebook σαν εφαρμογή σε 12 με 25 Κανένα 12 με 25 δεν έχει πλέον Facebook. Θα επανέλθει. Όχι. Αλλά, δε, αλλά δεν είναι αυτό ο ρόλο του. Ο ρόλο τη ΜΕΤΑ, τη μαμά εταιρεία, είναι να καλύπτει όλο το ηλικιακό κοινό. Έχει από 12 στο Instagram μέχρι 65 στο WhatsApp. Τι τη λείπει. Τίποτα. Τι να τη λείπει. Το, νομίζω ότι τη λείπει το βίντεο. Όχι, γιατί τα reels. Τα reels είναι αυτή τη το 28, κάτι κάτω από 30%. Και το βλέπω και τεχνολογικά, ρε. Δεν το βλέπει και εσύ τεχνολογικά. Δηλαδή, όταν, το face, ό, όταν η Meta δεν σου παρέχει τα αναλυτικά που σου παρέχει το YouTube, κάθε φορά σκέφτομαι, πιθανόν να μην της νοιάζει. Δηλαδή, δεν συγκρίνεται με το άλλο. Πας να δεις αναλυτικά βίντεο του, στο Meta, στο Facebook, mm -hmm. και βλέπεις ε, έξι, ας πούμε, ε, Α, ah, ah. sorry, εννοείς να κάνεις... Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 καμία σχέση. Δεν κινείται προ τα εκεί, δεν είναι, αυτό, αυτό δεν λέω. είναι αυτή η στοχευσή του. Γιατί ακόμα και σήμερα το Facebook, δεν έχει ξεκλειδώσει όλο το monetization potential που έχει. Γιατί διατηρεί τους χρήστε του. Δεν είναι καν κοντά. Γι' αυτό το TikTok σε διάρκεια ζωή θα είναι πολύ πιο σύντομο από ό,τι είναι το Facebook. Γιατί θα εξαργυρώσει όλα αυτά γρήγορα και θα κάνει τον το, το, το κύκλο του. Αν δεν επανα... Ε, ναι, πως, αν δεν, εφευρεθεί. Ναι. Αν δεν αυτοκαταστραφεί για να πάει στον ναι, επόμενο... Είχα διαβάσει για το, για το shop το οποίο θέλω να κάνουν μέσα. Ναι. Δεν ξέρω. Και η Snapchat, το. Δεν το προσπάθησε. Το δικό τη σοπ. Έφαγε τα μούτρα τη. Ναι. Η Snapchat είναι ένα παράδειγμα ενό TikTok τη τότε εποχή που δεν μέτριζε σωστά. Ε, ωραία. Γιατί και το. Ε, ποιο ήταν το AliExpress πριν το τεμού. Θέλω να πω, μην κοιτάζουμε διάτοντε αστέρε και, και το Wish. Το Wish. Θυμάσαι. Θέλουμε... Ναι, ναι, ναι. Το Wish. Ακριβώ. Το τεμού του πέντε χρόνια πριν. Ε, αυτά είναι διάτοντε αστέρε. Προσπαθούν να εξαργυρώσουν όσο πιο σύντομα γίνεται το, um... το πιο virality, ή ποια επιτυχία έχουν. Δεν είναι κακό. Μια χαρά δουλειά είναι γι' αυτό. Τα Σύντομα τα τσεπώνει, πα παρακάτω. Ε... δεν είναι σε αυτό το παιχνίδι η Meta. Η ΜΕΤΑ θέλει να είναι εδώ και σε 20 χρόνια. By the way, δεν έχω επενδύσει στη ΜΕΤΑ. την πιστεύω πάρα πολύ, αλλά είναι έξω από το circle of competence. Δηλαδή κάνει πλέον τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που δεν μπορώ να την αποτιμήσω με έναν τρόπο που θεωρώ ασφαλή. <sniffs> <skiffs> που, by the way, ήμουν CEO στο Quizdom Δηλαδή, που μπορώ να αποτιμήσω καλύτερα από τον. από οποιονδήποτε άλλο έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Ε, Εφαρμογέ, apps, ε, ειδικά που είναι user centric, όπω είναι το, η Meta, τα, όλα τα προϊόντα τη Meta. Και πάλι μένω μακριά γιατί είναι τόσο σύνθετο αυτό που κάνουν που ξέρεις, δεν μπορείς να, να βάλεις τα λεφτά σου εκεί, εγώ τουλάχιστον. Γιατί για μένα όπως είπα δεν είναι απλά μια μέτοχη πάνω από κατεβαίνει, είναι μια πραγματική εταιρεία δεν ξέρω αν θέλω να είμαι μέτοχο. Όλα αυτά που λέμε για τι εταιρείε, κυρίω αυτέ του περιεχομένου, τι, τι μα δίνουν ω άνθρωποι αν, οι οποίοι θέλουμε να πετύχουμε κάτι, α πούμε. Ε, ένα πράγμα που κρατώ είναι ότι προσπάθα να είσαι παντού. Για παράδειγμα. Ή όχι. Διαφωνεί. Πρέπει να καταλάβει τι κάνει το κάθε μέσο. Αυτό θα πω. Δηλαδή. Στο πλαίσιο του παντού. Ναι. Ε. Εγώ έχω m, TikTok. Τρία χρόνια. Κάτι τέτοιο. Το TikTok με μένα μου δούλεψε το τελευταίο εξάμεινο. Για γιατί το χειριζόμουν λάθος. Η, η συνέτερός μου στου Financial Greeks, η Ιωάννα Φώ... έχει πετυχημένο TikTok τέσσερα χρόνια... και YouTube έξι μήνες. Το αντίστοιχο από μένα. Όχι, ε, πετυχημένο YouTube. Γιατί έχει και αυτή η YouTube πολύ καιρό. Γιατί ο καθένας κατάλαβε το κάθε μέσο ε, ξεχωριστά. Εγώ κατάλαβα, Εγώ, πώ να σου πω, στο το YouTube... Έχει την επαναληψιμότητα, έχει την έννοια του community, του loyalty. Δηλαδή, κάποιο που θα γραφτεί στο δικό μου κανάλι, θέλει όντω να με παρακολουθεί σε βάθο χρόνου. Τον νοιάζει τι έχω να πω για την οικονομική επικαιρότητα, για την επενδυτική επικαιρότητα, για την αγορά, και οτιδήποτε. Και παίρνω το χρόνο μου και βγάζω 15 λεπτό 20 λεπτό βίντεο να εξηγήσω και να πω αυτά που έχω να πω. Και η μαγγιά είναι ότι αναγνωρίζει και του χρήστε που κάνουν σχόλια. Καλά, εννοείται. Αν και είναι πολλοί. Πλέον, ειδικά κάποιου, είμαστε. Ξέρω, τέσσερα χρόνια μας στηρίζουν τα παιδιά, δηλαδή. Δεν του ξέρω από κοντά, αλλά. Από, α, α, από α, μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Εννοείται. Το, ο, το, τι γίνεται τώρα. Προσπάθησα να κάνω στο TikTok κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, ξεκίνησα και έβγαζα την γνώμη μου την επικαιρότητα στο TikTok και ξέρεις, Με πιο γρήγορο τρόπο, σε ένα λεπτό, δύο, να έχω πει αυτό που θέλω να πω. Με cuts και τέτοια. Ναι, ε... με γρήγορο cut, με ωραία visuals. Έχω δεκμάσει ένα καζόνα πράγματα και πήγαν όλα άπατα. Γιατί, Γιατί δεν είμαι εγώ καλό σε αυτό δεν φταίει το TikTok. Εγώ, όταν απλά βρεθώ σε ένα scroll ενό τυπά, δηλαδή είναι ο άλλο εκεί σκρολάρι και ξαφνικά βγαίνει μπροστά του ένα. Όταν μέσα σε αυτό, εγώ προσπαθώ να το εξηγήσω τι έγινε στην Nvidia. Χαίστηκε! Και καλά έκανε! Εκείνη την ώρα, κατά πάσα πιθανότητα, στην τουαλέτα ήταν και σκρόλαρε. Δεν θα κάτσει να με δει. Απ' την άλλη, η Ιωάννα που σε εκείνο το γρήγορο βιντεάκι θα του μιλήσει για το ε, Πώ μπορεί να ε, μειώσει το κόστο στο ρεύμα και του λέει: Τρει τρόποι για να γλιτώσει τώρα γρήγορα ε, το επόμενο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Ε, έχει νόημα. κρατά, έχει hook για να κρατήσει. Τι είδα όμως εγώ μετά. Όταν κάνω πολλέ ε, μέσα στη ροή του λόγου και τα λοιπά, θα πετάξω και κάτι καλό. Κάτι που είναι χρήσιμο, κάτι που είναι κάτσι. Μετά θα το πάρω, θα το κάνω short. TikTok, Reel, οτιδήποτε και αυτό θα πάει καλά. Ο λόγος για τον οποίο έχουν πάει καλά τα short format βίντεό μου το τελευταίο εξάμενο είναι γιατί πήρα στρατηγικά την απόφαση, πήγα σε πολλά podcast, καλή ώρα, ε, και μετά παίρνω κομμάτια από αυτές τις συνεντεύξεις και τα κάνω short format. Αυτό τέριαξε, γιατί έχει hook την ώρα που λέω την δυνατή ατάκα στην αρχή, μετά με βλέπει που μιλάω με ένταση, με πάθος για αυτό που λέω γιατί πάνω στη συζήτηση Βγάζω αυτή την ενέργεια, την πηγαία, την πραγματική, και μετά λέει: Ποιο είναι αυτό ο που τα λέει αυτά. Κάτσε να το δω. Και με βλέπει στο YouTube. Στο YouTube γίνεται κοινότητα. Εκεί καταλήγουν όλα. Ναι. Αυτό είναι για μένα. Ε, για, και εγώ θεωρώ το YouTube το άγιο δισκοπότηρο των πλατφόρμων όπω ήταν, είναι η τηλεόραση για τα παραδοσιακά μέσα. Ναι. Αυτό ακριβώ. Καλή και εσύ... και εφημερίδα, αλλά η τηλεόραση είναι πιο πάνω. Έτσι ο... καλό και το TikTok, αλλά το YouTube είναι πιο πάνω. Οπότε, ακόμα και στι μέρε μα. Παρόλο που λέμε ότι το διαδίκτυο και γενικά το περιεχόμενο εισχωρεί στην καθημερινότητα μα, γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι YouTubers θα ήθελαν να βρίσκουν μια ένα... ε, Εγώ δεν θα ήθελα να έχω ε, εκπομπή σε κανάλι. Κι α μην κάνει νούμερα. Μα δεν είναι, που, έχει να κάνει. που κάνεις εσύ. Μα, μα αυτό θέλω να πω. Καταρχά να πούμε πάρα πολλά ε, βίντεο μου. Ωραία. Ας σχολιάζονται, σχολιάζονται, σχολιάζονται στην τηλεόραση. Και αυτό έχει γίνει, ναι. Αλλά πέρα από αυτό. Ε, πολλών creators στα βίντεο έχουν μεγαλύτερο reads περισσότερα views από τα περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα. Παρόλα αυτά, μόλι βγει στην τηλεόραση, τα λεφτά είναι άλλο. Οπότε είναι προφανώ και θα ήθελα να έχω εκπομπή ε, στην τηλεόραση. Το θα ήθελα να είναι σχετικό, γιατί σου μειώνει πάρα πολύ την ελευθερία. Ε, δεν μπορεί να. Έχει τη θεματολογία και τον τρόπο που θε να έχει όταν βγει τηλεόραση. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όπω και να το κάνουμε, πολλά λεφτά είναι ακόμα εκεί. Τότε μιλάμε για μια περίπτωση. Εντάξει, θα έλεγα bitcoin, που το, το ένα σου ευρώ δεν το κάνει πέντε. Αν είμαι μια εταιρεία που θέλει να διαφημίσει την τηλεόραση, τότε γιατί το κάνει. Όχι, έχει μεγαλύτερο ρίτσο. Μπράβο. Πολύ, πολύ σωστή ερώτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκέψου, όταν ξεκινάμε όλοι μα, θέλουμε την καλύτερη απόδοση ένα ευρώ. Δηλαδή, αν έχει. Ε, 100 ευρώ να ξοδέψει, θε αυτά τα 100 να σου φέρουν περισσότερα. Αν έχει 100.000, θέλει να σου φέρουν πάλι περισσότερα. Αν έχει 100 εκατομμύρια, θέλει πρώτα απ' όλα να τα διοχετεύσει. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ότι το πρόβλημα που έχουν πολλά marketing departments δεν είναι να πάρουν την καλύτερη απόδοση. Είναι καν να βρουν πού να μπουν. Ναι. Γιατί έχει μπει ανταγωνιστή για το οτιδήποτε. Ο λόγο για τον οποίο η τηλεόραση είναι τόσο ακριβή δεν είναι γιατί τα παίρνει πίσω ακόμα περισσότερα είναι γιατί εκεί μπορείς να κάνεις mass scale. στην τηλεόραση μπορείς να, να δώσεις 50 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Όταν η κόσμο έρχεται να δώσει λεφτά, το δικό της marketing budget, δεν μπορεί να διοχετευτεί στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει αρκετό για να διοχετευτεί στο ίντερνετ. Κατάλαβε τι εννοώ. Ε, και αυτό είναι θετικό για του δημιουργού περιεχομένου. Ναι, ναι, ναι. Για μα είναι θετικό γιατί σημαίνει ότι αυξάνεται το μπιντάρισμα στο. Ε. Άρα, εκεί θέλω να καταλήξω. Κάποια μέσα δεν είναι εκεί που είναι μόνο για την αποδοσή του. Είναι εκεί που είναι για την ικανότητά του σε τεράστιο scale. Η μετεξέλιξη του Χρήσου ποια είναι, Ο Χρήστο πρώτα και πάνω απ' όλα επαγγελματικά μιλώντα, θέλω να πιστεύω ότι είναι επιχειρηματία. Δηλαδή, η δουλειά μου είναι κάθε στιγμή να κάνω το καλύτερο resource allocation. Ε, για όσου δεν με ξέρουν, έχω μια εταιρεία, τη JNBC, η οποία από κάτω έχει διάφορε δραστηριότητε. Ε, για παράδειγμα, πριν, μέχρι πριν ένα χρόνο είχα και έξι shops τα οποία πούλησα. Τα ξεκίνησα μέσα σε τέσσερα χρόνια, τα μεγάλωσα, τα τι που, πούλησα, πήγα τι, παρακάτω. Τι, τι πούλησαν? Ε, ήδη για το σπίτι, τα πάντα. μικρό έπλο, διακόσμηση, κήπου, οτιδήποτε για το σπίτι. Καρονικά, ε, με στόκ και αποθήκε και τέτοια. Όχι, δούλευα με 3PL. Ε, okay. αλλά. Ε, Ελλάδα, δηλαδή με Έλληνες ναι, προηθευτές. Και επιλεγμένους. Και, και επιλεγμένου και μάλιστα με πολλή τεχνολογία γιατί πηγαίναμε για παράδειγμα και το δικό του ERP, το δικό του πληροφοριακό σύστημα, και μετά το συνδέαμε με το δικό μα, δηλαδή του κάναμε δώρο το να του φτιάξουμε το πληροφοριακό σύστημα, για να κουμπώσουμε εκεί πάνω το, το δικό μα και να συνδέονται και τα παραστατικά με το πώ πρέπει να βγουν, για να γίνουν. Δηλαδή δεν είναι drop shipping τύπου έβαλα ένα. Βασικά με απλά λόγια, ε, έβρισκε δηλαδή. 10 προμηθευτέ. Του έκανε ή ένα ή του δημιουργά δικό, δικό του και δικό το... τους. Α, δικό τους, α, όχι δικό σου. Ό, το, De... το κρατούσαν μετά. Okay. Του το το κρατούσαν. Απλά εγώ αναλάμβανα, γιατί είχα και μία άλλη εταιρεία που έκανε κατασκευή, διαχείριση και προθεση e-shops. Ναι. Οπότε η άλλη μου εταιρεία αναλάμβανε να τα φτιάξει, μετά τα συντηρούσε και αυτά κουμπώναν πάνω στα δικά μου e-shops. Τους, shops. τους και την πρόθεση? Ανάλογα. Σε κάποιου ναι, σε κάποιου όχι. Ανάλογα τι συμφωνίε. Από μόνοι του, α πούμε. Η... Ανάλογα τι συμφωνίε. Άρα το παρήχε και αυτό, διε... Ναι, ναι, ναι. ναι okay. ε, οπότε τι έγινε όμω. Αυτά τα πούλησα, ξέρω εγώ. Μία άλλη εταιρεία, αυτή που είπα που έκανε κατασκευή διαχείριση και πρόθεση η ε, Shops, ε, τώρα και αυτή που λύθηκε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά πρώτη φορά το λέω εδώ. Ε, ε, πουλήθηκε και αυτή. Κάθε στιγμή η JNBC, η μόνη που είναι σταθερή είναι η JNBC. Γιατί η δουλειά τη είναι. Να διαχειρίζεται τους διαθέσιμους σπόρους Με τον καλύτερο τρόπο κάθε στιγμή ε, Κάτω από το JNBC είναι οι Financial Greeks Στην Ελλάδα Οι οποίοι πλέον ουσιαστικά έχουν γίνει Financial Europeans Γιατί έχουμε βγει σε πόσες χώρες Με, με σοβαρή δραστηριότητα Δηλαδή Πορτογαλία, Λιθουανία, Γερμανία Πώς βρίσκεις άτομα Δύσκολα Κάνεις κάουτς, ε, Για ποιο πράγμα αν κατάλαβα καλά, είναι ένα δίχτυο ανθρώπων οι οποίοι δημιουργούν περιεχόμενο. Α, και... creators. Πώ ζήσουμε, creators. Ναι. Ε, ανάλογα. Είναι, είναι πολλοί τρόποι. Για παράδειγμα, ε, τώρα ανοίγουμε Ιταλία. Financial με... creators. Όχι μόνο. Financial και όχι μόνο. Ναι, εστιάζουμε στο financial λίγο παραπάνω, αλλά όχι μόνο. Τώρα αυτό προέκυψε πολύ τυχαία, α πούμε, για την Ιταλία, γιατί ένα τέλεχο ε, ελληνοϊταλό ε, από ένα αντίστοιχο digital agency εκεί στην Ιταλία έφυγε και θέλει να κάνει τον εξωτερικό ατζέντη. Ε, οπότε μα προσέξει, μα λέει: Παιδιά, εγώ με αυτού δουλεύω, του ξέρω προσωπικά. Σα ενδιαφέρει και λέμε: Ναι, έλα να μιλήσουμε. Οπότε λογικά το, μία από τι αγορέ που θα ανοίξουμε το, το τέταρτο τρίμηνο του 24 θα είναι η Ιταλία. Ε, Άλλε τι βρίσκουμε τελείω διαφορετικά. Για παράδειγμα, είχα κάνει μία ομιλία σε ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο για financial creators. Ε, όπου εξήγησα πώ έχω στήσει του financial Greeks και πώ φτιάχνω ένα οικοσύστημα πέρα από ένα απλό κανάλι ε, και πώς αυτό ε, θέλω να το πω και σε άλλες χώρες. Και από εκεί ήρθε ένας Πορτογάλος και ένας Λιθουανός και πλέον έχουμε ανοίξει, όχι έχουμε ανοίξει, πρωταγωνιστούμε και τι στην κάνετε, Ό,τι κάνουμε στο Financial Greeks. Όλο έχουμε ένα κεντρικό κανάλι που είναι... Ο πυλώνα γύρω από τον οποίο στείλουμε όλα τα υπόλοιπα. Μαζεύουμε του εκεί. Αντίστοιχο για κάθε τους... χώρα. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε τώρα ειδικά Πορτογαλία και Λιθουανία. Έχουμε ξαναλέω. Με, με διαφορετικά ονόματα. Financial Portuguese, Financial Ukrainians. Α, κρατάτε. Το Financial Portuguese νομίζω το αλλάξαμε πρόσφατα γιατί θέλανε το πιο τοπικό του. Δηλαδή το, σαν να λέμε εμεί ε, financial Έλληνε. Δηλαδή κάπω. Δεν κολλάει Ναι, κάτι άλλο εκεί πέρα. Εντάξει. Αλλάζει το λίγο. Ναι, αλλά δεν μα ενδιαφέρει εμά σαν business. Οπότε. Κάθε στιγμή, επιστρέφω σε αυτό, η δουλειά μου είναι να, κάνω φέρω την καλύτερη δυνατή απόδοση για την JNBC. Παράλληλα, η JNBC έχει ε, διαχείριση royalties. Χρυσόμαστε κάποια brands στην Ελλάδα. Και όχι μόνο Ελλάδα. Καλά, λίγο. Στην Ελλάδα. Brands δηλαδή, σαν... ε, σαν. Με μεγάλα. Από, από brands τη Disney μέχρι Warner Bros. και τέτοια. Μεγάλα brands. Τα οποία διαχειριζόμαστε, αν θέλει να το πάρει, για διάφορε κατηγορίε προϊόντικέ που μπορεί να, μπορεί να έχουν. Ε, δεν είναι τεράστια business, αλλά είναι καλά επαναλαμβανόμενα έσοδα. Λίγο παθητικά. Γιατί κλείνει ένα συμβόλαιο πενταετία, δεκαετία και όσα τεμάχια που από αυτό το brand στην Ελλάδα, παίρνει. Okay. Είναι, είναι καλό. Είναι παθητικό. Ε, και φυσικά έχω και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που επενδύω, πέρα από το δημόσιο χαρτοφυλάκιο που βλέπουν όλοι, έχω και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο τη ίδια τη JNBC. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προσωπικά δικό σου. Μόνο σου το χειρίζεσαι, είναι ο χρήστη. Όχι, είναι πάλι όλη η ομάδα. Μα αυτό είναι το που λέω ότι δεν θα είχε νόημα να έχω ολόκληρη ομάδα για 250.000 χαρτοφυλάκιο. Έχω την ομάδα γιατί διαχειριζόμαστε συνολικά όλε τι επενδύσει. Και άλλα πράγματα, ναι. Ένα κομμάτι είναι αυτό που βγαίνει στον κόσμο, που βλέπει. Ναι, ναι. Μπροστά. Και κάνει περιεχομένο μαζί με τον uh, Σπύρο. Ε, έχουμε στο κανάλι των Financial Greeks κάθε δεύτερο Σάββατο Είναι το... φιλοξενούμενος ο Σπύρος ή είσαστε Όχι, co-host co 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 στην εκπομπή All In Όπου μιλάμε περισσότερο Έχουμε τραβήξει το κομμάτι της επιχειρηματικότητα. Ε... Υπάρχει ανταποκρίση Είναι η καλύτερη εκπομπή των Financial Greeks που είχαμε ποτέ ε, Ηλικιακά πο... 25, είναι το κοινό που θέλουμε ακριβώ όμω. Ε, το δικό μου κοινό είναι 25-35. Αυτό πήγε μέχρι 45 γιατί πιάνει και την επιχειρηματικότητα λίγο πιο. Απαντήσαμε στην αρχή γιατί κάποιο να θέλει να γίνει επιχειρηματία. Ή <laughs> το είναι αφήσαμε. Βίτσιο. Είναι βίτσιο. Είναι αυτό που είπαμε. Είναι, είναι κάτι. Ή είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη. Δηλαδή απλά πρέπει να επιβιώσει. Αλλά το βγάζουμε στην άκρη αυτό. Ε, είναι αυτή η το αφησαμε ειναι βιτσιο ειναι αυτο που ειπαμε ειναι αναγκη ειναι αναγκη δηλαδη απλα πρεπει να επιβιωσει αλλα το βγαζουμε στην ακρη αυτο ειναι αυτη η ικανοποιηση τη επίτευξη που δεν μπορεί να βρει πουθενά άλλου σε αυτό το βαθμό. Ε, Τουλάχιστον όπω το βιώνω εγώ. Ναι, σου δίνει μια, ένα, ένα είδο επιβρα... ικανοποίηση, επιβράβευση. Χτίζει κάτι. Είναι, για μένα είναι κάτι πολύ χειροπιαστό. Το ότι η JNBC είναι μια εταιρεία που κάνει αυτή τη στιγμή πόσα εκατομμύρια. Τα ξεκίνησε από το τίποτα. Είναι, είναι, κάτι πάρα πολύ χειροπιαστό που με ολοκληρώνει και, και, φυσικά για την οικονομική ασφάλεια που προσφέρει πλέον, αλλά και για, για την ίδια την επίτευξη. Και όλα αυτά που είναι να έρθουν μπροστά. Δεν έχω ιδέα ποια θα είναι. Αλλά θα συνεχίζει η JNBC να αναπτύσσεται. Βλέπει κάτι εκτό του Βεληνικού σου το οποίο σε συναρπάζει και σε αρέσει, και θε να το ακουμπήξει, εντελώ εκτό του Βεληνικού μου δεν θα έλεγα ότι έχω. π.χ. Ε... να ανοίξει ένα εστιατόριο. Όχι. Ε, κοιτάζω πάρα πολύ. παράδειγμα αυτό διάστημα... ήταν. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάζω αυτό το διάστημα τον κλάδο των, των ασφαλιών. Ε, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κλάδο που στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τη strap όπω μπορεί να γίνει. Ε, και είναι, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει σοβαρό. Όταν λε, δεν έχει γίνει τη στραπ, δηλαδή. Έχουμε. Στην Κύπρο είναι πολύ δυνατό. Όχι, είναι, είναι, disrupt δεν έχει γίνει. Είναι ακόμα πολύ παραδοσιακό. Είναι πολύ δυνατό. Α, η δεν, αγορά. δεν έχει γίνει disrupt, δεν ε, έχει, να έχει... το ταρακουνήσει κάποιο. Ναι, είναι κάτι θεμελα και να πει ότι παιδιά δεν... Έχουν γίνει προσπάθειε σοβαρέ. Ε, θέλω να πω, Έχει ξεκινήσει η Inter American με το, με το Anytime ε, που ήταν από τι πρώτε online. Ε, η Insurance Market πολύ σοβαρή προσπάθεια επίση. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα έχει τρελά περιθώρια. Ε, να αλλάξει αυτό ο κλάδο. Ποια εφαρμογή σε συναρπάζει τον τελευταίο καιρό που έπεσε στο μάτι σου. Δεν λέω δε, να δεν αντιγοράσει ή κάτι, απλά σου λέει: Όπα, αυτό κάτι. που να χρησιμοποιώ. Ναι, σκέφτο λίγο. Δεν υπάρχει, κάτι. Θα πω, δεν υπάρχει κάτι. Η μεγαλύτερη εφαρμογή που έχει την μεγαλύτερη δραστηριότητα στο κινητό μου είναι η Audible ε, γιατί ακούω audiobooks μανιωδώ. Δηλαδή. Να σου πω την, την, την καλύτερη εφαρμογή ever. Uber. <laughs> δεν υπάρχει. Το λατρεύω. Ναι. Όταν λέει Uber εννοώ αυτού του είδου. Όλ, όλο, όλο το concept. Ναι. Αλλά γενικά με, κάθε φορά που πάω εξωτερικό, επειδή στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεσαι, δεν ε, το ξέρει. είναι ένα πρόβλημα που με, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί εγώ χρειαζόμουν τι υπηρεσίε. Η Bolt έχει κάνει κάποια προσπάθεια τώρα. Δεν έχει πένετρε ε, στο τοπικό κοινό. Εκείνος... Αυτό θέλω θα... να πω. Είναι όμω πρόβλημα. Δηλαδή, δε, ε, ε, μου έχει τύχει αρκετέ φορέ να ψάξω και να κάνει 20-25 λεπτά και να πει δεν υπάρχει διαθέσιμο, δεν παίρνει κανένα στο ride. Γιατί εκείνη την ώρα ξέρω ότι παίρνουν τουρίστε στο δρόμο που του χρεώνουν ό,τι ε, Λε ότι είναι full book. Ναι. ναι. Κοίτα, πάνε, πάνε, καλά. Α... Απλά δεν κάνουν, δεν διείσδυση στο τοπικό κοινό που. Δεν χρειάζεται, γιατί να κάνει το τοπικό Ακριβώς. κοινό όταν έχει τουρίστε. Ξέρει τι μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Πήγα πρόσφατα Βερολίνο ναι. και το 40% μετακινούμασταν με το Miles. Δηλαδή το ε, το παίρνω αυτοκίνητο. Α, μπράβο, το ναι. right now πώ έχει γίνει ναι ναι, δηλαδή. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, κατά την άποψή μου και πολύ καλά κάνει και το θέτει εφαρμογέ τύπου Uber που εστιάζουν στο last mile. Με όποιον τρόπο και αν το κάνω αυτό το last mile. Τη ε, τσεμπεγιά. Ναι, δηλαδή. Ε, θέλω να μου προσφέρει το πατίνι, αν θέλω να κάνω απλά 700 μέτρα και βαριέμαι να το κάνω. Θέλω να μου προσφέρει το να μπω στο αμάξι που θέλω να, είμαι, να παραμείνω στην ίδια πόλη. Ε, οπότε δεν θέλω ολόκληρο. Θέλω να μου προσφέρει ε, σοφέρ ενώντα Uber driver να με πάρει όταν θέλω να μην οδηγήσω γιατί θα πιω. Ε, θέλω να μου προσφέρει το ε, food. Να μου, να κάνει delivery το φαγητό τη τελευταία στιγμή. Θέλω να μου προσφέρει τη θηρίδα για να παραλάβω. Δηλαδή αυτό το last mile, το κοντινό μου εκείνη τη στιγμή ε, το επόμενο μεγάλο disruption δηλαδή, τύπου amazon disruption το, μιλάμε για αυτό το level θεωρώ ότι είναι σε αυτό το χώρο και κάνει πάρα πολύ στόχα το μαζί με άλλο ένα yeah, πες. το είδα πολύ πρόσφατα και προσπαθώ να θυμηθώ που το είδα Ο πρώην CEO τη google το είπε ε, το next big thing θα είναι AI που κάνει που γίνεται train από επαγγελματίε και τελικά επιστρέφει την πληροφορία στους επαγγελματίε. δηλαδή και έδινε αυτό το παράδειγμα ε, δίνει 10 ευρώ σε κάθε θερματολόγο για κάθε. Ε, πώς Πώ λέγεται. τέτοια που κάνει κάθε. Του δίνει δηλαδή μία εικόνα και σου λέει ότι αυτό είναι τάδε, είναι τάδε, τάδε. Και σου εκπαιδεύει το AI. Ωραία. Ο κάθε θερματολόγο ε, θα γίνει τελικά κατά μέσο όρο λιγότερο καλό από το AI σου που εκπαιδεύεται από όλου μαζί. Δηλαδή, παίρνει τη διάγνωση καλά, από όλου και μετά την επιστρέφει πίσω. Η εταιρεία, οι εταιρείε που θα εστιάσουν σε τέτοια μοτίβα, δηλαδή και θα πάρουν πληροφορίε από του ταξιδιδε για τι καλύτερε διαδρομέ, από του ε, δερματολόγους που για τα καλύτερα. Γενικά, που θα συλλέξουν πληροφορίε επαγγελματιών και θα πουλήσουν μετά την πληροφορία πίσω στου επαγγελματίε. Ε, θεωρώ ότι είναι τα μεγάλα. Ε, Για σένα, ποιο είναι, του ποιο ποιο είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό αντιστράψιον των τελευταίων 20 χρόνων. Καλά, το AI. Το 20 χρόνων. Ε, το Ιντερνετ τότε. Να ε, θα, θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, επειδή mm. το Ιντερνετ πλέον είναι όπω το νερό. Αυτό, γι' αυτό. Δηλαδή, είναι, γι' αυτό είναι τόσο αντιστράψιον, ναι. γιατί είναι απλά παντού. Α, απλά το ξεχάσαμε. Το ναι, Ιντερνετ έχουμε αυτή τη στιγμή. Τα κινητά μα είναι εδώ λόγω Ιντερνετ. Αυτό που κάνουμε εδώ λόγω Ιντερνετ. Η υπόστασή μα είναι, είναι το, το ρεύμα και το Ιντερνετ πλέον είναι το ίδιο πράγμα. Η ύπαρξη τη δική μου εταιρεία είναι εξαιτία του Ιντερνετ. Όλου μου. Ναι. Εγώ θα βάζα από πάνω τα social media. Ναι, ναι αυτό θέλω να πω. Αν μου το βάζει πιο πρόσωπο. Ναι, ναι, είναι το social media. Επειδή είναι τόσο μεγάλο το διαδίκτυο ναι. που πλέον είναι δεδομένο, ναι. αν και είμαστε η γενιά που το έζησε. Ξέρει ποια είναι μεγάλη διαφορά με το, του Ιντερνετ με τα social media. Τα, το Ιντερνετ ήταν ένα πραγματικό disruption, αλλά παραγωγικό. Δηλαδή, το Ιντερνετ μα αύξησε την παραγωγική ικανότητα παγκοσμίω. Γιατί εργοστάσια σε όλο τον κόσμο μπορούσαν να συνδεθούν γρηγορότερα και να μοιράσουν την πληροφορία. Η εφοδιαστική αλυσίδα έγινε γρηγορότερη και φθηνότερη. Δηλαδή, υπήρξε πραγματική πρόοδο λόγω του Ιντερνετ. Τα social media δεν το φέραν αυτό. Τα social media φέραν πιο φθηνή την πώληση. Mm -hmm. δηλαδή, φέρανε yeah. καλύτερα να καταλάβουν τι θέλει αυτό mm -hmm. με μονομένο άνθρωπο. Mm -hmm. Το AI όμω, πρόσεξε, είναι η πρώτη τεχνολογική επανάσταση που βλέπουμε μετά το Ιντερνετ, που έχει ικανότητα πραγματικής παραγωγικής αύξησης. Το AI, όταν εφαρμοστεί στο σύνολό του, που είναι τα πρώτα βήματα του, σκέψτε το πρώτο Ιντερνετ, του 70, κάτι δεν βοήθησε κανέναν, mm. πέρασε πόσα χρόνια. Ακόμα και το 1990 το 90, να, να μην Όταν το AI πραγματικά εισχωρήσει στην ε, παραγωγική διαδικασία, θα εκτοξέσει την παραγωγική μα ικανότητα. Θα φθηνίνει πράγματα θα κάνει θέσει obsolete, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσει πιο δημιουργικέ θέσει. Το AI θα αλλάξει τη ζωή μα όπω την άλλαξε το ρεύμα. Δεν είναι απλά, όχι, όχι απλά το ρεύμα. Η βιομηχανική επανάσταση είναι, θα αλλάξει ο τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και παράγουμε στη, 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 ρίζα του. Είναι τόσο μεγάλη αλλαγή. Και επίση, ανθρω... ανθρωποι οι είναι στον τομέα τη τεχνολογία και κυριολεκτικά από μέσα σε μήνα, για παράδειγμα, είδαν να λύνονται τα χέρια του από πολύ απλά πράγματα τα οποία δεν αντιλαμβανόντουσαν. Σκέφτουσε ένα χρονικό πλαίσιο, δύο χρόνων, για παράδειγμα, τριών χρόνων, τι έχει να γίνει. Και κάτω από αυτό που συζητάμε, μπαίνουν τεράστια RNT, παίζουν πάρα πολλέ πολιτικέ και νομικέ μεταρρυθμίσει. Άρα, αντιλαμβάνεσαι πόσο. πόσο... Ναι, ναι, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που το βιώνουμε. Το εννο... δηλαδή είμαι πολύ ενθουσιασμένοι. που είναι να δούμε. Ενώ η γενιά, η... η μεταπολεμική, τη θεωρώ εισαγωγικά, άτυχη. Για την Ελλάδα. Γενικά για το παγκόσμιο. Μετά το δεύτερο... Γιατί στην Ελλάδα έζησε το Πασόκ ολόκληρο. Πω... Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θεωρώ, θεωρώ. Ντάξει, ναι. Ντάξει, ναι, Θα ναι, μου πει ναι, ναι, τώρα: ναι. προσγείωση στη Σελήνη και τέτοια. Ναι, αυτό θέλω από πω. Πρέπει να δούμε τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είδαν ότι από εκεί που δεν είχαν τηλεόραση, ξαφνικά είδαν στην τηλεόραση να προσγειωνόμαστε στο φεγγάρι, ε, λίγο αργότερα να ταξιδεύουμε με αεροπλάνα, λε και είναι εκτέλ, να μιλάμε στο τηλέφωνο με οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε σημείο τη γη και πλέον. Όντας παπούδες να μιλάνε με τα εγγόνια τους από το χωριό στην πόλη και να τους βλέπουν με βίντεο. Τζάμπα. Θέλω να πω. Βίωσαν και αυτοί. άλματα. Ναι, το πακτήριο δεν το θυμάσαι. Ε? Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, δεν ναι. ξέρω αν είναι στο hey, σειρά την Θυμάμαι στο δεύτερο. Όταν είχε ταξιδέψει στο μέλλον και συνάντησε τον εαυτό του. Τώρα ναι. μιλάμε μια ταινία τη δεκαετία του 80. Η δεν είναι κάτι. Η δεύτερη ήταν ναι. Αν δεύτερη. θυμάσαι, απολύθηκε μέσω βίντεο ναι. κλήση από τον εργοδότη του ναι, 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 ναι. Ασιάτη. Που τότε μα. <σχυρ> και, 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 είναι... <σχυρ> και, 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 και τώρα είναι. Όχι στην τηλεόραση. Είναι εδώ. Ρε, ε, να σου πω κάτι. Ε, το ξέρει ότι όλη αυτή η εταιρεία που είπα, η Τζένμπιση και όλε οι εταιρείε κτλ. Είμαστε όλοι remote. Full remote. Φουλ. Α, ah, ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Full remote. Προσε... είναι τόσο στον πυρήνα μα αυτό. Ε, θέλω να, να το καταλάβει. Είχα στο πικ των, των, δραστηριοτήτων, όχι του τζίρου, αλλά των δραστηριοτήτων, γιατί τώρα είμαστε πολύ περισσότερο σε τζίρο και σε κερδοφορία. Ήμασταν έξι e-shops. Μία εταιρεία, ένα agency, digital agency, παραγωγή, ε, κατασκευή διαχείριση και πρόθεση e-shops. Ε, διαχείριση royalties που είπα. Ε, business consulting και το YouTube, όλο αυτό που κάνουμε. Και όλο το, όλα αυτά γίνονταν remote. Είχαμε τρία έπιπλα, όλα και όλα, τις οποίες δεν πήγαινε και κανένας. Γεννήθηκες με αυτό. Ναι, 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 εγώ δεν, δεν ένιωσα ποτέ άνετα να, με την κλασική έννοια του πάω... Το έζησα στο Quizdom για ένα διάστημα, αλλά ήταν άβολο για μένα. Άρα δεν είσαι ο κατάλληλο να θεωρήσω είμαι που... full του remote. Είσαι full, full, remote. Full remote. Yeah. Ε, αλλά πρέπει να είναι. Ε, είναι οι διαδικασίε μα. Πλέον είναι άβολο το να βρεθούμε όλοι μαζί από κοντά για να δούμε. Ε, Πώ κάνετε την brainstorming <συσοκλή> φυσιολογικά online. On <συσοκλή> ναι, ναι, ναι. Δεν χάνεται <συσοκλή> Τίποτα. Μπορεί να βρεθούμε σε άκυρε. Δηλαδή, μπορεί να γίνει σε εντελώ άκυρε περιόδου του, στυλ. Α, να σου πω, θα ανέβω Θεσσαλονίκη γιατί έχω να κάνω και κάτι γυρίσματα. Η Ιωάννα θα είναι ήδη εκεί, συνεταιρό μου. Μαριάννα, που είναι από, από του βασικού μα συνεργάτε, Παίζει να είσαι να τα πούμε και καθόλου εκεί πέρα. Δεν θα βρεθούμε για δουλειά εκεί πέρα. Θα βρεθούμε εκεί πέρα και θα, ε, ξέρω, θα περάσουμε ε, χρόνο ξέρεις, ποιοτικό, να πάμε ξέρω, σε μουσείο, να πάμε για φαγητό όλοι έξω, να κάνουμε κάτι σαν δραστηριότητα όπως θα κάνει με τους φίλους ναι. μου, την παρέα σου. Να σε βγάλω λίγο εξ' από τα νερά σου. Πάμε να το κλείσουμε σιγά σιγά. Ελπίζω να μην βαρεθεί. Εγώ και τόσο καλό τόσο, από ό,τι φαίνεται μιλάω. Ο Χρήστος στην προσωπική του ζωή τι ασχολείται πέρα από τι ζωικέ. Ασχολείται ε, με αθλητισμό, πάρα ε, Με το γυμναστήριο. Ε, πηγαίνω πολύ τακτικά. Κτυπά σίδερο εκεί. Ναι, ναι, και μάλιστα είμαι του στυλ, δηλαδή τα, τα κλασικά βάρη. Τι ε, ακού, ε, σίδερα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, Εντελώ κλασικά. Δεν θέλω θα πάει στη μηχανή η οποία τα βάρει νερό, α πούμε. Όχι, όχι, όχι κάτι τέτοιο. Δεν, <laughs> δηλαδή, δεν τα μπορώ <laughs> καθόλου. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή είμαι σε φάση θέλω το. Μπαμ, <laughs> ναι, να ακούγει σκουριά εκεί και να. Τι άκουσα ξέρεις, να κάνει τα χέρια να φύγει τέτοια. Εγώ έχω από αυτό, αυτό. παιδί μικρό. Άρης. τι άκουσες το γυμναστήριο. Δεν ακούω κάτι. Ε, Δεν ακούς ε, κάτι. Ούτε μουσική, ούτε podcast. Όχι, όταν, είμαι, όταν είμαι, στο γυμναστήριο, είμαι στο γυμναστήριο. Και, και, ε, μηδέν, ε, το απολύτω μηδέν. Ναι, ναι, τύπο, είμαι στο γυμναστήριο, είμαι εκεί. Τι σκέφτεσαι. Ε, στο... ε, σίγουρα τη δουλειά αναγκαστικά, ε, αλλά ε, σχε, ε, πηγαίνω γυμναστήριο τουλάχιστον πέντε φορές τη εβδομάδα. Πού μενείς. Άλλη μου, στην Αθήνα και στη Λεμεσό, γιατί τα μοιράζω πάρα πολύ. Σου λέει. ένα 30% του χρόνου. Αρέσει χρόνου. Αρέσει να είσαι δηλαδή. Ναι, ναι, εί είμαι, 30% του χρόνου είμαι Λεμεσό, όντω. Και μάλιστα έχω κάνει ολόκληρη τέτοια γιατί για να μπορώ να γυρίζω τα βίντεο και στα δύο, γυρίζω με green screen και έχω πάρει βίντεο το background. Γιατί το background μου πίσω έχει και αυτό ναι, και τα ναι, ναι. και τέτοια. Είναι βίντεο το background και γίνεται overimposed τότε ναι, 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 και πρέπει να έχει φωτισμό κατάλληλο. Ναι, 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 ναι. Anyway. Ε, οπότε. Ε, ε, όταν πηγαίνω γυμναστήριο, πηγαίνω και σάουνα μετά. Κάνω σάουνα. Ε, στη σάουνα που δεν μπαίνει στο κινητά ούτε τίποτα, εκεί είναι η μία ώρα ας πούμε, που δεν σε απασχολεί κανένα άλλο. Μηδέν, απολύτω μηδέν. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί προσπαθώ να κάνω λίγο διαλογισμό με την έννοια του να. Εντάξει, μία ώρα... στιάζω, Όχι, δεν κάνω μία ώρα συνεχώ. Ναι. Ε, 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 ώρα... ναι, θέλω να σου πω. Δεν λέω ότι, δε, ότι κάνει διαλογισμό μία ώρα, αλλά είναι. Πω... Αν καταφέρω να κάνω δέκα λεπτά διαλογισμό είναι. Μια ώρα είναι, είναι αιωνιότητα πλέον στην, στην εποχή που ζούμε. Το, το, το χρειάζομαι όμω. Είμαι από αυτού του ανθρώπου και έχω πει και σε ένα άλλο βίντεο ότι ε, είμαι από του ανθρώπου που χρειάζομαι το χρόνο του στοχασμού. Κάθε μέρα στοχάζομαι, δηλαδή σε αυτό το χρόνο που λέω, κάθε μέρα θα κάτσω και θα σκεφτώ πού πάω, τι κάνω, γιατί τα κάνω αυτά. Αν το τελευταίο διάστημα ήταν συστηματικά πιεστικό και γιατί, άρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Γιατί όλοι έχουμε δύσκολα χρονικά διαστήματα, δηλαδή, εντάξει, προφανώ. Αλλά αν αυτό γίνεται συστηματικά, πρέπει να πάρει χρόνο και να καταλάβει γιατί, τι πήγε στραβά, πώ να γυρίσει το καράβι. Ή να επανεξετάσει του στόχου, γιατί γίνεται. Σε πιάνει η να επαναξετά του στοχου γιατι γινεται σε πιανει η καθημερινοτητα και λύνει προβλήματα τη καθημερινότητα και, της καθημερινότητας και τελικά έχει λύσει προβλήματα σε μια κατεύθυνση που δεν σε νοιάζει και τόσο. Ναι. Γιατί? Να στρίβει το καράβι κάθε φορά. ό,τι σε ερωτήσει πυροβολών που θεωρώ έχουν και αυτέ τη δικη, δική του αξία. Τελευταίο καλό βιβλίο που διάβασε και το συστήνει εκτό από το δίκο σου. <συσχε> ε, το, ναι, τα τέσσερα μάτια του βιβλίου του εκτό. Καλό, εντάξει. <συσχε> ε, σοβαρά τώρα. Το νούμερο ένα βιβλίο. Το τελε... πω δεν μπορώ να πω ένα βιβλίο γιατί είμαι μανιακό. Δεν μπορώ να πω δύο. Καλό. Ωραία. Θα πω ε, το πρώτο που πρέ... θεωρώ ότι πρέπει να διαβάσουν όλοι. Είναι το πλούσιο μπαμπά, τοχό μπαμπά του Ρόμπερτ Κιωσάκη. that poor dad». Δεν συμφωνώ με τον Ρόμπερτ Κιωσάκη σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά αυτό το ένα βιβλίο είναι η βίβλο του, του personal finance. Όλοι πρέπει να το έχουμε διαβάσει. Ε, αυτό Λτάξει, είναι το ένα. Κάποια πράγματα που λέει δεν είναι και πολύ εφαρμόσιμα για την Κύπρο, α πούμε. Ναι, δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με ναι. το εφαρμόσιμα. Το mindset όμω που σου πει. Ναι. είναι η αρχή. Αυτά που είναι εφαρμόσιμα στο βιβλίο μου. Το βιβλίο μου έχει γραφτεί ουσιαστικά για να πάρει αυτό το κομμάτι μετά. Α, δεν θα μείνω στο βιβλίο μου. Το νούμερο λοιπόν είναι Rich Dad Poor Dad του Robert Kiyosaki. Και το δεύτερο είναι το Snowball Warren Buffett and the Business of Life, mm -hmm. που είναι η ζωή του Warren Buffett, η μοναδική εγ εγκεκριμένη βιογραφία του Warren Buffett, του μεγαλύτερου επενδυτή που έχει ζήσει ποτέ. Ε, γιατί δεν είναι απλά οικονομικό βιβλίο, δεν κάθεται να σου εξηγήσει γιατί η αγόραση πούλησε μετοχέ ή οτιδήποτε. Είναι ο τρόπο ζωή ενό ανθρώπου που είδε τις, τις επιχειρήσεις και την, επ, τις επενδύσεις ε, όπως θεωρώ ότι πρέπει να το βλέπουμε όλοι. Είναι, ο, είναι, ο τρο, είναι, έχω δομήσει όλη μου τη ζωή, όλη μου την... Τη, ε, τη GNBC, την κολλάει μου, με την εισαγωγή Κολλάει με αυτά που έλεγε, Δηλαδή η φιλοσοφιά του Warren Buffett Κολλάει απολύτω με την προσέγγιση που, που, έδωσες έδωσε ε, 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 στην αρχή ναι. Ε, γι' αυτό το λόγο Αυτά τα δύο βιβλία Και ξαναλέω μπορεί κάποιο να μην πάρει τίποτα για τις επενδύσεις αλλά διαβάζοντα το snowball του Warren Buffett, θα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να ζει τη ζωή σου με του δικού σου όρου. Ο καθένα θα το ερμηνεύσει μετά όπω θέλει και θα το υλοποιήσει όπω θέλει. Αλλά το να ζει τη ζωή σου με του δικού σου όρου ήταν το life changing για, για εμένα. Αγαπημένη ταινία, τελευταία που είδε ή η... Αγαπημένη China. ταινία προφανώ είναι το The Big Short. <laughs> ε... Φίλε, το είχα μέσα στο μυαλό μου ε, και ναι. λέω: Είναι δυνατόν να του άρεσε αυτό το ναι, δράμα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Περί δράματο είναι. Ναι, ε, ε, επειδή εγώ το προ... Είναι η ιστορία τη κατάρρευση τη Lehman Brothers, η μεγάλη κρίση το, του Το, το προσεγγίζω και αυτούς. ανθρωπιστικά εγώ. Ναι, ναι. Όχι μόνο με τα γεγονότα του τι έγινε. Και, και ξέρει με ποια ναι. άλλη κολλάει πάρα πολύ επίση δράμα. The pursuit of Happiness, ε, Will Smith. Φίλε, έχουμε κοινά γουστά. γιατί είναι inspirational, αλλά κοινωνικού. Και όχι πολύ, υπερβολή. Είναι true stories. Και υπάρχει, ακριβώ ακριβώς. Και το πιο σημαντικό είναι, φίλε, είναι αληθινές ιστορίες. Η σκηνή με το Will Smith που είναι στο μπάνιο, στη τουαλέτα, στη δημόσια τουαλέτα με το γιο του. Το έψαξαν, το κρατάει, είναι αλήθεια. Και... Κρατάει το, την πόρτα. Ναι, έχεις παιδιά. Αν είμαι υπάρχει, εντάξει, όχι. επειδή εγώ έχω παιδιά, με... Ε, και εσύ ήταν, εσύ και σε... ήταν, και, σε, ένα νεαρή όταν, ναι, όταν, τα είδα, ναι, ναι. Με, με, άγγιξε. Ναι με Και μένα, πάρα πολύ. Χωρί να έχω οικογένεια. Ναι, δεν δε βλέπει δε άλλου είδου ταινίε. Και ο φιλοσοφικέ, επιστημονική, φαντασία. Είμαι full Marvel fan. Yeah. Ε, αν, το πάμε, αν, το πάμε, σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, το, και το endgame, α πούμε. Μέχρι και το, 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 το endgame και το infinity όμω. Α, και πέρα, ε, δεν ξέρω. Τα Spider-Man μου άρεσαν μετά. Τα Spider-Man παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο κατά Και νόμουν. το Away from ε, Home σου ε, άρεσε. ναι. Ε, 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 Επίση μου άρεσε η σειρά Loki. Η σειρά Loki είναι yeah. απίστε, Για μένα είναι και η δύο σεζόν Απίστευτες. Περιμένουμε περιμένω τώρα. Πόσο είναι, αύριο. αύριο. Deadpool, ε... Α, ναι, Deadpool. Ναι, Deadpool Wolverine, αύριο. Deadpool ε... Wolverine. Ναι, ναι. Τώρα αυτό θα είναι κομμωδία, θα είναι. Τι θα είναι. Θα είναι κομμωδία και θα μα εισάγει το καινούριο σάγκα του. Τε, της τε, MC, του MCU. Ναι, του... Τε, ταιριάζουν. Νομίζω ναι. ταιριάζουν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι ο χαρακτήρα σου, ο Wolverine και είναι. Ο... Μα είναι. Αν δεν έχει δει κόμιξ. Δεν είναι τυχαίο που το κάνανε Στα, στα comic books, ο, ο Deadpool έχει δύο μεγάλα δύο, δύο μεγάλε. Πάρε. Πώ να το πω. Με δύο άτομα έχει δεθεί σ, σ, στα, στα comics. Με τον Spider-Man. Ναι, ναι. Όπου ο Spider-Man είναι ο φλωροτέτριο και ο Deadpool κάνει όλα τα κίνκια αστεία κτλ. Και, και με το Wolverine που έχουν το ίδιο healing factor. Αυτό του συνδέει. Ότι προέκυψαν από το ίδιο εργαστήριο. Ναι. Ε, και, Άλλο ένα βγήκε τραλά-τραλαλό και ο άλλο βγήκε ο σοβαρό έτσι. Οπότε πάντα τσακώνονται και σφάζονται, και μετά ε, ξέρεις ξαναγίνονται καλά, ξέρω. Ο Ράιαν ναι. Ρέινολτ ανήκει στην φουρνιά των Ιθοποιών, που είναι και επιχειρηματίε. Ναι, ναι, έχει βγάλει ένα μπίλιον από το Τζιν. Και όχι μόνο, έχει επενδύσει και πρόσφατα σε ποδοσφαιρική ομάδα. Ποδοσφαιρική στην Αγγλία, δεν είναι. Τη Ρέξα, Ναι, τη που Την πήρε C. από τέταρτη κατηγορία ναι, και ήταν ένα Νομίζω την πήρε από το λεγόμενο αγροτικό. Ναι, 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 Και δεν ξέρω κατά πόσο ανέβηκε στην πέμπτη ή τέταρτη. Κάτι κάνει πάντω. Κάτι ναι, ναι, ναι τέτοιο κάνει. Ναι, 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 και κάθε. ένα πράγμα που μου αρέσει και χτιμώ πολύ είναι ότι του βλέπω και ενεργά στο LinkedIn. Και, και, ναι, και είναι, ναι, ναι, έχει LinkedIn και είναι απίστευτο το, εδώ, ναι, ναι, το ότι του νιώθει και πιο κοντά σου άλλο το Instagram Καλά. και άλλο το YouTube. Κάτι. Αυτά είναι όλα PR things. Ε, δηλαδή, εννοείται. Ε, σκέψω ότι εγώ έχω δουλέψει σε εταιρεία τη της οποίας η δουλειά ήταν το LinkedIn των μεγαλύτερων C-level στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Σε... Τα σε... μεγαλύτερα C-level στην Ελλάδα. Και, και το κάνουν το ακουμπάνε. Ούτε του κωδικού δεν ξέρουν. Ναι, ο Γκάριβι λέει ότι αυτό κάνει αναρτήσει και αυτού. απαντήσει. Μπορεί, μπορεί να, και να είναι, ξέρει, δεν, δεν αντιλεγώ, αλλά λέω ότι Όλο το C-suite στην Ελλάδα δεν αγγίζει το δικό του LinkedIn. Ε, Όλα σε... τα κάνουν PR ε, agents. Ποια σε εμπνέει περισσότερο να είσαι αυτού που είσαι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ε, ο λόγο που. Δεν θέλω να αυτό που είμαι. Καλά, χωρί την Αθήνα, γιατί εκεί έζησα μεγάλο κτλ. Εξαιρετή αλλά... βάση. Ναι. Εξαιρετή αλλά... βάση. Ωραία. Ηλεμεσό. Ηλεμεσό. Ε, γιατί την γνώρισα σε ένα πολύ κομβικό σημείο της ζωής τη ζωή μου. Την τη γνώρισα στο, στο κορύφωμα των Capital Control στην Ελλάδα. Δηλαδή, εκεί που καταστράφηκα κυριολεκτικά, που κόντεψα να χάσω τα πάντα και η Ελλάδα ήταν με στη μιζέρια. Πότε, πότε ήταν. 14-15. Σ... 16, κάτι τέτοιο. Φίλε, είσαι μέσα στο, στη μέση τη καταιγίδα. Ναι. Και ήρθα όμω στην ε, Λεμεσό, η οποία το 17 και το 18. Δηλαδή, ήρθα από την γνώρισα και αμέσω μετά ξεκίνησε η ανάπτυξή τη στη Λεμεσό. Ε, το απ, 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 ξέρει, να χτίζονται έτσι. Ε, η μαρίνα. Και όπου βλέπει κατασκευέ βαριέ, υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα χρήμα που κυκλοφορεί στην αγορά. Δεν το βιώσατε γιατί εδώ πέρα η κρίση κράτησε λίγο. Στην Ελλάδα η κρίση ήταν βαθιά, κράτησε πολύ και ήταν συστημική. Εδώ πέρα έγινε, χάσατε, ε, ε, χάσατε μετρητά. Σοβαρά, πάνω από τα 100.000 Αλλά μέσα σε 2-3 χρόνια είχε επανέλθει. Η Ελλάδα έμεινε στο βούρκο 15 χρόνια. Τώρα βγαίνει. Χα, δεν, χα, μπορώ χα, ναι, δεν μπορώ να το πω. Χάθηκαν δύο γενιέ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω όλο. Οπότε έφυγα ε, από μια κατάσταση μιζέρια όπου δεν κυκλοφορούσε χρήμα στην Ελλάδα. Ήταν capital controls καταρχά. Δεν κυκλοφορούσε όντω. Πρακτικά δεν κυκλοφορούσε. Ναι. Και ήρθα εδώ όπου το χρήμα ήταν διαθέσιμο. Αν είχε καλέ ιδέε, αν ήσουν επιχειρηματικό μυαλό, υπήρχε δραστηριότητα. Και γι' αυτό έχω δραστηριότητα και στην και στη Λεμεσόπλα. Τι βλέπει στη Λεμεσό, που έτσι την κάνει ξεχωριστή για τα γούστα σου. Ε, η πρόσβαση στη θάλασσα, ότι είναι μια, ένα συνδυασμό τύπου είναι και χωριό, η ρυθμή τη είναι αργή, η ρυθμή τη Λεμεσού είναι αργή. Ναι, Κύπρο. Δεν, δεν είναι, όχι, η Λευκοσία έχει, έχει πιο, πιο γρήγορου ρυθμού από τη Λεμεσό. Ναι, ε, το βλέπει. Ναι, η Λεμεσό είναι μια αργή πόλη με πολλά ξένα λεφτά. Όταν συμβαίνει αυτό, έχει λεφτά να βγάλει. Άρα συνδυάζει το να είσαι σε πολύ καλό βιοτικό επίπεδο, δίπλα σε πολύ ξέρεις, βιωτικά, luxurious. όλα τα ε, μένει, ε, της ό, και Τα έτσι. πάντα έχει όλα. Ε, είναι ακριβή, αλλά όχι τόσο. Δηλαδή δεν είναι. Ντουμπάι. Ναι. Νέα Υόρκη. Ακριβώ. Αλλά ναι. Ε, και πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Δηλαδή, αν, είναι αυτό που είπα. Αν έχει υπηρεσία να προσφέρει και την προσφέρει σωστά, Υπάρχουν τα λεφτά να την αγοράσουν Αυτό που εδώ φαίνεται αυτονόητο Δεν είναι στην Ελλάδα και δεν ήταν Το 15, 16, 17, 18, 19 Καταλαβαίνετε, ναι, Οπότε ναι. Γι αυτό ήταν καθοριστική Μου ξανά άνοιξε τα μάτια να μου πει ότι ε, Πάντα κάπου υπάρχουν λεφτά Πότε πας πίσω Ελλάδα Τώρα εννοεί. Ναι, νο, ναι, ναι, είσαι κάπω έτσι ένα μήνα, έρχεσαι. Έρχομαι δε... για δύο-τρει εβδομάδε και ξαναφεύγω για ενα εναμιση μήνα. Έκανε φιλίε εδώ το Κύπρο? Ναι, ναι, μα πλέον έχω, έχω κύκλο εδώ πέρα. Δεν είναι. Α, κύκλο. Δεν, δεν, το ήξερα. Όχι, έχω... okay. Okay, όταν μένω, μένω σε σπίτι, δεν, δηλαδή, δεν είμαι. Πώ να σου πω. Έχω το στούντιό μου εδώ, έχω τέτοια πράγματα. Τι διαφέρει του Κύπριου με του Ελλαδίτε, Βλέπει διαφορέ. Ναι, οι Έλληνε είναι μίζεροι. Οι Έλληνε είναι πολύ μίζεροι. Είναι σοβαρά πηγαία μίζεροι. Είναι, είναι πολύ μεγάλο ταμπού να είσαι καλά στην Ελλάδα. Να πει ότι. Πώ θα το πω, Όλα καλά. Είναι, δεν το λέει καν. Δεν ξέρω πώ να σου το πω. Είναι πολύ μεγάλο ταμπού αυτό. Ένα πράγμα το οποίο βλέπω και σα θαυμάζω είναι. Βασικά τι βλέπω. Βλέπω την τοξικότητα που υπάρχει στο ελληνικό ίντερνετ και λέω ρε φίλε, πώ τα βγάζω στο θερμό. Η... Φίλε, μα μιλάμε για πινελίκι μέχρι. Είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημο ξεπερνά και τα όρια. Ναι. Και στην Κύπρο υπάρχει, αλλά δεν ξεπερνά τα όρια. Είναι το εξής. Σκέψου ότι ο μέσος Κύπριος έχει τα πλεονεκτήματα του ότι έρχονται πολλά ξένα κεφάλαια εδώ. Μπορεί ο ίδιος να μην το παίρνει απευθεία, να μην δουλεύει απε... Αλλά το χρήμα το οποίο φτάνει σε αυτόν έχει προέλθει απ' έξω. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό δημιουργεί μια ευκολία χρήματο. Δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά δημιουργεί μια ευκολία χρήματο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και δημιουργεί καλή διάθεση, α πούμε. Ναι. Απ' την άλλη, το αρνητικό είναι ότι στην ε, Κύπρο μεγάλο σχέδιο δεν μπορεί να κάνει. Ε, αυτό που είπε. Δηλαδή, να γίνει το μεγαλύτερο podcast στην Κύπρο δεν σημαίνει τίποτα. τίποτα. Απολύτω τίποτα. Τίποτα. Που αν γίνει το μεγαλύτερο podcast στην Ελλάδα σημαίνει λεφτά. Αν είσαι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αν είσαι το μεγαλύτερο στην Αμερική. Καταλαβέ. Εris war την άλλη όμως, Μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Την, μπράβο. Απ' την άλλη όμω, εδώ γίνει πιο εύκολα. Εδώ πέρα, αν έχει ποιότητα ε, και το κάνει για τρία χρόνια, έγινε. Στην Αμερική μπορεί mm. να το κάνει για τρία χρόνια με ποιότητα και να είσαι ο τίποτα. Ο Κανένα ο, δεν σε είδα. Ξέρει πόσου δημιουργού περιεχομένου που βρίσκονται στην Αφάνια να ανακαλύπτω από Αμερική και λέω. Ναι, ναι, ναι. Και α, το αντέχουν α, και το κάνουν. Αυτό γιατί δεν. Αρχι, αρ, αρκείται και με τα λίγα. Είναι τόσο μεγάλη η αγορά που αρκείται και με τα λίγα. Αλλά πάλι ε. είναι τόσο ποιητικό το περιεχόμενο. Εσύ. Και λες... content 10 χρόνια και εχουν 6 6.000-7.000 views. Ναι, αριστεύω. Στην Αμερική, σε αγγλόφωνο ναι, ναι. περιεχόμενο. Αλλά με αυτά βγάζουν. Ζουν και αυτοί και η οικογένειά του και όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο μου, ελπίζω να πέρασε. Εξαιρετικά. Καλά. Δύο. Και μου άρεσε και σε διάρκεια, γιατί είναι μεγάλο, ε δεν το κόβει νωρί. Δηλαδή, είχαμε, είπαμε πράγματα. Όχι, εγώ, τα, ε, αν και πολλοί μου κάνουν παραπονά, ε, Ότι. Όχι πολλοί. Κάποιοι μου κάνουν παραπονά, ότι είναι μεγάλα. Εγώ του λέω, αφήστε με να ξέρω καλύτερα. Εγώ βλέπω τα νούμερα από πίσω. Ε και ναι. θεωρώ πάντα, λέω, ότι υπάρχουν μικρά βιβλία να διαβάσει, υπάρχουν και μεγάλα. Δεν λέω ότι εγώ είμαι βιβλίο, αλλά αν ήμουν βιβλίο, εγώ πάντα κρίνω από το εξώφυλλο το βιβλίο το χοντρό. Επειδή η κάσοδη έδωσε σημασία αυτού, έδωσε πληροφόρηση, mm. έδωσε κόπο να το κάνει. Τα μικρά δεν τα πολύ. Χωρί να λέω ότι τα μικρά δεν είναι καλά, δεν τα πολύ συμπαθώ. Γι' αυτό και στα podcast, επειδή δεν γράφω βιβλίο, τα κάνω όσο πιο μεγάλα γίνεται. Το ρεκόρ μα είναι τρεις ώρες και δέκα λεπτά. Να ξανάρθω να σπάσουμε το ρεκόρ. Να σπάσουμε να, το, το ρεκόρ. Όση ώρα θες. Καλά Χαλήκα, μακροβούτια στην όμορφη παραλία της και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Σκοπεύω να ανέβω Αθήνα το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Χαρώ πάρα πολύ. Αν είσαι διαθέσιμο να τα πούμε. Ναι, εννοείται. Χαρηγάμε. Χρήστος Τσουρίση, φίλοι